Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάει η συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Θέμα ημερήσιας διάταξης, όπως και χθες η εξέταση μαρτύρων. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις αναπληρώσεις συναδέλφων στη σημερινή συνεδρίαση, σύμφωνα και με τις σχετικές επιστολές των κοινοβουλευτικών ομάδων. Από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μας ενημερώνουν τους βουλευτές κυρίους Υψηλάντη, Φωτίλα και Παπακώστα. Θα αναπληρώσουν οι βουλευτές κύριοι Λοβέρδος, Στήλιος και Βεσιρόπουλος. Δεν έχουμε κάτι άλλο σε αντικατάσταση. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με την εξέταση του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, πρώην Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών την περίοδο 2007-2009, πρώην Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων την περίοδο 2012-2013 και βέβαια είναι Υπουργού Οικονομίας της κυβέρνησης. Κύριε Υπουργέ, πριν την όρκηση θα ήθελα έτσι λίγο να μου πείτε τα στοιχεία σας για το τυπικό, όνομα τεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης, επαγγελματική ιδιότητα για τα πρακτικά μας. Κωστής Χατζηδάκης, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, Ρέθυμνο Κρήτης, 1965, δικηγόρος Αθηνών. Να πάμε και στον όρκο. Δηλώνω επικαλούμενος στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε. Ορκίζομαι. Ωραία. Να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, κατευθείαν με τους εισηγητές για να βάλουν τα ερωτήματα. Ο κύριος Τσαυδαρίδης έχει πρώτος το λόγο για 15 λεπτά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Να σας καλωσορίσουμε στην Επιτροπή. Υπηρετήσατε το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε δύο περιόδους. Η μία ήταν από το 2007 μέχρι το 2009, δηλαδή την εποχή πριν τα μνημόνια, και μία περίοδο το 2012 στο 2013, δηλαδή την εποχή στον πυρήνα των μνημονίων. Επίσης, στο μεταξύ των δύο θητιών σας μεσολάβησε ο νόμος 3891 του 2010, που υποχρεωτικά μετέταξε περίπου 2.500 εργαζόμενους, και ξαφνικά από το 10 έως το 11 ο οργανισμός, με βάση τα λεγόμενα του κυρίου Ρέπα που ήρθε και κατέθεσε εδώ, από 5.151 περίπου εργαζόμενους έφτασε να έχει 2.800, ουσιαστικά δηλαδή υποχρεώθηκε να λειτουργήσει με τους μισούς εργαζόμενους σε σχέση με αυτούς που είχε το 2007, 8, 9 και 10. Θέλω να μου πείτε, και σαφώς υπήρξε και αντίστοιχα μείωση των δαπανών για τη λειτουργία του σιδηρόδρομου λόγω των μνημονίων. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, αυτή η μείωση του αριθμού των εργαζομένων ανάμεσα στις δύο περιόδους που υπηρετήσατε και η μείωση και στις δαπάνες, στα χρήματα, στα διαθέσιμα χρήματα που είχε ο οργανισμός για να λειτουργήσει, αν επηρέασε την εύρυθμη λειτουργία του σιδηρόδρομου και αν αυτό δημιούργησε πρόβλημα στην ασφαλή του λειτουργία. Κύριε Τσαυδαρίδη, ο ΟΣΕ ήταν ο πιο προβληματικός οργανισμός όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά ενδεχομένως και της Ευρώπης. Το έχω ξαναδηλώσει και επιμένω την άποψη. Επομένως, μαγικές λύσεις δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν. Όταν ανέλαβα υπουργός, για κάθε ένα ευρώ που κέρδιζε ο ΟΣΕ, ξόδευε 9,5. Το χρέος του είχε εκτιναχθεί και γι' αυτό το λόγο εφαρμόσαμε από το καλοκαίρι του 2008 ένα πρόγραμμα εξυγίανσης του ΟΣΕ με άξονες ασφάλεια, διαφάνεια, εξυγίανση από πλευράς διοικητικής και ανάπτυξης και ανάπτυξη. Το πρόγραμμα στη συνέχεια το συνέχισε ο διάδοχός μου στο Υπουργείο, ο κύριος Στυλιανίδης. Το ΠΑΣΟΚ όταν ανέλαβε, καθώς είχε μια συγκεκριμένη ρητορική εκείνη την εποχή, σταμάτησε το πρόγραμμα εξυγίανσης και έφερε ένα νόμο ένα χρόνο αργότερα, που σε πολλά σημεία, όπως και τότε είχα σημειώσει στη Βουλή, έμοιαζε με τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας, είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς το προσωπικό, τον τρόπο χειρισμού
του προσωπικού και τα αριθμητικά δεδομένα, πράγματι, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε μια στροφή 180 μοιρών υπό την πίεση τότε και τη Τρόικα, υιοθετώντας και σωστά και εσφαλμένα στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει, το βέβαιο είναι ότι χρειαζόταν μια καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού του ΟΣΕ. Το βέβαιο είναι ότι θα μπορούσε ο οργανισμός να λειτουργήσει και με χαμηλότερο αριθμό υπαλλήλων, χωρίς καμιά απολύτως αμφιβολία, εάν γινόταν σωστή αξιοποίηση του προσωπικού. Έγινε όμως η προσπάθεια αυτή βεβαιασμένα. Πιστεύω όμως και κάτι άλλο, ότι ανεξαρτήτως του αριθμού των εργαζομένων, εκείνο που έχει σημασία είναι η σωστή οργάνωση, η διοίκηση, τα συστήματα management τα οποία εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται. Και εκεί υπήρξαν και επιτυχή παραδείγματα κατά καιρούς και αποτυχημένα παραδείγματα. Και το βασικότερο είναι ότι σε ένα προβληματικό οργανισμό όπως είναι ο ΟΣΕ, αυτό το οποίο χρειάζεται κυρίως είναι συνέχεια στις προσπάθειες. Δεν μπορεί να αποδώσουν οι όποιες προσπάθειες μέσα σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια. Όταν υπάρχουν αλλαγές στη φιλοσοφία και στα σχέδια παρέμβασης που γίνονται κάθε φορά, αυτό δημιουργεί προβλήματα και γι' αυτό είναι ανάγκη όλοι να προβληματιστούμε και να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα στον ΟΣΕ, όπως έχει γίνει και σε άλλες δημόσιες επιχειρήσεις σε διάφορες περιπτώσεις. Κατατέθηκε εδώ από πολλούς μάρτυρες ότι για την ασφαλή λειτουργία των τρένων υπάρχει ο κανονισμός κυκλοφορίας του ΟΣΕ από τη μια μεριά, ο οποίος στηρείται απαρέγκλητα από τότε που ξεκίνησε να λειτουργεί ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα από την εποχή του Χαριλάου Τρικούπη, και υπάρχουν και τα ηλεκτρονικά συστήματα, τα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, ETCS, GSMR, όλα αυτά τα συστήματα, τα οποία επίσης βοηθούν και συντελούν στην ασφαλή λειτουργία του σιδηρόδρομου. Επίσης κατατέθηκε ότι μέχρι τα χρόνια τα δικά σας, και το 7-9 και το 12-13, ουσιαστικά αυτά τα ETCS δεν υπήρχε, και όποιες άλλες προσπάθειες γίνανε για τη σηματοδότηση, τη διοίκηση και για την ηλεκτροκίνηση και για τα GSMR, ουσιαστικά τοποθετήθηκαν σε κάποια τμήματα του δικτύου, δεν λειτουργήσαν σχεδόν ποτέ, βανδαλίστηκαν, φθάρηκαν, δεν συντηρήθηκαν σωστά. Γενικότερα λοιπόν η ηλεκτρονική υποβοήθηση του σιδηρόδρομου δεν απέδωσε τα αποτελέσματα και δεν λειτουργήσε και σωστά μέχρι την περίοδό σας. Παρά τα αυτά, μέχρι το 12-13 θέλετε να μας πείτε αν υπήρχαν, με αυτό το πλαίσιο, έτσι όπως σας το περιέγραψα, εάν υπήρχαν ατυχήματα επί των ημερών σας, και αν τα όποια ατυχήματα υπήρξαν ήταν αποτέλεσμα κακού χειρισμού εκ μέρους των ανθρώπων, ή ήταν και αποτέλεσμα του ότι κάποια συστήματα από αυτά που τοποθετήθηκαν ή δεν τοποθετήθηκαν, λειτουργήσαν ή δεν λειτουργήσαν, απέτρεψαν ή δεν απέτρεψαν το όποιο ατύχημα. Υπήρχαν ατυχήματα με όλες τις κυβερνήσεις και με όλους τους υπουργούς, όπως υπάρχουν και σε όλη την Ευρώπη, που έχουν πιο προηγμένα συστήματα, διότι αυτή είναι η φύση των μέσων μαζικής μεταφοράς γενικότερα. Ο σιδηρόδρομος είναι ασφαλέστερο μέσο συγκριτικά με το αυτοκίνητο, αλλά και εκεί θα είδατε ότι και πρόσφατα στην Ολλανδία, σε άλλες χώρες της Ευρώπης, έχουν συμβεί ατυχήματα και δυστυχήματα. Το ίδιο και στην Ελλάδα. Πριν από το θλιβερό δυστύχημα των Τεμπών, για το οποίο θέλω ακόμη μια φορά να εκφράσω την οδύνη μου, είχαμε και την περίπτωση, το δυστύχημα στο Άδενδρο της Θεσσαλονίκης το 2017 επί ΣΥΡΙΖΑ. Και επί των ημερών μου υπήρξε συμβάν στο Μπράλο. Να σας το εξηγήσω τι έγινε, για να καταλάβετε και τη συνθετότητα
του προβλήματος, διότι προσπαθούν όλοι να βρουν μία λύση δείχνοντας προς μία αποκλειστικά κατεύθυνση, το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο στον ΟΣΕ. Στον Πράλο είχε ξεκινήσει μία μαξοστοιχεία εμπορική από την Θεσσαλονίκη και κατέβαινε προς την Αθήνα θεωρητικώς το 2008 αρχές καλοκαιριού με 30, θεωρητικώς με 25 βαγόνια. Στην πράξη με 35 βαγόνια. Το σύστημα τότε με την πρωτόλια τηλεδιοίκηση που υπήρχε εκείνη την εποχή διαπίστωσε ότι ο μηχανοδηγός δεν είχε μαζί του 25 βαγόνια αλλά 35. Ειδοποίησε λοιπόν τον μηχανοδηγό και του λέει κάτι γίνεται εδώ πέρα, κυκλοφορείς με 35 βαγόνια. Συγγνώμη. Κάποια βαγόνια από αυτά αποκόπηκαν και ειδοποίησε τον μηχανοδηγό, το σύστημα, το κεντρικό, ότι αποκόπηκαν βαγόνια και εκείνος είπε όχι, δεν αποκόπηκαν και προχώρησε κανονικά. Παρότι είχε την ειδοποίηση, γι' αυτό σας το λέω, προχώρησε κανονικά και μετά από λίγη ώρα ήρθε από πίσω άλλη αμαξοστοιχεία η οποία προσέκρουσε στα βαγόνια και είχαμε ατύχημα. Τώρα, εκεί το σύστημα λειτουργήσε, δεν λειτουργήσε σωστά ο μηχανοδηγός, αλλά εκτός αυτού αποδείχτηκε ότι τα 10 βαγόνια κάναν λανθρεμπόριο. Άρα, στο ίδιο περιστατικό βλέπετε πόσο πολύπλοκο είναι το πρόβλημα του ΟΣΕ και πόσο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Άρα, είναι νομίζω, δεν θα οδηγηθούμε σε κανένα συμπέρασμα αν λέμε φταίει ή δεν φταίει μόνο η τηλεδιοίκηση, η ηλεκτροκίνηση ή δεν ξέρω και εγώ πώς λειτουργούν οι γραμμές. Ή φταίνε μόνο οι εργαζόμενοι, οι σταθμάρχες. Ή φταίει μόνο τούτο ή μόνο τ' άλλο. Εδώ αν θέλουμε να κάνουμε μια ανάταξη στο σιδηρόδρομο και να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα, πρέπει να δούμε το πρόβλημα στην ολότητά του και να το αντιμετωπίσουμε με την αναγκαία ψυχραιμία και αποφασιστικότητα φυσικά να δώσουμε τις αναγκαίες λύσεις. Θα μπορούσαμε, θα δικαιούμασταν να πούμε ότι κάτι αντίστοιχο συνέβη και στο ατύχημα των Τεμπών. Δηλαδή ότι υπήρξε ένας συνδυασμός και λάθος χειρισμών εκ μέρους των ανθρώπων και του γεγονότος ότι κάποια ηλεκτρονικά συστήματα δεν ήταν ενδεχομένως εγκατεστημένα. Δεν είμαι ειδικός και δεν ήμουν υπουργός φυσικά εκείνο το διάστημα για να ξέρω με τόσες λεπτομέρειες τα ζητήματα όσο τα θυμάμαι, παρότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια στην περίοδο που ήμουν εγώ. Αλλά από όσο είχα διαβάσει και είχα παρακολουθήσει και είχα ακούσει, αντιλαμβάνομαι ότι ένα κομμάτι του συστήματος της τηλεδιοίκησης γύρω από το σταθμό της Λάρισας λειτουργούσε. Αλλά την ίδια στιγμή ο σταθμάρχης επέδειξε τη συμπεριφορά που επέδειξε, για την οποία άλλωστε και διώκεται. Άρα εδώ, παρότι υπήρχε και πάλι το σύστημα της τηλεδιοίκησης με τον τρόπο που λειτουργήσε, έστω τον περιορισμένο, έστω τον όποιο, με τα όποια προβλήματά του, την ίδια στιγμή και πάλι είχαμε ζήτημα συμπεριφοράς εκ μέρους κάποιου υπαλλήλου. Προσέξτε, για να μην παρεξηγηθώ, δεν θεωρώ ότι είναι μόνιμο και συνεχές το πρόβλημα με τους υπαλλήλους. Υπάρχουν καλοί υπάλληλοι, μέτριοι υπάλληλοι και κακοί υπάλληλοι. Αλλά σίγουρα όταν σε ένα οργανισμό δεν λειτουργούν πλήρως τα συστήματα, αυξάνεται αντιστοίχως και ο ρόλος, ο θετικός ή όχι θετικός των όποιων υπαλλήλων. Εξάλλου, κύριε Υπουργέ, υπήρχαν κάποια χρόνια παλιότερα που δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφαλείας ηλεκτρονικού, ούτε τηλεδιοίκησης. Λειτουργούσε καλά ο κανονισμός κυκλοφορίας από τους ανθρώπους και τα ατυχήματα δεν υπήρχαν ή δεν υπήρξαν σε αυτή την έκταση όπως ήταν αυτό το τραγικό. Δεν υπάρχει καμιά απολύτως εμβολία. Ωραία. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό και νομίζω,
αν στοιχειωδώς κάποιος διαβάσει τους διαλόγους που κυκλοφόρησαν στη συνέχεια επισήμως μεταξύ του σταθμάρχη και άλλων υπαλλήλων του οργανισμού, αντιλαμβάνεται κανείς το πρόβλημα το οποίο επισημαίνουμε, ο ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος και αυτός πάντως έπαιξε ένα καθοριστικότατο ρόλο σε αυτήν την υπόθεση. Θα σας πάω τώρα κάπου αλλού, αναφορικά με τη Σύμβαση 717 του 2014. Αυτή είναι μια σύμβαση που ξεκίνησε να προετοιμάζεται από το 2011. Προφανώς έχετε κάποια άποψη. Και με βάση, μάλλον εξαιτίας αυτής της σύμβασης, σχηματίστηκε δικογραφία από το Ελληνικό Παράρτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ένας εκ των βασικών μαρτύρων σε αυτή τη δικογραφία είναι κάποιος κύριος Παναγιώτου, στέλεχος του ΟΣΕ. Τον γνωρίζετε εσείς καθόλου από την παρουσία σας στο Υπουργείο? Τον θυμάμαι, το όνομά του. Δεν νομίζω τον έχω συναντήσει ποτέ και δεν θυμάμαι και τον ακριβή του ρόλο. Νομίζω κατά καιρούς έχει κάνει διάφορες καταγγελίες. Σαν να θυμάμαι το όνομά του και στις υποθέσεις παλιότερα με τη Siemens και τα λοιπά. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Ναι, συμμετείχε και στη Siemens και στη δικογραφία της Siemens. Έχετε άποψη γι' αυτό, να έχετε? Παραπάνω, ιδιαίτερα σε μια συνάντηση σαν τη σημερινή, δεδομένου ότι έχουν περάσει από τότε 13 χρόνια που έχουν τον ξανακούσω, αλλά και τώρα, ας πούμε, σκάλισα τη μνήμη μου και θυμήθηκα ότι ήταν στην υπόθεση της Siemens, τότε είχε κληθεί εδώ στην Επιτροπή. Αν δείτε τα πρακτικά της Επιτροπής Siemens, θα δείτε τις καταγγελίες του και μπορείτε να βγάλετε συμπέρασμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τσαρδαρίδη. Και τώρα για την τήρηση του χρόνου, κύριε. Εξαιρετικά. Κύριε Πρόεδρε. Το εκτιμώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει για ερωτήσεις. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Κόκαλης από το ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας, κύριε Χατζηδάκη. Καλή χρονιά. Να ξεκινήσω λίγο με το... Θέλω να απευθύνω ερωτήσεις σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη έχει να κάνει με τον τομέα της διαφθοράς, διαφάνειας στον ΟΣΕ, τρενοσέ. Έχετε πει κατά καιρούς ότι κάτι σάπιο βασίλευε στον ΟΣΕ. Διαφθορά, αδιαφάνεια. Μπορείτε λίγο να προσδιορίσετε τις χρονικές περιόδους και αν μπορείτε όσο γίνεται πιο συγκεκριμένος? Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι ήταν διαχρονικό το ζήτημα. Έχουν γίνει κατά καιρούς καταγγελίες και συζητήσεις στη Βουλή. Έχω επίσης την εντύπωση ότι από τις παρεμβάσεις που γίνανε τα τελευταία 10-12 χρόνια, χονδρικά μιλώντας, το πρόβλημα έχει περιοριστεί. Εγώ όταν πήγα χειρίστηκα δύο τέτοιες υποθέσεις σκανδάλων. Η μία ήταν με την υπόθεση Scrap, είναι τα παλιοσίδερα του ΟΣΕ, όπου κάποιοι υπάλληλοι του οργανισμού, στελέχοι, ήρθαν και άλλαξαν, κράτησαν την τελευταία σελίδα και την πρώτη και άλλαξαν τις μεσαίες σελίδες προκειμένου να συναλλαγούν με ανθρώπους της επιλογής τους, εν πάση περιπτώσει, και να αποκομίσουν παράνομα ωφέλη. Δεν θυμάμαι τις λεπτομέρειες, θυμάμαι όμως ότι είχα δώσει σαφή εντολή τότε στην διοίκηση του οργανισμού να στείλει την υπόθεση στον εισαγγελέα. Το ίδιο έκανα και με μια άλλη υπόθεση που την ανέφερα παρεμπιπτόντως προηγουμένως. Την υπόθεση με το λαθρεμπόριο που προέκυψε από το σύστημα, από το ζήτημα, το ατύχημα του Μπράλου, όπου εκεί φάνηκε ότι στελέχη επίσης του ΟΣΕ και υψηλόβαθμα εκείνη την εποχή ήταν σε ένα κύκλωμα λαθρεμπορίου
Κίνησα τη διαδικασία, ζήτησα να μπει και το ΣΔΟΕ στον οργανισμό τότε και στο πλαίσιο του προγράμματος για το οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως της ανάταξης. Υπήρξε μια καταδίκη υψηλόβαθμου στελέχους το 2014 και οριστικοποιήθηκε, έγινε τελεσίδικη αυτή η καταδίκη το 2022. Σωστά πράξατε. Επικαλούμε μια συνέντευξη του κύριου Ζηλιασκόπουλου. Ένας εξ αυτών, ο οποίος καταδικάστηκε και τελεσίδικα, ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Ήταν. Ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και είχα πει τότε εδώ και στο περιστήριο της Βουλής σε μια δήλωση ότι δεν μπήκα στην πολιτική για να καλύπτω κλέφτες, ανεξαρτήτως παρατάξεων. Και θα ήμουν ευτυχής αν όλοι κάναν το ίδιο. Κύριε Χατζηδάκη, η Τρενοσέ δημιουργήθηκε το 2007. Σωστά. Η Τρενοσέ δημιουργήθηκε το 2000. Δεν θυμάμαι. Όταν πήγα εγώ στο Υπουργείο, είχε δημιουργηθεί ενδεχομένως το 2006. Έξι. Πώς εξηγείται το γεγονός, εκτός αν δεν το έχω δει. Και νωρίτερα, εν πάση περιπτώσει, κύριε Κόκαλη, ναι. Η Τρενοσέ δημιουργήθηκε διότι υπήρχαν, το θυμάμαι γιατί ήμουν και ευρωβουλευτής. Όχι, δεν λέω το λόγο που δημιουργήθηκε. Ναι, υπήρχε κοινοτική υποχρέωση να υπάρξει διαχωρισμός ανάμεσα στο δίκτυο αυτό καθ' αυτό και στη λειτουργία, στη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων. Μάλιστα. Έτσι είναι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι σε 2 χρόνια δημιούργησε τόσο μεγάλα ελλείμματα, όπως το είπε και ο κύριος Σαρέπας προχτές, και αναγκάστηκε να φέρει το νόμο 3891 περί εξυγίανσης ΟΣΕ, Τρενοσέ, υπερβολικά ελλείμματα μέσα σε 2 χρόνια. Τα δημιούργησε σε 2 χρόνια διότι ήταν καινούργια εταιρεία και τα δημιούργησε αμέσως, αλλά ήταν κληρονόμος μιας προηγούμενης κατάστασης η οποία και αυτή είχε ελλείμματα. Δεν ψάχνετε να βρείτε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το θέμα του ΟΣΕ έρχεται από πολύ μακριά. Όχι, αναφέρομαι, συγγνώμη, και από πλευράς η Τρενοσέ δημιουργήθηκε το 2007, ναι, και τέλος του 2009. Η προκάτοχος εταιρεία. Σε 2 χρόνια. Περιμένετε. Η προκάτοχος εταιρεία που ήταν ο ίδιος ο ΟΣΕ, ο ευρύτερος ΟΣΕ, ήταν και αυτό ζημιογόνος, εξίσου ζημιογόνος. Δηλαδή απλώς διαχωρίστηκε ένα κομμάτι το οποίο συνέχισε να είναι το ίδιο πάνω κάτω ζημιογόνο που ήταν και το προηγούμενο. Και γι' αυτό ήρθα το καλοκαίρι του 2008 και είπα, έκρουσα τον κόδωνα του κινδύνου, υβριζόμενος τότε από πολλές πλευρές, με τα γνωστά που ακούω κατά καιρούς, ανάλγητος, νεοφιλελεύθερος και ούτω καθεξής, και είπα ότι δεν γίνεται να έχουμε ένα οργανισμό ο οποίος να έχει για κάθε ευρώ που κερδίζει 9,5 ευρώ έξοδα. Η ίδια η Τρενοσέ, αν δεν απατώμε, είχε 80-90 εκατομμύρια έσοδα το χρόνο και 360 εκατομμύρια έξοδα. Έτσι. Οι δαπάνες για τη μισθοδοσία του προσωπικού του ομίλου ΟΣΕ ήταν 4 φορές μεγαλύτερες, 4 φορές μεγαλύτερες από τα συνολικά έσοδα του οργανισμού. Επομένως, ήταν περισσότερο από προφανές ότι χρειαζόταν ένα σχέδιο εξυγίανσης σαν και αυτό που ξεκινήσαμε να εφαρμόζουμε το καλοκαίρι του 2008 και το οποίο συνέχισε στη συνέχεια ο κύριος Στυλιανίδης, το οποίο διακόπηκε από το ΠΑΣΟΚ και το οποίο στη συνέχεια είχε μια τύχη, όποια είχε, επί των ημερών της Τρόικα, που έγιναν βεβαιασμένες προσαρμογές. Κάποιες από τις πτυχές του σχεδίου αυτού ήταν θετικές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όπως συνεχίστηκε εννοώ επί ΠΑΣΟΚ. Κάποιες άλλες δεν είχαν αντίστοιχα αποτελέσματα, αλλά πάντως, και το τονίζω ακόμα μια φορά, δεν υπήρχαν ούτε υπάρχουν μαγικές λύσεις σε αυτόν τον οργανισμό. Είπατε, κύριε Χατζηδάκη, ότι αναφέρατε και υποθέσεις διαφθοράς συγκεκριμένες, στην οποία καταδικάστηκαν στελέχη και μάλιστα ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θυμάστε να πείτε και να καταθέσετε αν υπήρχαν υποθέσεις διαφθοράς, αν έχει υποπέσει στην αντίληψή σας, από το 2015 και μετά. Μα σας είπα ότι εμείς ήδη από το πρόγραμμα που κάναμε το 2008 θέσαμε σε κίνηση μια σειρά από διαδικασίες.
δεν είναι μόνο ότι στείλαμε υποθέσεις στον εισαγγελέα. Είναι ότι βάλαμε το ΣΔΟΕ μέσα στον οργανισμό. Ξεκινήσαμε συνεργασία με τη Διεθνή Διαφάνεια. Ανατρέξτε στα στοιχεία και θα δείτε, έτσι ώστε να αλλάξουν τα πράγματα. Επομένως, ήδη από τότε, από το 2008-2009 και εντεύθεν, η κατάσταση έχει αλλάξει. Σε μια συνολική αποτίμηση που έκανα τότε και με αφορμή το δυστύχημα των Ντεμπών και ερωτώμενος γιατί θα ήσασταν ικανοποιημένος σε σχέση με την πορεία του ΟΣΕ. Με πολλά είμαι δυσαρεστημένος και σήμερα και σας τα είπα και προηγουμένως. Με δύο πράγματα σίγουρα κανείς πρέπει να είναι ικανοποιημένος, ότι ανεξαρτήτως των λαθών, της βίας, προσαρμογής κτλ. Το οικονομικό πρόβλημα του ΟΣΕ δεν είναι πια από τότε, συγκρινόμενο με εκείνη την περίοδο, τόσο οξύ, δεν υπάρχει καμία σύγκριση και σίγουρα δεν έχουμε τόσες καταγγελίες πια. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι και ούτε είμαι εγώ στην τσέπη του οποιοδήποτε για να ξέρω τι συμβαίνει. Έτσι. Αλλά δεν έχουμε τόσες καταγγελίες στο επίπεδο της διαφάνειας. Αντιθέτως, παραμένει όπως φαίνεται, όπως έδειξε και το δυστύχημα των Ντεμπών και του Αδένδρου πρωτύτερα, το ζήτημα της ασφάλειας και το ζήτημα της κουλτούρας που υπάρχει μέσα στον οργανισμό και που δεν έχει σχέση, ας πούμε, με τη ΔΕΗ. Για να πω κάτι το οποίο επίσης διαχειρίστηκα. Ναι, έτσι. Ναι. Πάντως εντοπίζεται την διαφθορά, επειδή είπατε υπόθεση σκραπ, των μαύρων βαγονιών, σε εκείνη την περίοδο που κι εσείς συμβάλατε στην εξάρθρωση. Αν είδατε, προσπαθώ να μιλήσω με ένα λόγο όχι κομματικό, για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων ότι και εδώ ειδικά έχουμε να κάνουμε με δεκάδες ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν. Επομένως, αν θέλουμε να οδηγηθούμε σε κάποια συμπεράσματα και η κυβέρνηση αλλά και η Βουλή, θα πρέπει να το δούμε όχι απλώς δείχνοντας με το δάχτυλο τους απέναντι, αλλά αναλαμβάνοντας ο καθένας και κάθε παράταξη που κυβέρνησε τις ευθύνες της και προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με τη μεγαλύτερη δυνατή ψυχραιμία και αντικειμενικότητα. Αν το κάνουμε, θα είναι, πώς να σας πω, σεβασμός στη μνήμη όλων εκείνων που χάθηκαν, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Αν αρχίσουμε να λέμε, εμείς όταν κυβερνήσαμε με τη Νέα Δημοκρατία, τα κάναμε όλα καλά και εσείς με το ΣΥΡΙΖΑ τα κάνατε όλα χάλια, ή αντιστρόφως, εσείς με το ΣΥΡΙΖΑ τα κάνατε κτλ., δεν θα φτάσουμε πουθενά. Κύριε Χατζηδάκη, κύριε Υπουργέ, όχι, θα φτάσουμε. Δεν το λέω για σας. Είναι πολύ σημαντικό η διαφθορά να εντοπίζεται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Γι' αυτό σας ρώτησα εάν το 2019, το 2020, το 2015, εάν υπήρχαν φαινόμενα διαφθοράς όπως υπήρχαν αποδεδειγμένα. Δεν υπάρχουν περίοδοι, αν το θέτετε έτσι, της ελληνικής και της παγκόσμιας ιστορίας, δεν υπάρχουν περίοδοι αγγέλων και περίοδοι διαβόλων, ούτε κόμματα αγγέλων και κόμματα διαβόλων. Έτσι. Θα διαφωνήσω. Υπάρχουν φαινόμενα. Να προχωρήσω στις επόμενες ερωτήσεις. Είστε κόμμα αγγέλων. Να προχωρήσω στις επόμενες ερωτήσεις. Ήσασταν υπουργός 2007-2009. Ναι. Σωστά. Και μετά επανήλθατε 2000... Ήμουν από τις 18 Σεπτεμβρίου του 2007 έως τις, αν δεν κάνω λάθος, 9 Ιανουαρίου του 2009. Ήμουν για 15 μήνες ναι. τότε. Και για 12 μήνες επί Σαμαρά. Και το 2012. Ναι. Θυμάστε να καταθέσετε, μπορείτε να πείτε πόσες και ποιες συμβάσεις που αφορούσαν συστήματα αποτροπής σιδηροδρομικών δυστυχημάτων έτρεχαν στην θητεία σας? Τηλεδιοίκηση, φωτοσήμανση, εγκατάσταση του ETCS, αν θυμάστε. Κοιτάξτε, έτρεχαν μια σειρά από συμβάσεις, ακόμα και η κατασκευή των βασικών έργων, της υποδομής και της επιδομής, και αυτά είναι έργα τα οποία σχετίζονται με την ασφάλεια. Έτσι. Δεν είναι μόνο οι συμβάσεις, οι TCS, οι GSMR κτλ. Έτρεχαν μια σειρά από συμβάσεις. Άλλες προχώρησαν ομαλότερα, άλλες δεν προχώρησαν ομαλά. Εντάξει, κύριε Χατζηδάκη, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Άλλες έτρεχαν. Έχω εδώ ένα κατάλογο που τον βρήκα από τα πρακτικά της Επιτροπής σας. Που έχετε, είναι καταγεγραμμένες οι συμβάσεις εκεί. Να σας θυμίσω λίγο ότι έτρεχαν 4 συμβάσεις και αναγκαστήκαμε, επειδή δεν προχώρησε καμία από αυτές, να πάμε στην 717. Μια στιγμή.
Το 2008, κύριε Κόκαλη, μια και είστε από τη Λάρισα. Εγκαινιάσατε. Ναι. Αυτό δεν θέλετε να πείτε. Εγκαινιάσαμε τότε που... για να παρουσιάζουμε τα πράγματα. Εγώ είπα στην ολότητα. Πριν τα εγκαίνια, συγγνώμη, έγινε το ατύχημα σας στο Μεζούρλο. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Ξεκίνησα λέγοντας ότι ο ΟΣΕ ήταν και είναι ίσως η πιο προβληματική επιχείρηση της Ευρώπης. Και αυτό έχει διάφορες εκφάνσεις. Περιέγραψα διάφορες πτυχές και θετικές και κυρίως αρνητικές της πραγματικότητας του ΟΣΕ. Και αναφέρθηκα και στην κατάσταση την οποία βρήκα εγώ όταν πήγα στο Υπουργείο. Την περιέγραψα και με αριθμούς μόλις προηγουμένως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονταν έργα. Έργα γίνονταν και γι' αυτό ας πούμε το καλοκαίρι του 2008 είχε ολοκληρωθεί ένα έργο που είχε ξεκινήσει προφανώς πριν από μένα. Η διπλή γραμμή με ηλεκτροκίνηση και τηλεδιοίκηση εκείνης της εποχής. Τηλεδιοίκηση από το πλατή, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τη Λάρισα. Και πράγματι ήρθαμε και κάναμε τα εγκαίνια στις 4 Σεπτεμβρίου του 2008. Για να γίνει αυτό σημαίνει ότι κάποια πράγματα λειτουργήσαν θετικά. Στον προβληματικό ΟΣΕ. Αλλά επίσης στον προβληματικό ΟΣΕ και τα έλεγα μη ακουόμενο σχεδόν, εγώ τα έλεγα από εκείνη την περίοδο, υπήρχαν και πολλά αρνητικά τα οποία προσπαθούσα να ανατάξω και με το πρόγραμμα στο οποίο μόλις αναφέρθηκαν και αν θέλετε να σας το καταθέσω να το έχετε στην ολότητά του και στα πρακτικά της Επιτροπής σας και όταν τα έλεγα δεχόμουν σφοδρές επιθέσεις από συνδικαλιστές και κόμματα της αντιπολίτευσης ότι θέλω να καταστρέψω τον ΟΣΕ, απεχθάνομαι τις δημόσιες δήθεν υπηρεσίες, οργανισμούς και ούτω καθεξής. Αυτό λέω. Δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι δεν υπήρχαν προβλήματα, ούτε ότι υπήρξα θαυματοποιός μέσα σε ένα εξαιρετικά προβληματικό οργανισμό δια της παρουσίας μου απλώς μια σειρά από παθογένειες δεκαετιών να εξαλειφθούν. Αυτό άλλοι μπορεί να το ισχυριστούν για τον εαυτό τους ενδεχομένως. Να τα κάνουμε λίγο πιο απλά τα πράγματα. Είπατε εγκαινιάσατε τηλεδιοίκηση στη Λάρισα. Και είπατε στις δηλώσεις σας το 2012 όταν ήρθατε είχε διαλυθεί. Δεν είπα ότι είχε διαλυθεί η Λάρισα. Όχι, όχι, όχι. Μισόλυ. Είχα πει, σιγά, ξέρω τι είπα. Είπα ότι είχε βανδαλιστεί το δίκτυο. Όταν λέω είχε βανδαλιστεί το δίκτυο, δεν λέω ότι είχε βανδαλιστεί η Λάρισα. Λέω ότι είχε βανδαλιστεί μέρος του δικτύου, το οποίο και σήμερα το επαναλαμβάνω. Στη Λάρισα έχει καταδειχθεί και από τότε έγινε φανερό ότι στο σταθμό της Λάρισας και για 5,5 τουλάχιστον χιλιόμετρα υπήρχε ένα υπόλοιμα τηλεδιοίκησης το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει. Είπατε ότι όταν 3,5 χρόνια αργότερα ήμουν αρμόδιος για ένα χρόνο για τα θέματα των μεταφορών διαπίστωσα ότι τμήματα του δικτύου είχαν βανδαλιστεί με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί σε πολλά τμήματα η τηλεδιοίκηση και η ηλεκτροκίνηση. Και το ίδιο επαναλαμβάνω και σήμερα, αλλά τα τμήματα αυτά δεν ήταν μέσα ο σταθμός της. Συγγνώμη, και ως υπουργός του 2012 δεν αναζητήσατε ευθύνες. Σε ποιους? Τι λέτε, κύριε Χατζηδάκη? Όχι, μισό λεπτό. Το τμήμα... Ξέρετε ότι το θέμα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη. Είναι η κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, αφήστε λίγο τα παραδείγματα στην Ευρώπη. Μιλάμε επί του πρακτέων. Το 2012 είπατε ότι τα βρήκατε διαλυμένα. Ως υπουργός αναζητήσατε ευθύνες, επιβάλλατε κυρώσεις. Είπα και επαναλαμβάνω ότι γύρισα το 2012 στο Υπουργείο και βρήκα, όπως εσείς διαβάσατε προηγουμένως, ναι, τμήματα του δικτύου βανδαλισμένα. Έτσι. Τα περισσότερα. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν διάφορες ομάδες, αναζητήστε τις, δεν είμαι εγώ αστυνομικός για να αρχίσω να κατονομάζω, ούτε μπορώ να μιλάω απλά και μόνο με υποψίες και με φημολογίες, οι οποίες μπαίνουν μέσα και βανδαλίζουν δίκτυα. Αυτό γίνεται και στην Ελλάδα και σε μικρότερο βαθμό στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, λόγω καλύτερης οργάνωσης, υπάρχουν και securities τα οποία πληρώνονται από τους αντίστοιχους οργανισμούς σε κάποιες χώρες, στη Γαλλία νομίζω,
προκειμένου να ελέγχεται η κατάσταση κτλ. Εμείς γυρίσαμε, υπενθυμίζω, σε μια χώρα που τότε ήταν υποκαθεστώς επιτροπίας ουσιαστικά, με την Τρόικα εδώ, και βρήκα μετά από 3,5 χρόνια που γύρισα τμήματα του δικτύου βανδαλισμένα. Η πρώτη μου φροντίδα ήταν προφανώς να απευθυνθώ στην αστυνομία, το είχε κάνει και ο κύριος Τηλιανίδης παλιότερα, στο μέτρο του δυνατού να ελέγχει την κατάσταση. Έτσι. Η σύλληψη των υπόπτων και όποιον τα κάνουν αυτά δεν είναι δουλειά του Υπουργείου, είναι δουλειά της αστυνομίας. Και από εκεί και πέρα ήρθαμε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπως έχω σημειώσει, το επαναλαμβάνω και εδώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχή δεν ήθελε να επαναχρηματοδοτήσει τα έργα αυτά, διότι θεωρούσε ότι τα έχει πληρώσει και ότι δεν θα έπρεπε να τα ξαναπληρώσει. Άδικο είχε. Άρα την κοιτάξτε, αν πιστεύετε εσείς κύριε Κόκαλη ότι θα έπρεπε να τα πληρώσουμε εμείς, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο και όχι ξανά η Κομισιόν, όπως εμείς κάναμε, να το καταγράψουμε στις θέσεις σας. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Φτιάχνετε ένα έργο, ξοδεύονται χρήματα. Εκείνο το οποίο κάναμε εμείς πάντως ήταν να προσπαθήσουμε να πείσουμε και τελικά πείσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει και να πληρώσει και την ανάταξη των δικτύων αλλά και την αναβάθμιση όλων των αναγκαίων ηλεκτρονικών υποδομών προκειμένου να έχουμε ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό δίκτυο. Σιδηροδρομικό δίκτυο. Δηλαδή θεωρείται φυσιολογικό να φτιάχνετε ένα έργο, να καταστρέφετε, να βανδαλίζετε και κανείς να μην έχει την ευθύνη συντήρησης και φύλαξης του έργου και να ζητάμε μετά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάζουμε τον τίτλο ανάταξη και να πηγαίνουμε και σε άλλη σύμβαση. Δεν έχει ο πολίτης έπρεπε να φυλάσει το δίκτυο. Είχε χρόνιες και πολύ μεγάλες παθογένειες. Έπρεπε να αντιμετωπιστούν κάποια από τα προβλήματα με προτεραιότητα. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω και είναι η πραγματική απορία. Εσείς από τη γνώση του θέματος που έχετε, γνωρίζετε αν επί ΣΥΡΙΖΑ είχε προσληφθεί η εταιρεία Security για να ελέγχει το δίκτυο? Καταρχήν, εδώ ερωτήσεις. Αργότερα, δηλαδή, και όταν είχαμε πια την εμπειρία των βανδαλισμών. Να σας ρωτήσω κι εγώ. Καταρχήν, ερωτήσεις εδώ κάνουν τα μέλη και όχι ο μάρτυρας. Αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε προσλάβει και αναγκαστήκατε τώρα να το επαναφέρετε, εταιρείες, ανθρώπους εργαζόμενους φύλαξης, τους οποίους τους απολύσατε, κύριε Χατζηδάκη. Το ξέρετε? Με ποια αποτελέσματα σταμάτησαν οι βανδαλισμοί στα δίκτυα? Όχι, είχαν μειωθεί. Μάλιστα. Τότε γιατί τους επαναφέρατε? Τέλος πάντων. Εκείνο το οποίο... Αφού θέλετε το διάλογο. Εκείνο το οποίο λέω. Κύριε Χατζηδάκη, μισό λεπτό. Με ρωτήσατε κάτι. Παρόλο που η θέση δικονομικά δεν πρέπει να απαντώ. Και σας απαντώ. Προσλάβαμε εργαζομένους φύλαξης, τουλάχιστον στις διαβάσεις, και είχε αποτελέσματα. Απολύθηκαν αυτοί οι άνθρωποι το 2020 και αναγκαστήκατε μετά το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών να τους επαναπροσλάβετε. Το πρόβλημα για το οποίο μιλάμε, κύριε Κόκαλη, δεν έχει να κάνει με τις διαβάσεις. Να κάνει με το δίκτυο αυτό καθ' αυτό. Εσείς ως υπουργός βρήκατε βανδαλισμένο και διαλυμένο το δίκτυο. Η ερώτηση είναι όσο απλή γίνεται. Ως υπουργός φωνάξατε τις διοικήσεις του ΟΣΕ, είπατε την αστυνομία, εδώ ευθύνες, κυρώσεις. Γιατί αυτό το οποίο είχατε βοηθήσει το 2008 και εγκαινιάσατε το 2008, γιατί καταστράφηκε, κύριε? Απευθυνθήκαμε στην αστυνομία, η οποία μας είπε ότι έχει κάνει ελέγχους οι οποίοι απέβησαν άκαρποι, έτσι, τότε, εκείνη την εποχή. Δηλαδή κανείς δεν φταίει. Κρούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου στην αστυνομία να κάνει τη δουλειά της όσο περισσότερο μπορούσε, πιο αποτελεσματικά. Και από την άλλη πλευρά, για να μην μείνουμε σε αυτό το αδιέξοδο και σε αυτό το πρόβλημα, ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες επί Μιχάλη Χρυσοχοΐδη οδήγησαν στην 7-17. Διότι οι προηγούμενες είχαν καταστραφεί, βανδαλιστεί και κανείς υπεύθυνος, κανείς ένοχος. Έρχομαι τώρα στο 2019. Γνωρίζετε εάν υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης στη Λάρισα το 2019. Το 2019, εκείνο το οποίο γνωρίζω, είναι από αυτά που είχα ακούσει εκείνες τις μέρες από το δημόσιο διάλογο και τα οποία σας είπα μόλις προηγουμένως. Ότι? Ότι δηλαδή σε ένα τμήμα του σταθμού, γύρω από το σταθμό, υπήρχε τηλεδιοίκηση και στο κρίσιμο
κομμάτι του δικτύου όπου έγινε και το δυστύχημα, υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης με τον τρόπο που έχει περιγραφεί από τους τεχνικούς, εγώ δεν είμαι μηχανικός, και την ίδια στιγμή είχαμε και τη συγκεκριμένη ατυχέστατη προφανώς συμπεριφορά του σταθμάρχη. Άρα τότε υπήρχε. 28 Φεβρουαρίου το 2023, την ημέρα του δυστυχήματος. Συγγνώμη. Μπερδεύτηκα. Εγώ σας είπα για την ημέρα που έγινε το δυστύχημα. Ότι υπήρχε γύρω από σε 5 χιλιόμετρα από το σταθμό τηλεδιοίκηση. Αυτό σας είπα. Μάλιστα. Τώρα, το 2019, ειλικρινά αυτήν την ώρα δεν θυμάμαι, αλλά υπάρχουν στοιχεία να τα βρείτε τι υπήρχε και τι δεν υπήρχε. Το πόρισμα Γεραπετρίτη το έχετε υπόψη σας? Όχι, δεν το έχω διαβάσει. Θέλετε να σας θυμίσω τέσσερις σειρές τι ακριβώς λέει? Έχετε το δικαίωμα να το θυμίσετε, τι με ρωτάτε. Ότι από τον Ιούλιο του 19 η τηλεδιοίκηση είναι εκτός λειτουργίας μετά την πυρκαγιά στο κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας στη θέση Ζάχαρη. Συμφωνείτε, διαφωνείτε ή αδιάφορος? Έχω ακούσει τις απόψεις του κυρίου Τερεζάκη, ο οποίος... Το πόρισμα Γεραπετρίτη είναι αυτό. Λέω, επειδή τυχαίνει να ξέρω τον κύριο Τερεζάκη και προσωπικά, και ήταν και ένα από τα διευθυντικά στελέχη του μετρό εδώ στην Αθήνα όταν ήμουν υπουργός μεταφορών, και έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στη γνώση του, θεωρώ ότι αυτά που είπε ο κύριος Τερεζάκης σε σχέση με το δυστύχημα των Τεμπών είναι ακριβή. Ξέρω ότι έχει εκτός της γνώσης. Κύριε Χατζηδάκη, εδώ είναι ο κύριος Χατζηδάκης, δεν είναι ο κύριος Τερεζάκης. Εσείς απαντάτε ότι έχει δίκιο ο κύριος Τερεζάκης? Λέω, σε κάποιους ανθρώπους έχουμε εμπιστοσύνη, σε κάποιους έχουμε λιγότερη. Λοιπόν, εγώ επειδή... Άρα στο πόρισμα Γεραπετρίτη δεν έχετε εμπιστοσύνη? Δεν το έχω διαβάσει, ξαναλέω, το πόρισμα της... Θέλετε να σας το εγχειρίσω να το διαβάσετε? Κάντε ό,τι θέλετε. Βεβαίως, ευχαρίστως. Εκείνο το οποίο λέω εγώ είναι τι γνώμη έχω σχηματίσει με βάση όσα έχω ακούσει, ιδιαίτερα από τον κύριο Τερεζάκη. Μάλιστα. Άρα τότε πώς εξηγείτε το γεγονός ότι 8-8 του 23... Αλλά προσέξτε, ακόμα και αν δεχθούμε θεωρητικά. Ναι. Θεωρητικά, που δεν θεωρητικά. Το πιστεύω. Ναι. Ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα με την τηλεδιοίκηση. Η τηλεδιοίκηση δεν υπήρχε στην Ελλάδα εδώ και 40, 50, 60 χρόνια. Υπήρχαν πάντοτε τρένα από τότε που υπήρχαν, εν πάση περιπτώσει, και σταθμάρχες. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι χωρίς τηλεδιοίκηση γενικώς δεν μπορεί ποτέ να κυκλοφορήσουν τρένα. Είναι θετικό να υπάρχει τηλεδιοίκηση, αλίμονο, εξελιγμένη τηλεδιοίκηση, ακόμα περισσότερο. Αλλά δεν μπορούμε να αθωώνουμε συμπεριφορές ανθρώπων, υπαλλήλων εμπροκειμένου, που αποδεικνύονται ανεύθυνοι. Θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε, αλλά 5-7 λεπτά. Κύριε Χατζηδάκη, εδώ δεν πρόκειται. Στο άδενδρο. Ξέρετε τι. Μισό. Θα έρθουμε και στο άδενδρο. Στο άδενδρο. Ναι, πέστε το, λέει ο κύριο Τσάβη. Πέστε το και εκεί στο. Ναι. Όχι, θα τα πούμε όλα. Υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε. Υπάρχουν ευθύνε. Κύριε Χατζηδάκη. Δεν υπάρχουν. Γιατί δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε περιόδου και δυστυχήματα. Ακούστε. Εδώ ισχύουν ήδη οι κανόνε για όλα. Για όλα, για όλα, ξεκάθαρα. Όταν όμω αμφισβητείτε το πόρισμα του Γεραπετρίτη. Όχι πόρισμα των πραγματογνωμόνων. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω. Πώς εξηγείτε δεν το μπορώ να αμφισβητήσω κάτι που δεν διάβασα, σας είπα. Κύριε, έχω κύριε την Χατζηδάκη. Ειλικρίνεια να σας πω ότι δεν είχα τον καιρό να το διαβάσω. Ήμουν στο Υπουργείο Εργασίας, έτσι. Και λέω ότι προσέθεσα αυτά τα οποία προσέθεσα τον κύριο Τερεζάκη. Ούτε και δέχομαι ότι αυτό που λέτε είναι οπωσδήποτε ακριβές. Να το διαβάσω. Ηλεκτρική... Και όταν το διαβάσω θα σας πω. Κύριε Χατζηδάκη, η ηλεκτρική πλευρική σηματοδότηση στο τμήμα Λάρισα Θεσσαλονίκη και κατ' επέκταση στο υποεξέταση τμήμα Λάρισα Νέοι Πόροι είναι από τον Ιούλιο του 2019 εκτός λειτουργίας μετά την πυρκαγιά στο κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας στη θέση Ζάχαρη. Παρακαλώ λίγο να μην θεωρηθεί ότι σας... μπορεί να σημαίνει παραλλήλως ότι άλλα συστήματα, τα οποία δεν τα ξέρετε ούτε κι εσείς ούτε κι εγώ, είναι, αλλά τα ξέρουν οι ειδικοί, ήταν εντός λειτουργίας, όπως λέει ο κύριος Τερεζάκης. Κύριε Χατζηδάκη, συνεχίζει το πόρισμα του κύριου Γεραπετρίτη. Αν επομένως μεταξύ Λάρισας και Νέων Πόρων είχε αποκατασταθεί, που εσείς λέτε ότι είχε αποκατασταθεί, αυτό λέτε τώρα εδώ. Έχετε καταλάβει τι έχετε πει? Ή να σας το θυμίσω. Σπανίως καταλαβαίνω και γι' αυτό είστε εσείς για να με βοηθάτε. Λοιπόν, εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ για την προσβολή. Έτσι,
Συνεχίζει το πόρισμα Γεραπετρίτη. Αν επομένως μεταξύ Λάρισας και νέων πόρων είχε αποκατασταθεί και η Φωτεινή σηματοδότηση και τη λιδίκηση, να συνεχίσω το, είναι το τραγικό δυστύχημα. Ορίστε, παρακαλώ. Αυτό λέει το πόρισμα Γεραπετρίτη, κύριε Χατζηδάκη. Και εσείς λέτε τώρα εδώ ότι υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης στις 28 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 11 και 20 το βράδυ. Ορίστε. Υπήρχε ένα σύστημα στο σταθμό και μέχρι 5,5 χιλιόμετρα από το σταθμό, το οποίο το βεβαιούν όχι μόνο ο κύριος Τερεζάκης αλλά και άλλοι ειδικοί, και δουλειά της Επιτροπής σας είναι να τους φωνάξετε, να τους φωνάξετε και κατά αντιπαράσταση να νομίζετε, προκειμένου και να... Και βεβαίως κατά αντιπαράσταση, όμως και οι υπουργοί κατά αντιπαράσταση θα εξεταστούν. Είμαστε ψύχρεμοι, κύριε Κούβελα, μην αγχώνεστε, μην αγχώνεστε. Είπατε ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση το βράδυ του τραγικού δυστυχήματος. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι το Υπουργείο Μεταφορών Παύλα Υποδομών 8 Αυγούστου του 2023 με δελτίο τύπου είπε ότι ξεκινάει η τηλεδιοίκηση, η οποία καταστράφηκε τον Ιούλιο? Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Ξαναλέω, εγώ ήμουν υπουργός περιβάλλοντος από το 19 μέχρι το 20 και υπουργός εργασίας, ασχολούμενος με μια σειρά από κρίσιμα θέματα εκείνη την περίοδο. Δεν έχω λεπτομεριακή γνώση και θα για αυτή την περίοδο το συγκεκριμένη, και θα παραπλανούσα την επιτροπή σας και δεν θα ήταν και τίμιο, έντιμο από τη δική μου πλευρά να αρχίζω να μιλάω με εικασίες κτλ. Θα φωνάξετε τους αρμοδίους, θα σας πούν, θα φωνάξετε αυτούς που έχουν αντίθετη άποψη από τους αρμοδίους και θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας στο τέλος. Μάλιστα. Δεν δέχεται την πλειοψηφία. Τον κύριο Τερεζάκη, θεωρείται ότι είναι σημαντικός. Σωστή παρατήρηση του κύριου Σαρακιώτη. Είναι θέματα λειτουργίας της Επιτροπής. Α, τώρα μισό λεπτό. Ο κύριος Τερεζάκης είπατε ότι... Εγώ είπα και επαναλαμβάνω την άποψή μου για τον κύριο Τερεζάκη. Ότι είναι ουσιώδης μάρτυρας, ότι τα ξέρει καλά. Είναι εξαιρετικός. Έχουμε αποκλείσει μάρτυρες για να καταλάβουμε. Αν δεν τα ήξερε, δεν θα ήταν στη θέση που είναι. Αν δεν τα ήξερε, δεν θα είναι στη θέση που είναι. Έχω αποκλείσει μάρτυρες. Άρα να συμφωνήσουμε να κληθεί ο κύριος Τερεζάκης. Συμφωνούμε να κληθεί ο κύριος Τερεζάκης. Το εισηγήσετε, κύριε Χατζηδάκη? Εγώ θα εισηγηθώ στην Επιτροπή, δεν είμαι μέλος. Όχι. Θεωρείτε εσείς, κύριε Χατζηδάκη, ότι ο κύριος Τερεζάκης γνωρίζει... Εγώ μίλησα για την τεχνική και επιστημονική επάρκεια του κυρίου Τερεζάκη και αυτά που είπα, τα είπα μόλις πριν από λίγη ώρα. Μάλιστα, τεχνική επάρκεια. Έχουμε πει ότι ό,τι προκύψει από τις καταθέσεις των μαρτύρων που θα έρθουν καταρχάς... Ναι, βλέπω ζορίζονται. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης, και θα συμφωνήσουμε για η τεχνική επιστημονική επάρκεια του κύριου Τερεζάκη και η γνώση για το δυστύχημα των Τεμπών είναι αυταπόδεικτη. Σε αυτό συμφωνείτε, κύριε Χατζηδάκη? Μίλησα προηγουμένως, δηλαδή είπαμε ότι η επανάληψη είναι μητέρα της μαθήσεως. Μάλιστα. Εάν δεν το έχετε καταλάβει και θέλετε να το μάθετε, να το επαναλάβω μερικές φορές ακόμα. Μάλιστα. Ένα λεπτό ακόμη, 1,5 λεπτό, δύο ερωτήσεις. Δύο ερωτήσεις. Εμείς μιλήσαμε σεβαστικά. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Δύο ερωτήσεις, κύριε Υπουργέ. 15 λεπτά, κύριο Σκοκάλη. Βέβαια, ζορίζονται. Θέλω. Ζοριζόμαστε. Εντάξει. Τον κύριο. Μισό λεπτάκι. Τον κύριο Τσαβδαρίδη βλέπετε που προέρχεται από την πλειοψηφία και τον διακόπτω στις ερωτήσεις. Σας δίνω δύο ερωτήσεις ακόμη. Δύο τελευταίες, όμως παρακαλώ να μην γίνεται κατάχρηση της θετικής τάσης του Προεδρείου. Δύο ερωτήσεις όμως, σας παρακαλώ, πάρα πολύ σύντομα. Είδατε τον κύριο Τσαβδαρίδη, τον διακόπτω. Μάλιστα. Κύριε Χατζηδάκη, οι ευρωπαϊκές οδηγίες ενσωματώνονται στην ελληνική ανομετάξη, σωστά? Σωστά. Το ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα τουλάχιστον από μένα. Ένιωτε με καθυστέρηση. Το γνωρίζετε. Τώρα κάνουμε μια προσπάθεια να τις ενσωματώνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η ελληνική πολιτεία δεν έχει υποχρέωση να τις εφαρμόζει? Βέβαια. Πώς κρίνεται το γεγονός ότι η χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες για τις σιδηροδρομικές μεταφορές? Η παραπομπή έγινε 10 ημέρες πριν το τραγικό δυστύχημα.
νομίζω είχε γίνει συζήτηση, αν θυμάμαι καλά, και εκείνη την περίοδο, και είχε καταδειχθεί από την πλευρά τότε της κυβέρνησης ότι η παραπομπή, που ασφαλώς δεν είναι κάτι ευχάριστο σε καμιά περίπτωση, έχει να κάνει με ζητήματα μη σχετιζόμενα με το δυστύχημα το συγκεκριμένο. Η οδηγία έκανε λόγο για υποχρέωση για θέσπιση εθνικών κανόνων ασφαλείας. Ξαναλέω, αυτό το οποίο είπα προηγουμένως. Ανατρέξτε στις ανακοινώσεις εκείνης της περίοδου. Ήμουν σε άλλο Υπουργείο επί της αρχής. Προφανώς δεν μπορεί κανείς να επιχαίρει για παραπομπή της χώρας, έτσι. Αλλά από την άλλη πλευρά θυμάμαι, και νομίζω θυμάμαι καλά, ότι υπήρξε τοποθέτηση από την πλευρά του Υπουργείου που έλεγε ότι η συγκεκριμένη παραπομπή δεν σχετίζεται με το δυστύχημα. Σχετίζεται όμως με την ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Το λέει η ίδια η οδηγία. Και τελευταία ερώτηση. Δεν ισχυρίστηκα ποτέ ούτε ένα δευτερόλεπτο από την αρχή της παρουσίας μου εδώ ότι έχουν αντιμετωπιστεί όλα τα ζητήματα διαχρονικά και με όλες τις κυβερνήσεις της ασφάλειας. Και γι' αυτό σας είπα και όταν ήμουν υπουργός κάναμε σύμβαση συνεργασίας με τους γαλλικούς σιδηροδρόμους τότε για θέματα ασφάλειας που διακόπηκε μετά από το ΠΑΣΟΚ κτλ. Η τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με την μετάταξη αυτού του ανθρώπου, τον οποίο εσείς ως κυβέρνηση θεωρείτε μόνο το λάθος αυτού, μόνο ότι συνετέλεσε στο δυστύχημα. Εάν γνωρίζετε, έγινε νόμιμα αυτή η μετάταξη, τήρου στις προϋποθέσεις, δεδομένου ότι, και τελειώνω, ότι ήταν 56 χρονών και το όριο ηλικίας, σύμφωνα με τον νόμο, ήταν πολύ πιο κάτω. Λοιπόν, καταρχήν, τι θεωρεί η κυβέρνηση δεν είναι θέμα δικής σας ερμηνείας. Είναι θέμα της κυβέρνησης και των δηλώσεών της. Υπήρξε σκληρή αυτοκριτική του ίδιου του Πρωθυπουργού. Υπήρξε παρέτηση φυσικά του αρμόδιου Υπουργού, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη. Και υπάρχουν μια σειρά από δράσεις ανάταξης της συνολικής κατάστασης. Επομένως, αυτή είναι η τοποθέτηση της κυβέρνησης, αυτονόητη προφανώς. Δεν επερώμεθα γι' αυτό. Και θα περιμέναμε, μια και το θέτετε έτσι, αντίστοιχη ευαισθησία και για το δυστύχημα του Αδένδρου, ας πούμε, το οποίο επίσης χάθηκαν ανθρώπινες ζωές που μετρούν εξίσου, αν και λιγότερες. Δεν είδαμε τέτοια ευαισθησία. Αντιθέτως, και στο λόγο σας διακρίνω, κύριε Κόκαλη, αυτό που είδα και τότε στο δυστύχημα των Τεμπών, μια εισαγγελική διάθεση. Όλα τα στραβά τα έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, ενώ υπήρχε και ένα φωτεινό διάλειμμα που όλα έγιναν τέλεια, που δήθεν ήταν το διάλειμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, για το ζήτημα το συγκεκριμένο το οποίο μου θέτεται, για το ζήτημα της μετάταξης, αγνοώ τις λεπτομέρειες και θα ήταν άστοχο να τοποθετηθώ. Θα κληθούν οι αρμόδιοι και θα τοποθετηθούν για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η μετάταξη. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Είστε από την Κρήτη, όπως μας είπατε. Είμαστε συμπατριώτες από το Ρέθυμνο. Είμαι βέβαιη ότι αγαπάτε τον Καζαντζάκη και την Ευθύνη. Την ξέρετε τη ρίση του, έτσι, ναι, την αγαπάτε. Είναι γενναίο όταν συμβαίνει κάτι, το οτιδήποτε, μικρό ή μεγάλο, να αναφερόμαστε στη διαχρονία των ευθυνών. Είναι κάτι που θα επιλέγατε. Είναι, θεωρείτε, μια μέθοδος που συμβάλλει στο να, όχι να εκτονώνετε, στο να δίνετε απάντηση σε μια αγωνιώδη απέτηση της κοινωνίας για δικαιοσύνη. Όταν έγινε το δυστύχημα, αναλάβαμε τις ευθύνες μας με τον τρόπο που αυτό περιέγραψα, όπως μόλις προηγουμένως. Από εκεί και πέρα, ερωτήθην για την για τα προγενέστερα. Όχι, ορθώς απαντούσατε, κύριε Υπουργέ. Τι να πω. Να πω ότι δεν θέλω να απαντήσω. Ορθώς απαντούσατε. Τι να πω, ότι όλα έγιναν τέλεια ή όλα έγιναν λάθος όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, ναι. Όπου πιστεύω ότι έγιναν λάθη, είπα. Εγώ κάτι άλλο σας ρώτησα. Σε περιόδους που ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και όπου έγιναν σωστά. Ακούστε, εάν σας ρωτούσαν για το 1875 και το Χαρίλαο Τρικούπη, για αυτά θα απαντούσατε.
Εγώ σας ρώτησα κάτι άλλο. Εάν εσείς με τη δική σας συγκρότηση και τη δική σας πολιτική ευαισθησία, αυτή που διαθέτετε, θεωρείτε ότι είναι γενναίο και αντίστοιχο των περιστάσεων, όταν συμβαίνει κάτι, μικρό ή μεγάλο, να αναλαμβάνουμε την ευθύνη ή να παραπέμπουμε στις διαχρονικές ευθύνες, στα διαχρονικά προβλήματα, στη διαχρονία της κακιάς μας της μοίρας και με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίζουμε αυτά που έχουμε μπροστά μας. Αν θα το επιλέγατε. Ο Υπουργός παραιτήθηκε. Επισημάναμε τα προβλήματα τα τεχνικά του δικτύου. Αναδεχθήκαμε τις πολιτικές μας ευθύνες και ταυτοχρόνως μιλήσαμε. Φαντάζομαι ότι και εσείς συμφωνείτε, εκτός αν πιστεύετε ότι ο σταθμάρχης εκείνο το βράδυ ήταν άμεμπτος, θα ήταν ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Αναφερθήκαμε και στις ευθύνες του σταθμάρχη. Δεν θέλετε να απαντήσετε. Επίσης, δεν αναφερθήκατε και στις ευθύνες του σταθμάρχη. Αναφερθήκατε το πρώτον στις ευθύνες του σταθμάρχη. Σας θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να ανασκευάσει την επιτόπου δήλωσή του αμέσως όταν πήγε στον τόπο του ατυχήματος, της τραγωδίας και μίλησε για ανθρώπινο σφάλμα. Ας την κλείσουμε όμως την ερώτηση, γιατί δεν θέλετε να απαντήσετε. Να σας ρωτήσω κάτι. Για την 717, τι έχετε να μας πείτε για αυτή τη σύμβαση? Έχω να πω αυτό που είπα μόλις προηγουμένως, ότι ξεκίνησε μια προσπάθεια με βάση τους βανδαλισμούς, με αφορμή τους βανδαλισμούς που είχαν γίνει, για την ανάταξη της κατάστασης, του δικτύου και την αναβάθμιση. Αυτή η προσπάθεια, εδώ έχω και τα σχετικά έγγραφα, ξεκίνησε 11-12, εγώ το 12 πήγα. Έφυγα το καλοκαίρι του 13, τον Ιούνιο. Την υπογράψατε εσείς? Όχι. Την υπέγραψε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Ναι, το Σεπτέμβριο του 2014. Ναι. Με μένα είχαν γίνει οι πρόδρομες ενέργειες. Δεν... Είχατε και εικόνα για να του... είμαι ακριβής, δεν την υπέγραψε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Νομίζω ότι την υπέγραψε η διοίκηση της Εργοσέ τότε. Ναι. Δεν υπογράφουν υπουργοί. Ναι, ναι. Είχατε γνώση του περιεχομένου της σύμβασης? Όχι. Το μόνο που μπορώ να σας πω, που ξέρω δηλαδή και μπορώ να σας πω, είναι ότι κατόπιν το 2018, όντας εγώ βουλευτής αντιπολίτευσης, μου περιήρθαν πληροφορίες ότι δεν προχωρεί ομαλά το ζήτημα με τη σύμβαση 717 και γενικότερα με τα σιδηροδρομικά έργα. Και υπέβαλα μια ερώτηση τότε στον κύριο Σπύρτζη, λαμβάνοντας απαντήσεις καθησυχαστικές. Είναι σε αιτιώδη συνάφεια η πορεία αυτής της σύμβασης με την τραγωδία των Τεμπών κατά την κρίση σας? Θα ήταν προτιμότερο γενικά στο σιδηροδρομικό δίκτυο όλα τα έργα να έχουν προχωρήσει πολύ γρηγορότερα, και όμως όπως σημείωσα ήδη προηγουμένως, είναι φανερές οι ευθύνες του σταθμάρχη, όπως ήταν φανερές και οι ευθύνες του μηχανοδηγού, στον οποίο αναφέρθηκα στο δυστύχημα του Μπράλου το 2008. Δεν σας ρώτησα αυτό. Σας ρώτησα αν υπάρχει αιτιώδη σύνδεσμος. Να καταλάβω. Αν υπάρχει αιτιώδη σύνδεσμος. Ωραία, ανάμεσα στην πορεία αυτής της σύμβασης και στην τραγωδία των Τεμπών. Το γνωρίζω. Θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι προφανώς από πλευράς όχι μόνο πολιτικής αλλά και τεχνικής είναι πολύ καλύτερο να προχωρούν τα έργα τα σιδηροδρομικά, αλίμονο, όσες περισσότερες εγγυήσεις υπάρχουν τόσο καλύτερα. Όμως εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τη δική μου γνώση και από τη δική μου εκτίμηση, με βάση τη δική μου εκτίμηση, πρώτον γύρω από το σταθμό και σίγουρα στο κρίσιμο διάστημα υπήρχε ένα σύστημα τηλεδιοίκησης, ένα, το οποίο δεν το χρησιμοποίησε ο σταθμάρχης, και δεύτερον υπήρχε πρόβλημα με την ίδια τη συμπεριφορά του σταθμάρχη, από όσα έχω αντιληφθεί και διαβάσει, και αυτή είναι η γνώμη που έχω σχηματίσει. Καταλαβαίνω τώρα τις προθέσεις σας, οπότε δεν έχει νόημα να επιμείνω. Τι θα εγκαινιαζόταν από την κυβέρνηση την επομένη της τραγωδίας, εάν αυτό δεν είχε συμβεί? Κοιτάξτε, αυτά θα ρωτήσετε όταν έρθει, αν δεν έχει έρθει ήδη, ο κύριος Καραμαλής και οι αρμόδιοι της Εργοσέ, να σας πούν ακριβώς τι θα εγκαινιαζόταν. Δεν το γνωρίζετε. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς έχετε μακρά εμπειρία, έχετε θητεύσει σε πάρα πολλά υπουργεία, εξακολουθείτε να είστε υπουργός. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας σας διαχειριζόσασταν μία σύμβαση, καταρχήν
εάν ερχόταν στο γραφείο σας ένα έγγραφο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας με αριθμό εμπιστευτικού πρωτοκόλλου του δικού σας γραφείου, θα του δίνατε κάποια σημασία, θα ασχολιόσασταν με αυτό το έγγραφο? Θα του έδινα. Θα ασχολιόσασταν. Εάν εσείς χειριζόσασταν μία σύμβαση πολλών εκατομμυρίων ευρώ ως συμβατικό αντικείμενο και αυτή η σύμβαση ήταν επανειλημμένος ο ανάδοχος υπερήμερος και υπήρχαν επανειλημμένες παρατάσεις οι οποίες οφείλονται σε ευθύνη του αναδόχου, της αναδόχου εταιρείας, του εργολάβου, και είχατε έναν προβληματισμό για το αν θα τον κηρύξετε έκπτωτο ή δεν θα τον κηρύξετε έκπτωτο. Αποφασίζετε να μην τον κηρύξετε έκπτωτο, γιατί κατά τη στάθμιση των δεδομένων κρίνατε ότι θα ήταν πολύ μεγαλύτερη η ζημία του ελληνικού δημοσίου από τις συνέπειες που θα επήρχονται. Θα σκεφτόσασταν παράλληλα να αποζημιώσετε αυτό τον υπερήμερο ανάδοχο? Δεν θα τον είχατε κηρύξει έκπτωτο. Η σύμβαση όμως θα ήταν ανολοκλήρωτη. Ο ανάδοχος υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εσείς ως πολιτικό πρόσωπο που γνωρίζετε ότι η πολιτική ευθύνη πολλές φορές ακολουθείται και από ποινική ευθύνη σε αυτές τις περιπτώσεις. Κοιτάξτε, σε θέματα των δημοσίων συμβάσεων δεν υπάρχει μαύρο-άσπρο. Υπάρχει μια πολυπλοκότητα, υπάρχουν πολλές ρήτρες στις επιμέρους συμβάσεις, πολλοί επιμέρους κανόνες και επομένως δεν υπάρχει αυτοματοποίηση των απαντήσεων. Πρέπει κανείς να γνωρίζει το θέμα, να γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειές του, το παρελθόν, τις ενστάσεις, τους λόγους κτλ., προκειμένου στη συνέχεια να μορφώσει άποψη και να τοποθετηθεί. Το έχετε κάνει ποτέ μέχρι τώρα στη θητεία σας, θυμάστε? Να κάνω τι ακριβώς, δηλαδή? Αυτό που σας είπα, να αποζημιώσετε υπερήμερο εργολάβο για διαφυγόντα κέρδη. Να αποζημιώσω υπερήμερο εργολάβο για διαφυγόντα κέρδη. Ενώ η σύμβαση ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν μπορώ να θυμηθώ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ξαναλέω, έχω υπογράψει. Πείτε μόνο αν θυμάστε να κάνετε τέτοιο. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι έχω βάλει ενδεχομένως και 20.000 υπογραφές, αν ανατρέξω πίσω. Δεν έχω ελεγχθεί ποτέ για κάτι. Αυτό μπορώ να σας πω. Και χτυπάω ξύλο και προσέχω και κάθε μέρα για να μην ελεγχθώ ούτε στο μέλλον. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία Αποστολάκη. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Κομινάκα. Εσείς θα κάνετε τις ερωτήσεις για το ΚΚΕ. Παρακαλώ. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Από προηγούμενους υπουργούς που κατέθεσαν, οι οποίοι ήταν ως επιτοπλίστων, επειδή άλλαξε η σειρά της κατάθεσης μετά τη δική σας θητεία. Ναι, βέβαια. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε πολύ. Από εσάς πρέπει να πάρω το λόγο. Μπορώ, ναι. Θέλω να επαναφέρω το ζήτημα της εξέτασης των 7 μαρτύρων στους οποίους επιμένουμε και δεν τελεί αυτό το αίτημα υπό την αίρεση που άκουσα. Δηλαδή το εάν προκύψει από μαρτυρικές καταθέσεις ότι είναι απαραίτητη. Τους θεωρούμε εξυπαρχής απαραίτητους. Ναι. Το θέτω, κύριε Πρόεδρε, θέλουμε μία απάντηση σε ό,τι αφορά αυτό το αίτημα, το οποίο επαναφέρουμε γιατί είναι σημαντικό για εμάς. Για να μην πάρουμε άλλο από το χρόνο, μόλις θα ολοκληρώσουμε σήμερα τη διαδικασία, θα συζητήσουμε για την συνέχιση της λίστας μαρτύρων, γιατί έχουμε και τις κλήσεις της επόμενης εβδομάδας. Επόμενος το λόγο τώρα το ΚΚΕ. Σας βάζω από την αρχή ξανά το χρόνο και θα Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, από προηγούμενους μάρτυρες που κατέθεσαν υπουργούς, αλλά και από τον διοικητή του ΟΣΕ, που ήταν και κατά τη διάρκεια, νομίζω, τουλάχιστον στο δεύτερο σκέλος της υπουργικής θητείας, τονίστηκε ιδιαίτερα
η πολύ κατάσταση, η πολύ κακή κατάσταση του δικτύου, του σιδηροδρομικού δικτύου, όταν αναλάμβαναν, ιδιαίτερα σε θέματα συντήρησης, προβλήματα ασφαλείας κλπ. Τι μέτρα πήρατε εσείς κατά τη διάρκεια της θητείας σας, ώστε προβλήματα που παρέλαβαν, όπως τουλάχιστον κατέθεσαν οι προηγούμενοι μάρτυρες στη συντήρηση του δικτύου, να προλαμβάνονται? Για να μην ξεχάσω κάτι, να σας τα διαβάσω. Για την ασφάλεια, από το 2008 υπήρξαν μέτρα άμεσης εφαρμογής, όπως η εφαρμογή νέου κανονισμού ασφαλούς εργασίας, η θέσπιση κινήτρων για τους μηχανοδηγούς που τηρούν ευλαβικά τους κανονισμούς και δεν ευθύνονται για ατυχήματα. Δρομολογήθηκε η συνεργασία με τους γαλλικούς σιδηροδρόμους, όπως σημείωσα και προηγουμένως, για την επανεξέταση, επικαιροποίηση και προσαρμογή των κανόνων ασφαλούς κυκλοφορίας, τον έλεγχο της υποδομής κτλ. Και επιπλέον προβλέφθηκε, αλλά δεν προχώρησε μετά, αφού έφυγε η δική μας κυβέρνηση εννοώ, η δημιουργία και στελέχωση με τη βοήθεια των γαλλικών σιδηροδρόμων Γραφείου Σιδηροδρομικής Ασφάλειας των ΟΣΕ. Τη διάρκεια, θα πω μετά γι' αυτά, στη διάρκεια της θητείας σας έτρεχαν, είχαν υπογραφεί από προηγούμενους υπουργούς, αν δεν κάνω λάθος, έτρεχαν σύμβαση 10.012 του 2006 για την προμήθεια συστημάτων GSMR με συμφωνημένη διάρκεια έργου 2 έτη, δηλαδή θα έπρεπε να παραδοθεί κατά τη διάρκεια, να έχει παραδοθεί κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Η σύμβαση 10.004 του 2007 για την προμήθεια ETCS στους σειρμούς και η 10.005 του 2007 για την προμήθεια ETCS στις γραμμές. Στη διάρκεια της θητείας σας, τα μέσα αυτά ασφαλείας είχαν παραδοθεί? Κοιτάξτε, οι συμβάσεις αυτές, φαντάζομαι το συζητήσατε και γενικότερα, οι συμβάσεις αυτές προχωρούν και είναι λογικό να προχωρούν σχεδόν παράλληλα με τις συμβάσεις για τα έργα υποδομής, διότι αν περιμένει κανείς να ολοκληρωθεί η υποδομή και να κλείσει το θέμα της κατασκευής των δικτύων και μετά να προκηρύξει το θέμα των συμβάσεων, μπορεί το πράγμα να τραβήξει σε πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια. Το πρόβλημα στην Ελλάδα, και αναφερθήκαμε προηγουμένως στις παθογένειες του ΟΣΕ, έτσι, είναι ότι πολλά από τα βασικά έργα καθυστέρησαν και αντίστοιχα συμπαρεσύρθησαν αρκετά από αυτά τα έργα. Εν πάση περιπτώσει, το βέβαιο είναι ότι όλα τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια πρόοδος στα έργα, όχι η πρόοδος που κανένας από εμάς εδώ πέρα θα ευχόταν να υπάρχει. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, αλλά επίσης δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η κατάσταση στο δίκτυο σε σχέση με την κατάσταση που ήταν φερρυπίν το 2000, έτσι, δεν είναι η ίδια. Έχουν δημιουργηθεί νέα τμήματα. Ναι, μιλάμε βέβαια για συμβάσεις κάποιων εκατομμυρίων. Μάλιστα. Λέω, δεν ήρθα να καθαγιάσω τον ΟΣΕ. Άλλοι είναι αυτοί που τον καθαγιάζουν ως δημόσιο οργανισμό. Και εννοείται τι εννοώ. Ναι, θα έρθω και σε αυτό. Όμως έπαιρναν, υπογράφονταν κάποιες συμβάσεις αρκετών εκατομμυρίων για την εφαρμογή συστημάτων ασφαλείας τη στιγμή που άλλες προϋποθέσεις, για παράδειγμα, που είχαν να κάνουν με το δίκτυο δεν είχαν ολοκληρωθεί. Και στη συνέχεια, βέβαια, αυτά όλα τα συστήματα εφαρμόστηκαν ποτέ. Κυρία Κομνηνάκα, το πρόβλημα δεν ήταν ότι υπογράφονταν αυτές οι συμβάσεις. Αν από την πείρα μου, σας λέω, όποια πείρα έχω μικρή για αυτά τα θέματα, ανατρέξετε στην αναζήτηση ευθυνών, να ανατρέξετε γιατί δεν έγιναν εγκαίρως τα βασικά σιδηροδρομικά έργα. Γιατί αυτά είναι που καθυστέρησαν εμβολής και τα έργα για τα οποία τώρα συζητάμε. Ναι, επειδή, λοιπόν, σε γενικές γραμμές τουλάχιστον, έτσι, ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά ναι. Επειδή λοιπόν
αναφερθήκατε εδώ και όχι και μιλάτε γενικά για την κακή κατάσταση του ΟΣΕ κλπ. Μία από τις εσείς που αποδίδετε, αν θέλετε για να πω έτσι, μία από τις αιτίες που καθυστέρησαν να γίνουν όλα τα έργα υποδομής και στη συνέχεια βέβαια και τα έργα ασφαλείας και συντήρησης κλπ. Στο ότι δεν υπήρξε η προσοχή η οποία θα έπρεπε να υπάρξει σε ένα κατεξοχήν προβληματικό οργανισμό. Ακόμα πολιτική ευθύνη για αυτά, δηλαδή πέρα από τον οργανισμό. Ακόμα και στη δημόσια συζήτηση, αν θέλετε, αν ανατρέξετε πίσω 20 χρόνια, 15 χρόνια, κυριαρχούσε το ζήτημα της πράγματι προβληματικής Ολυμπιακής και ορθώς συζητείται το ζήτημα και πράγματι έπρεπε να αντιμετωπιστεί και αντιμετωπίστηκε. Δεν είχε τύχει της ίδιας προσοχής στο δημόσιο διάλογο ο ΟΣΕ, κακώς. Και γι' αυτό και πολλοί κόσμος το καλοκαίρι του 2008 όταν παρουσιάσαμε αυτό το πρόγραμμα εξυγίανσης ξαφνιάστηκε. Και γι' αυτό και ανατρέξτε επίσης τις δηλώσεις των κομμάτων σας τότε, τα κόμματα ήταν απέναντι γιατί θεωρούσαν ότι ερχόμαστε και ταράζουμε σε ποια κατεύθυνση, τα γυμνάζοντα κύριε... ύδατα στον ναι, ΟΣΕ, γιατί άραγε. Κύριε Υπουργέ, ήταν οι αλλαγές αυτές που και που προωθούσατε εσείς και που εξελίχθηκαν στη συνέχεια. Ήταν πρώτον στο επίπεδο της ασφάλειας. Αυτά που σας είπα προηγουμένως. Δεύτερον, πώς στηρούνταν αυτά. Δεύτερον, κοιτάξτε, είπα ότι εμείς τα παρουσιάσαμε το καλοκαίρι του 2008, στις 13 Αυγούστου του 2008. Περάσαμε και σχετικό νόμο στη συνέχεια στη Βουλή. Για να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά. Ανέλαβε ο κύριος Τηλιανίδης, πήρε τη σκυτάλη και εμείς, όπως ξέρετε, σταματήσαμε από νωρίς το φθινόπωρο του 2009 να είμαστε κυβέρνηση. Ανέλαβε στη συνέχεια το ΠΑΣΟΚ, ανέστειλε όλα τα μέτρα αρχικά και κατόπιν με ένα χρόνο καθυστέρησε, ήρθε και έβαλε υπό την πίεση και τη στρόικα σε εφαρμογή μια σειρά από μέτρων. Κάποια ήταν τα ίδια, κάποια ήταν διαφορετικά, κάποια ήταν σωστά, κάποια ήταν λάθος και γι' αυτό το λόγο είχαμε και αυτή την ασυνέχεια, αν θέλετε, τότε. Και δεν ήταν η μόνη φάση ασυνέχειας. Εμείς επίσης, εκτός από την ασφάλεια, είχαμε υιοθετήσει τότε και μερικά δυσάρεστα μέτρα εξυγίανσης, μεταξύ των οποίων ήταν τότε, και επικριθήκαμε γι' αυτό, αύξηση των σιδηροδρομικών εισιτηρίων για να έχει παραπάνω έσοδα ο οργανισμός και να μην συνεχίζεται η κατάσταση των ελλειμμάτων, περικοπή κάποιων σιδηροδρομικών δρομολογίων, περικόψαμε υπερορίες και επιδόματα υπαλλήλων που τότε μεσοσταθμικά έπαιρναν 54.000 ευρώ το χρόνο και επίσης θέσαμε σε εφαρμογή προγράμματα οικονομικής εξυγίανσης στα οποία αναφέρθηκα, προγράμματα για την αντιμετώπιση θεμάτων διαφάνειας στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως και είπα ότι μεταξύ των άλλων φέραμε το ΣΔΟΕ στον ίδιο τον οργανισμό και βάλαμε και τη διεθνή διαφάνεια και επίσης αναθεωρήσαμε τότε το πρόγραμμα κατασκευής σιδηροδρομικών έργων, βγάλαμε από τους σχεδιασμούς μας τότε, πάλι επικριθήκαμε γι' αυτό, αλλά νομίζω πολύ σωστά κάναμε, τη σιδηροδρομική Εγνατία, που ήταν ένα μεγαλεπίβολο έργο που θα αύξανε όμως πολύ περισσότερο το οικονομικό πρόβλημα του ΟΣΕ και επικεντρωθήκαμε στην κατασκευή της βασικής σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, στη δεύτερη περίοδο της θητείας μου, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτικοποίηση της Τρένοσε. Γιατί είχε ανακαλύψει η Κομισιόν παράνομες κρατικές ενισχύσεις που ξεπερνούσαν τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Άρα είχε τεθεί ο όρος να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, αλλιώς θα έπρεπε να κλείσει τελείως η Τρένοσε, να μην έχουμε τρένα στην Ελλάδα. Προχωρήσαμε λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή και γι' αυτό στη συνέχεια και ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε την προσπάθεια αυτή παρότι τη διέκοψε αρχικά και ο τότε υπουργός είχε διακηρύξει ότι ήταν αντίθετος. Το ατύχημα είναι ότι η ιδιωτικοποίηση έτσι όπως έγινε της Τρένοσε παρότι σε κάποια σημεία προφανώς έχει σημειωθεί με την πολύ άσχημη κατάσταση, συγκριτικά με την πολύ άσχημη κατάσταση που υπήρχε προηγουμένως, μια οριακή πρόοδος, δεν είναι από τις καλύτερες σίγουρα ιδιωτικοποιήσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα.
Βέβαια... δηλαδή, έχω πει και δημόσια ότι θα ήθελα οι Ιταλοί να δείξουν μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά σε σχέση με τη συμπεριφορά που έχουν δείξει μέχρι τώρα, πώς έχουν αντιμετωπίσει την Τρενοσέ. Βέβαια, τα χρέη τότε της Τρενοσέ για να ιδιωτικοποιηθεί τα χρέη προς τον ΟΣΕ διαγράφηκαν, κάτι που δεν συνέβη με τον ίδιο τον ΟΣΕ. Και μάλιστα από τον διοικητή. Κρατική ήταν η Τρενοσέ όταν διαγράφηκαν. Δεν ξέρω τι προτείνεται. Για να μπει στο ΤΑΙΠΕΔ και στη συνέχεια να. Θέλετε να τα πληρώσουν οι φορολογούμενοι. Θα ήταν ενδιαφέρον να την ακούσουμε. Θα θέλαμε να υπάρχει νέα κρατική χρηματοδότηση για τα τρένα, γιατί αν θέλετε και αποδόθηκε και σε ένα κομμάτι. Πώς ναι, να είναι ορθολογική η χρηματοδότηση αυτή, όχι να πετάμε τα λεφτά των φορολογουμένων στον αέρα. Ξέρετε ότι φτάσαμε κάποια στιγμή στα τρένα που υπήρχαν στη Μεσσηνία να έχουμε έσοδα το μήνα, όχι να τα γράφουν, να τα ξέρουμε αυτά, έσοδα το μήνα 125 ευρώ το 2008, όταν οι δύο μισθοί των μηχανοδηγών μας τύχιζαν 20.000 ευρώ. Ήταν μισθούς. Προτιμότερο να τους πηγαίνουμε όχι με ταξί, αλλά με λιμουζίνα τους επιβάτες τότε. Και γι' αυτό το λόγο διακόψαμε και πολλά δρομολόγια, επικρινόμενοι από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και φυσικά τους συνδικαλιστές. Ναι, εντάξει, για την κατάσταση που δημιουργήθηκε στον ΟΣΕ μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Βέβαια, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και για το τι επιλέγετε να περικόψετε. Γιατί περιγράψατε στην αρχή, θα με αφήσετε να κάνω μια. Περιγράψατε στην αρχή και την κατάσταση και περιγράψαν και άλλοι υπουργοί για τα μαύρα βαγόνια, για ζητήματα διαφθοράς. Περιγράψανε και οι διοικητές το πώς λειτουργούσε αρνητικά το γεγονός ότι αναγκαζόταν ο ΟΣΕ σε δανεισμό και δεν μιλούσαμε για δημόσια έργα που θα μπορούσαν να γίνουν απευθείας για την δημιουργία του δικτύου κλπ. Και η διαδικασία τελικά της εξυγίανσης, στη διαδικασία της εξυγίανσης επιλέχθηκε μείωση προσωπικού, περικοπή, περιστολή δρομολογίων και τελικά και υποβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας. Γιατί όταν μου λέτε ότι υπογράφονταν μια σειρά συμβάσεις για τα θέματα ασφαλείας χωρίς να έχουν δημιουργηθεί ανάλογες υποδομές και χωρίς να είναι δεδομένο ότι θα ολοκληρωθούν αυτά τα συστήματα ασφαλείας, ότι θα μπορούν να μπουν αυτά τα συστήματα ασφαλείας, τελικά αναρωτιόμαστε αν και με ποιο τρόπο εξασφαλιζόταν η ασφάλεια στο δίκτυο. Τη στιγμή που όλοι οι υπουργοί που ήρθαν πέρα μιλούσαν για ένα πολύ κακοσυντήρητο δίκτυο, για λοιπή συστήματα ασφαλείας και εσείς, μεταξύ άλλων, περιγράφετε στα μέτρα που παίρνατε για την βελτίωση εξυγίανσης του σταθμού, για παράδειγμα, τα κίνητρα προς τους μηχανοδηγούς που είχαν να κάνουν, αν δεν κάνω λάθος, και με την ταχύτητα ολοκλήρωση των δρομολογίων. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Σε συνθήκες μειωμένου προσωπικού και κακή συντήρηση του δικτύου, τέτοιου είδους κίνητρα και πίεση, επομένως, και από τη μεριά του οργανισμού και από τη μεριά του Υπουργείου προς τους μηχανοδηγούς για μεγαλύτερη ταχύτητα στα δρομολόγια εν είχαν κινδύνους σε σχέση με την ασφάλεια. Το αφήγημά σας, από όσο καταλαβαίνω, είναι ότι υπήρχε και υπάρχει ελλιπής χρηματοδότηση στο σιδηρόδρομο. Είμαι παραπάνω από βέβαιος ότι στο παρελθόν το πρόβλημα ήταν το ακριβώς αντίθετο. Υπήρχε χρηματοδότηση, αλλά δεν υπήρχε σωστή αξιοποίηση της χρηματοδότησης και γι' αυτό το λόγο άλλωστε υπήρχε και αυτή η εικόνα που υπάρχει και όλοι εντοπίζεται. Παραδείγματος χάρη, είναι ελλιπής χρηματοδότηση ή πρόβλημα εσφαλμένης οργάνωσης του ΟΣΕ το ότι η μισθοδοσία μόνο της πρώην κρατικής Τρενοσέ ήταν τετραπλάσια σε σχέση με τα συνολικά έσοδα του οργανισμού. Κύριε Υπουργέ, για να απαντήσω, με ρωτήσατε για να απαντήσω. Απλά να όχι, βοηθήσω, για να καταλάβω, γιατί σας βοηθάω και εγώ. Θέμα χρόνου. Έχουμε και θέμα όχι, χρόνου. Όχι, μισό λεπτό. Επομένως, το θέμα μας δεν είναι η ανεπαρκής χρηματοδότηση, αλλά η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων και η ορθολογική οργάνωση. Και μόνοι σας είπατε, εις επίρρωση όσων λέω, χωρίς να το αντιλαμβάνεστε, ότι υπήρχαν μια σειρά από προγράμματα, τα οποία προφανώς υποδηλώνουν χρηματοδότηση, διότι τι σόι προγράμματα θα ήταν αυτά χωρίς χρηματοδότηση, και ευρωπαϊκά μάλιστα προγράμματα, τα οποία απεκτάνεστε,
τα οποία πράγματι σε πολλές περιπτώσεις καθυστέρησαν. Εκεί πρέπει να γίνει ο έλεγχος, όχι αν υπήρχε ή δεν υπήρχε χρηματοδότηση. Τώρα, όσον αφορά την ασφάλεια, σας είπα προηγουμένως την κατεύθυνση τη δική μας, όταν ήμουν εγώ τουλάχιστον στο Υπουργείο για την ασφάλεια, και υπάρχουν ειδικοί για την ασφάλεια, να τους ρωτήσετε περαιτέρω για το αν τηρούνται ή δεν τηρούνται τα μέτρα. Συνέβαλε κατά τη γνώμη σας στις δυσκολίες, μη ολοκλήρωση, καθυστέρηση και λοιπά των έργων, το γεγονός της διάσπασης του ΟΣΕ με τη, και της ΕργοΣΕ? Εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι πρώτον, σε σχέση με τον ΟΣΕ, με την κλασική έννοια του δικτύου και την τρένοσέ, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αυτό το σύστημα. Τώρα, όσον αφορά την ΕργοΣΕ, υπήρξε το πετυχημένο στην Ελλάδα παράδειγμα, και το υπογραμμίζω ακόμα μια φορά, της Αττικό Μετρό, που ήρθε και κατασκεύασε με ένα δικό της κανονισμό προσωπικού, πιο ευέλικτο κτλ. Και με συνεργασία και με ιδιώτες συμβούλου το δίκτυο του μετρό που έχουμε σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τότε, μιλάω για την περίοδο Σιμίτη, το θυμάμαι διότι ήμουν ευρωβουλευτής, ήθελε και στον ΟΣΕ να δημιουργηθεί μια αντίστοιχη εταιρεία που να κατασκευάσει τα σιδηροδρομικά έργα, διότι επίστευαν οι αρμόδιοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ο ΟΣΕ με τις δομές που είχε δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στην κατάσταση αυτή. Και πράγματι επί κυβερνήσεως Σιμίτη δημιουργήθηκε τότε η ΕργοΣΕ, η οποία συνέχισε να υφίσταται με διαφόρους τρόπους. Για μια περίοδο η ΕργοΣΕ μπόρεσε συγκριτικά με τον ΟΣΕ και χωρίς ποτέ να πιάσει τα στάνταρτς του Αττικού, της Αττικό Μετρό, μπόρεσε να προωθήσει κάποια έργα, καλύτερα ξαναλέω με τον ΟΣΕ. Ήταν όμως πράγματι από πολλές πλευρές προβληματική. Πάντως, μέχρι και πρόσφατα τουλάχιστον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ξέρω πολύ καλά, και όταν ο Κώστας Καραμαλής ήταν υπουργός, επέμενε ότι θα πρέπει να κρατηθεί χωριστά η ΕργοΣΕ, με το σκεπτικό το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως. Τώρα νομίζω υπάρχουν άλλες σκέψεις και έγιναν υπό το φως και του δυστυχήματος των Τεμπών άλλες συζητήσεις με τον Χρήστο Σταϊκούρα. Ναι, επειδή και από το χθεσινή το. Αλλά εγώ σας περιγράφω τώρα τι έγινε και για γνώση σας. Ναι, βέβαια, ναι, για γνώση μας. Αλλά εκ του αποτελέσματος, πριν φτάσουμε στη σύμβαση 717, επειδή λέτε για αυτό το επιτυχημένο μοντέλο. Δεν είπα για την 717 ότι είναι επιτυχημένο. Όχι, είπα για ναι, το λέω, μετρό. Προηγήθηκαν. Ναι, λέτε για το επιτυχημένο μοντέλο της διάσπασης του ΕργοΣΕ και ότι βοήθησε αυτό. Δεν είπα αυτό. Περιέγραψα με πολύ περισσότερα λόγια κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να επαναλάβω και θα σας φάω πάλι 2 λεπτά να το περιγράψω. Ναι, ναι, σύμφωνοι. Όμως, αν τελικά η ΕργοΣΕ μπορούσε και βοηθούσε στο να ολοκληρωθούν οι διάφορες συμβάσεις και ήταν πιο επιτυχημένη από τον ΟΣΕ, θα φτάναμε το 2014 να κάνουμε μία σύμβαση για ουσιαστικά στην πραγματικότητα που λειτουργήσε ως ομπρέλα για μια σειρά συμβάσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ που δεν παραδόθηκαν ή δεν ολοκληρώθηκαν ή είχαν ασυμβατότητα και δεν μπόρεσαν ποτέ να λειτουργήσουν σωστά. Δεν ξέρω ποιο είναι το μοντέλο το οποίο υποστηρίζετε, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή προηγουμένως υπήρχε μια θυγατρική του ΟΣΕ με το όνομα EDC και λειτουργούσε για θέματα πάλι έργων στο δίκτυο συντήρησης κατά βάση του δικτύου σε σχέση με την ΕργοΣΕ, στην EDC τότε η κατάσταση, επειδή την έζησα για 15 μήνες, ήταν χειρότερη από τον ΟΣΕ. Ναι. Δεν μου απαντάτε. Χειρότερη από την τρένοσέ, ξαναλέω. Ναι, δεν μου απαντάτε βέβαια αν και κατά πόσο ποτέ. Σας διεκτραγωδιώ μια κατάσταση, ναι, την οποία προφανώς για κάποιους λόγους, ίσως επειδή δεν τα έχετε βιώσει από κοντά, δεν θέλετε να την πιστέψετε. Σας ξαναλέω ότι πρόκειται για την πιο προβληματική επιχείρηση της Ευρώπης. Επομένως, αν ψάχνετε μία λυσούλα από εδώ και μία λυσούλα από εκεί και να το παρουσιάσετε ως το θαυματουργό φάρμακο, πάτε όλοι και θα πάμε όλοι προς λάθος κατεύθυνση.
Το θέμα είναι, κύριε Υπουργέ, αν τελικά ελέγχεται, δεν ξέρω με ευθύνη πιανού, γιατί τώρα και να μιλάμε γενικά, να περιγράφουμε μια προβληματική κατάσταση, λες και δεν υπήρξαν κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεστε. Δεν μίλησα για τη δική σας κυβέρνηση, διότι ναι, υποθέτω ότι αν κυβερνούσατε, θα κυβερνούσατε κατ' εξακολούθηση μετά. Τα κυβερνούσαν πολύ, ναι, θα ήταν πολύ διαφορετικά, ναι, τα πράγματα. Σίγουρα πάντως δεν θα έμπαινε κριτήριο το κέρδος, ούτε θα έμπαινε κριτήριο το κέρδος για τα θέματα της ασφάλειας. Σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, επειδή περιγράφεται πολλές φορές, ούτε λίγο ούτε πολύ από την τοποθέτησή σας μέχρι τώρα, αναφερόσασταν κατ' επίταση στις ευθύνες των εργαζομένων, στις ευθύνες του σταθμάρχη, ακόμα κι αν υπήρχαν ή δεν υπήρχαν, τέλος πάντων, συστήματα ασφαλείας, λέτε ότι αλλού υπήρχαν και δεν λειτουργήσαν και αλλού που υπήρχαν πάλι έφταιγαν οι εργαζόμενοι. Δεν είπα ότι έφταιγαν οι εργαζόμενοι. Ότι ορισμένοι εργαζόμενοι, ναι, και αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Ναι, υπάρχουν καλοί και κακοί εργαζόμενοι, καλοί και κακοί εργοδότες, καλοί και γενικότερα. Αυτή είναι μια παραδοχή, ναι, ότι ας πούμε φταίνε τα ανθρώπινα λάθη. Στα ανθρώπινα λάθη επιδρά η εντατικοποίηση της εργασίας, επιδρά η πολιτική απόφαση να εργάζονται επί 10 συνεχόμενες μέρες νυχτερινή βάρδια ο ίδιος σταθμάρχης. Επιδρά το ότι σε μια αμαξοστοιχεία καταργείται να υπάρχει ο προϊστάμενος που παρακολουθεί ή τέλος πάντων ένα δεύτερο μάτι παρακολουθεί ως μέσο ασφάλειας τους μηχανοδηγούς. Επιδρά η πίεση του να φτάνει στην ώρα του ο μηχανοδηγός σε ένα πολύ κακό συντηρημένο δίκτυο. Επιδρά η κατάργηση του κεντρικού του κέντρου ελέγχου κυκλοφορίας. Επιδρά η μείωση επομένως του προσωπικού που οδηγεί σε μια σειρά τέτοια περικοπών, όπως για παράδειγμα στη μείωση των σταθμαρχών βάρδιας κλπ. Να τα ψάξουμε αυτά. Και στον βαθμό που δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, πρέπει να δούμε και την παράμετρο προσλήψης και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά πάντως, το 2008 όταν έγινε το δυστύχημα του Μπράλου, ο ΟΣΕ τότε είχε 7.500 υπαλλήλους και πάντως κανείς δεν κατηγορούσε τότε την τότε διοίκηση για εξοντωτικά ωράρια και άλλες τέτοιες πρακτικές. Παρ' όλα αυτά, είχαμε τη συμπεριφορά που σας είπα προηγουμένως στις πρώτες μου τοποθετήσεις από τον οδηγό, τον μηχανοδηγό του συγκεκριμένου τρένου. Επομένως, τα θέματα είναι πιο σύνθετα. Αυτό επιχειρώ να πω από την αρχή. Η συχνότητα, κύριε Υπουργέ, των... Αν επιχειρήσουμε να τα εξηγήσουμε όλα δογματικά, με βάση είναι δογματικό. Πιστεύουμε γενικώς για τη ζωή. Όταν έρχεστε όλοι οι υπουργοί και λέτε ότι το δίκτυο ήταν ασυντήρητο, είναι θέμα δόγματος. Το αν θα πρέπει λοιπόν σε ένα τέτοιο κακοσυντήρητο δίκτυο και να δούμε γιατί παρέμενε εκείνο το δίκτυο. Εκείνο που επιχειρώ να σας πω, και αν θέλετε για εσάς, για το ΚΚΕ έχει μεγαλύτερη σημασία, είναι να δούμε τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, όχι μόνο μίας ή δύο, όλων όσων κυβέρνησαν, να δούμε τις ευθύνες των συνδικαλιστών, από ποια πλευρά ασκούσαν κριτική, να δούμε την πλευρά τη δική σας. Την ώρα που υπάρχουν συγκεκριμένοι σιδηρόδρομοι στην Ευρώπη που πάνε καλά, αν η κριτική που μας ασκείτε είναι από την πλευρά του να υιοθετήσουμε τις πρακτικές φερρυπίν της Γερμανίας ή της Αυστρίας ή είναι, δεν ξέρω κι εγώ, η παλιά Σοβιετική Ένωση, δεν ξέρω ποιον το όραμά σας, λέω τυχαία κάτι. Λοιπόν, αυτά πρέπει να δούμε και κυρίως να μην υπεραπλουστεύουμε και να λέμε βρήκα το πρόβλημα που ήταν αυτό το μοναδικό πρόβλημα και αν διορθώσουμε αυτό το μόνο πρόβλημα θα αλλάξει η κατάσταση στον ΟΣΕ. Δεν φτάνει. Ο ΟΣΕ ήταν και παραμένει πολυτραυματίας. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Ναι, το γιατί παραμένει πολυτραυματίας, βέβαια, ο καθένας δίνει άλλη ερμηνεία. Ναι. Και σίγουρα πάντως οι πολιτικές που εφαρμόσατε ως κυβερνήσεις, όσες διαδεχθήκατε η μία την άλλη, δεν αντιμετώπισαν τα τραύματα και φτάσαμε στο σημερινό έγκλημα. Υπήρξαν πρόοδοι, τις οποίες τις περιέγραψα, υπήρξαν πρόοδοι στο οικονομικό επίπεδο και στο επίπεδο της διαφάνειας. Στο το είπα προηγουμένως, το γεγονός ότι έχουμε σταματήσει να πληρώνουμε τόσα πολλά λεφτά
κάθε χρόνο έμπαινε μέσα, σας είπα, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο. Δεν το λες και μικρό πράγμα. Οι φορολογούμενοι θα τα πλήρωναν μέσω άμεσων και έμεσων φόρων. Το 2023 το να μιλάμε για τρένα που δεν έχουν μέσα ασφάλειας και συζητάμε για το αν... Γιατί εγώ υπερασπίστηκα τον ΟΣΕ. Εγώ είμαι πιο επικριτικός από εσάς. Εντάξει, θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Απλώς εσείς θεωρείτε ότι είμαι επικριτικός επειδή ο ΟΣΕ είναι δημόσιος οργανισμός, ενώ εγώ είμαι επικριτικός επειδή προσπαθώ να το αντιμετωπίσω με ένα πνεύμα κοινή λογικής. Κυρία Κομνινάκα, κοιτάξτε να δείτε. Έχετε κάνει χρόνο πολύ μεγαλύτερο από τον εισηγητή της πλειοψηφίας. Έδειξα μια ανοχή στον κύριο Κόκαλη. Βλέπω όμως ότι η συζήτηση περιστρέφεται κυρίως γύρω από έναν ιδεολογικό άξονα και ενδιαφέρον. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα κρίνετε εσείς τον τρόπο που. Δεν θέλω, όχι, δεν σας κρίνω. Απλά. Ο χρόνος που απαντάει ο κύριος Υπουργός. Έχετε δει ότι ουδέποτε το κουκουέ το έχω περιορίσει, όμως κάπου θα πρέπει και η διαδικασία να κρατηθεί σε ένα. Όμως γι' αυτό προσπαθούσα. Θα σας αφήσω άλλη μια ερώτηση, αλλά παρακαλώ πλέον και τους υπόλοιπους εισηγητές. Ξεφεύγουμε πάρα πολύ από το χρόνο. Χθες τελειώσαμε μετά από 8,5 ώρες. Σέβομαι και τις δουλειές σας και τις αγωνίες σας και το τρέξιμό σας. Απλά πρέπει να έχουμε και έναν προγραμματισμό. Κυρία Κομνινάκα, άλλη μια ερώτηση παρακαλώ. Δεν σας βάζω καν χρόνο. Την ερώτηση και την απάντηση από τον μάρτυρα και να προχωρήσουμε. Να σας ρωτήσω λοιπόν για τον τρόπο, για το αν και κατά πόσο, επειδή είπατε, εσείς δεν μου απαντήσατε, δύο σκέλη θα έχει ερώτησή μου και αυτό, δεν μου απαντήσατε αν κάποια από αυτές τις συμβάσεις που σας είπα για τα διάφορα θέματα μέσα GSMR, ETSS κλπ. Ολοκληρώθηκαν ή όχι κατά τη διάρκεια της θητείας σας και αν ελέγξατε γιατί δεν ολοκληρώθηκαν και ελλείψη αυτών πώς μπορούσε με ασφάλεια να εξασφαλίζεται ότι και με δεδομένο ότι ήταν μειωμένο το προσωπικό ότι λειτουργεί σωστά ως Απάντησα. Είπα ότι υπήρχε ένα προβληματικό περιβάλλον και μέσα σε αυτό το προβληματικό περιβάλλον άλλες συμβάσεις προχώρησαν, άλλες συμβάσεις προχώρησαν λιγότερο, άλλες ήταν πιο προβληματικές. Και είπα ότι οι συμβάσεις, ειδικά αυτές που μιλάμε, που συνδέονται με την τεχνολογία, έχουν ως προαπαιτούμενο να υπάρχει δίκτυο, να υπάρχουν γραμμές. Αυτό εξήγησα προηγουμένως. Και επίσης μπορώ να σας πω, ναι, υπήρχε και μία σύμβαση που εγώ τη σταμάτησα, διότι ήταν μία σύμβαση τότε για τη δεύτερη φάση του GSMR και τη σταμάτησα διότι στο διαγωνισμό τότε θα πήγαινε να κερδίσει η Siemens, όταν ήταν το σκάνδαλο Siemens, και είμαι περήφανος που το έκανα. Μάλιστα. Το λέω λοιπόν και αυτό για να είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά. Σε σχέση, θεωρείτε ότι επιδρούσε στην ολοκλήρωση των συμβάσεων το γεγονός ότι της κατάθμισης των έργων σε που σύμφωνα με τα όσα καταγράφεται στο πόρισμα της Επιτροπής Πραγματογνωμόνων γινότανε για να εξυπηρετούνται περισσότεροι επιχειρηματίες με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία και στην ολοκλήρωση των έργων. Είπα ότι η κατάσταση ήταν προβληματική, το επαναλαμβάνω. Τώρα, συγκεκριμένα, θα φωνάξετε εδώ τους διοικούντες κατά καιρούς στην ΕργοΣΕ να σας απαντήσουν, όπως φαντάζομαι ότι θα καλέσετε, δεν ξέρω, και τους συντάξαντες στο πόρισμα. Εντάξει, ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Κομνινάκα. Πηγαίνουμε τώρα στον κύριο Σαράκη από την Ελληνική Λύση. Κύριε Υπουργέ, ο ΣΕ είναι μια κρατική επιχείρηση. Μάλιστα, κύριε Σαράκη. Μάλιστα. Μέτοχος δηλαδή είναι ο ελληνικός λαός. Μέτοχος είναι το ελληνικό δημόσιο εκπροσωπούμενο δια του Υπουργείου Οικονομικών. Μπράβο. Κύριε Υπουργέ, είπατε με ιδιαίτερο τόνο και μάλιστα δύο φορές κατά τη διάρκεια της ακρόασης στην Επιτροπή μας ότι ο ΟΣΕ είναι η πιο προβληματική επιχείρηση της Ευρώπης. Κατά συνέπεια, ήταν στο παρελθόν πολύ περισσότερο, πολύ αλλά περισσότερο. Εξακολουθεί να έχει προβλήματα. Διότι έχει υπάρξει βελτίωση ως προς τα οικονομικά μεγέθη και ως προς θέματα διαφάνειας. Είπατε όμως η πιο προβληματική επιχείρηση της Ευρώπης. Σωστά. Άρα λοιπόν έχετε υποχρέωση να απολογηθείτε, διότι ακριβώς είσαστε ένα πολιτικό πρόσωπο με θέση ευθύνης πάρα πολλά χρόνια στην διακυβέρνηση της χώρας.
τι εννοείται ξεκάθαρα, όχι απλώς αναφορές, στο προβληματική, η πιο προβληματική επιχείρηση της Ευρώπης. Δώστε εξηγήσεις στον μέτοχο που είναι ο ελληνικός λαός. Ακούστε. Όταν μια επιχείρηση, ξαναλέω, το 2008-2007, που ήταν και τα απολογιστικά τότε στοιχεία, για κάθε ένα ευρώ που κέρδιζε έμπαινε μέσα 9,5, εσείς πώς θα το ορίζετε, κύριε Σαράκη, αυτό? Ρητορικό είναι το ερώτημα. Σωστά. Αυτοί που διοικούσαν δεν τον διοικούσαν. Και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν. Ορθά, ένα λεπτό. Τις διοικήσεις τις τοποθετούσαν εκάστοτε κυβερνήσεις. Άρα οι κυβερνώντες οφείλουν να λογοδοτήσουν γιατί μια κρατική εταιρεία, μια κρατική επιχείρηση χρέωνε τους Έλληνες φορολογουμένους. Είπατε, κύριε Υπουργέ, προσέχω τι είπατε, 700 εκατομμύρια παράνομες επιχορηγήσεις από το υστέρημα των Ελλήνων πολιτών, φορολογουμένων. Δώστε εξηγήσεις γιατί καταστήσατε εσείς και οι υπόλοιποι που κυβέρνησαν την πατρίδα μας την πιο προβληματική επιχείρηση, αυτό το κρατικό οργανισμό. Φοβάμαι ότι απευθύνεστε σε λάθος διεύθυνση όταν αναφέρεστε σε μένα, τουλάχιστον. Διότι εγώ ήμουν που το επεσήμανα, δεν το είχε επισημάνει κάποιος άλλος το πρόβλημα το οικονομικό του ΟΣΕ, και όταν το επεσήμανα πετροβολήθηκα πολιτικά. Διότι λέγανε, είναι νεοφιλελεύθερος, θέλει να περικόψει δημόσιες δαπάνες, θέλει να περικόψει το σιδηροδρομικό έργο, δεν αγαπάει το σιδηρόδρομο, δεν αγαπάει τις δημόσιες επιχειρήσεις. Ανατρέξα στα πρακτικά της Βουλής, διότι είχαν γίνει συζητήσεις και τότε. Είμαι περήφανος, λοιπόν, που έθεσα, και το συνέχισε ο κ. Στυλιανίδης, σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα εξυγίανσης του ΟΣΕ, το οποίο ήδη από τότε είχε ξεκινήσει να έχει αποτελέσματα, και προφανώς και σήμερα πληρώνουμε πολύ λιγότερα συγκριτικά σε σχέση με αυτά που πληρώνουμε τότε. Όπως επίσης γλιτώσαμε με την κίνηση που κάναμε στην Τρένοσέ τα 700 εκατομμύρια, τα οποία δεν χρειάστηκε να επιστρέψουν πίσω, διαγράφησαν και προχωρήσαμε στη συνέχεια με την αποκρατικοποίηση της Τρένοσέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή το προχώρησε, έστω και με τον τρόπο που προχώρησε, για τον οποίο δεν είμαι ευτυχής. Θα μπορούσε να γίνει πολύ καλύτερα. Κύριε Υπουργέ, το ότι κάνατε διαπιστώσεις είναι ένα άλλο θέμα. Απαντήστε όμως το ερώτημα που σας θέτει η ελληνική κοινωνία δια ημού. Ποιος ευθύνεται για την κακοδιαχείριση ενός κρατικού οργανισμού που κατέστη να είναι η πιο προβληματική επιχείρηση της Ευρώπης? Ποιος ευθύνεται? Υπάρχουν ευθύνες λιγότερο ή περισσότερο των κυβερνήσεων που κυβέρνησαν, των διοικήσεων, των συνδικαλιστών και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, διότι ασκούσαν σταθερά, όχι, δεν αναφέρομαι στα σημερινά, ασκούσαν κριτική πολλές φορές στις όποιες εξυγιαντικές προσπάθειες έγιναν από όποιον υπουργό, κριτική από τη λάθος κατεύθυνση. Μην αγγίζεις τίποτα, άστα έτσι όπως είναι, μην προσπαθήσεις να θίξεις τα κακό κείμενα. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι την ίδια στιγμή πρέπει να εξισώνουμε όλες τις κυβερνήσεις και να λέμε ότι όλες ανεξαρτήτως ευθύνονται στον ίδιο βαθμό, όλους τους υπουργούς ή, αν θέλετε, και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό πάω να πω. Δεν μιλάνε όλοι με τον ίδιο τρόπο, αλλά πάντως η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα πολύ συχνά, όταν γίνεται από οποιονδήποτε μια εξυγιαντική προσπάθεια, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι περισσότεροι είναι απέναντι. Κρατάω, κύριε Υπουργέ, ότι επιτέλους αναγνωρίσατε ότι υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες. Τώρα το είχαμε αναγνωρίσει ήδη με πρώτο τον Πρωθυπουργό από την ώρα που έγινε αυτό το θλιβερό δυστύχημα, το τραγικό δυστύχημα. Τώρα που είπατε για το δυστύχημα, στην ακρόασή σας αναφερθήκατε ότι συμβαίνουν και σε άλλες χώρες δυστυχήματα και ατυχήματα. Είναι πολύ συχνά στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ νεκρά δυστυχήματα, όπως είναι αυτό των Τεμπών, με 57 ανθρώπινες ζωές? Στην Ευρώπη έχουμε πολλά τέτοια ατυχήματα? Ενίοτε έχουμε και πολύ νεκρά. Δεν είμαι πρόχειρος να σας πω εδώ ή εκεί, αλλά προσέξτε, και αυτό είναι το σημαντικότερο, ναι, και μία ζωή να χαθεί είναι δραματικό. Μάλιστα. Πόσο μάλλον, κύριε Υπουργέ, όταν το σιδηροδρομικό δίκτυο της πατρίδας μας είναι το πιο φτωχό της Ευρώπης και συμβαίνουν αρκετά ατυχήματα σε σύγκριση με το μέγεθός του. Είπατε, κύριε Υπουργέ,
Γιατί αυτό εδώ οφείλουμε να διερευνήσουμε και δεν ήρθαμε εδώ να ακούσουμε ούτε τι έχετε κάνει καλά σαν κυβερνήσεις, αλλά γιατί ακριβώς έχει συμβεί αυτό το δυστύχημα. Είπατε για ένα παράδειγμα για να δικαιολογήσετε την μείωση του προσωπικού και τις περικοπές, ότι για να μεταβεί κάποιος από την Αθήνα στην Καλαμάτα, τα έσοδα ήταν ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το μεταφορικό με μέσο του σιδηροδρόμου. Στην Καλαμάτα στη Μεσίνη ήταν. Καλαμάτα Μεσίνης, διότι είπατε είχαν ελάχιστα τα έσοδα και ήταν πολύ μεγάλα τα έξοδα. Μήπως, κύριε Υπουργέ, για να μεταβεί κάποιος από την Καλαμάτα στη Μεσίνη με το τρένο απαιτούσε περισσότερο χρόνο από το να πάει με το ποδήλατο? Μήπως δηλαδή είχατε καταντήσει ήταν απαρχαιωμένος μέσω ο σιδηρόδρομος με αποτέλεσμα να μην επιλέγεται από τους πολίτες? Ήταν αυτό μια αιτία που δεν το επέλεγαν οι πολίτες ως μέσο μετακίνησης? Όχι, είναι ενδεικτικό του ότι δεν είχε λάβει το ελληνικό κράτος εντωμεταξύ υπόψη του διάφορες εξελίξεις κοινωνικές και οικονομικές. Δηλαδή, όταν τα τρένα μας ενδιαφέρουν να ήταν σύγχρονα. Αυτό εννοώ, κύριε Σαράκη. Ναι. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, ότι όταν σχεδιάστηκαν αυτές οι γραμμές δεν υπήρχαν τόσα πολλά αυτοκίνητα, ενώ στη συνέχεια υπήρχαν και τα αυτοκίνητα ήταν γρηγορότερα πράγματι σε σχέση με το τρένο, το οποίο δεν εξυγχρονίστηκε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω με βάση αυτό το σκεπτικό που αναφέρεται, αν είναι λογικό να συνεχίζαμε να έχουμε ένα τρένο και να πληρώνουμε 20.000 στους δύο μηχανοδηγούς και να εισπράττουμε 125 ευρώ το μήνα. Όταν θα γίνετε εσείς κυβέρνηση, αυτό θα κάνετε? Εμείς θα εξυγχρονίσουμε το σιδηρόδρομο και θα εθνικοποιήσουμε όλες τις υποδομές τις οποίες έχετε χωρίς εσείς ιδιώτες. Κύριε Υπουργέ, επειδή έχετε κάνει και ευρωβουλευτής, είναι στην Ευρώπη το τρένο το πρώτο μέσο επιλογής για τη μεταφορά των πολιτών? Στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στην Ελβετία, στην Γαλλία, στην Ιταλία, το τρένο είναι πρώτη προτεραιότητα για τους πολίτες? Αν εννοείται από πλευρά στατιστικών δεδομένων, όχι, το αυτοκίνητο είναι και εκεί. Ωστόσο, και αυτό με ρωτήσατε, αυτό απαντώ. Υποθέτω όμως ότι θέλετε να πείτε ότι αν είναι από πλευράς προτεραιότητος κυβερνητικής η προώθηση του τρένου. Βεβαίως είναι. Και εδώ είναι. Αυτοί είναι οι στόχοι των κυβερνήσεων. Το θέμα είναι αν επιτυγχάνεται αυτό ή όχι. Πάμε. Είναι απαρχαιωμένος ο στόλος, είναι απαρχαιωμένο το μέσο στην ελαμπατρίδα μας. Κύριε Υπουργέ, εδώ θέλω να φτάσουμε που είναι σημαντικό. Επειδή αγαπά τις τεραστίες των οικονομικών και στα νούμερα. Γνωρίζετε να μας πείτε πόσο είναι το σύνολο των κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης για την συγκρότηση ενός σύγχρονου και ασφαλού σιδηροδρομικού δικτύου στην πατρίδα μας? Πόσα χρήματα έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πόσα κονδύλια στο σύνολό της σε ένα βάθος 20ετίας ή 30 ετών που ξεκίνησε να τα χρηματοδοτεί? Χρηματοδοτεί. Οι άλλοι μας είπαν για δισεκατομμύρια. Ακριβές είναι. Η χρηματοδότηση είναι από το 2000, συγγνώμη, από το 1990, αρχές του 1990. Τα σιδηροδρομικά έργα όμως πρέπει να ξέρετε, διεθνώς είναι ακριβά έργα. Στην Ελλάδα ακόμη περισσότερα λόγω του ανάγλυφου της χώρας. Αλλά πάντως, τούτων δεξέντων, πιστεύω ότι θα έπρεπε διαχρονικά να υπάρχει μια πιο αποτελεσματική διαχείριση των κονδυλίων και μια πιο ορθολογική προώθηση των έργων. Ναι. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, παραδέχεστε ότι ήταν δισεκατομμύρια αυτά τα οποία δόθηκαν? Κύριε Υπουργέ, θα το παραδεχθώ εγώ, έτσι κι αλλιώς μια κοινοβουλευτική ερώτηση να κάνετε θα πάρετε. Το είπαν όλοι, το λέτε κι εσείς. Αυτό θέλω να πω. Επειδή συμμετέχετε και στο τωρινό Υπουργικό Συμβούλιο. Το επιβεβαιώνω αυτό. Βεβαίως, να μας επιβεβαιώσετε γιατί κρίνεται αναγκαίο λοιπόν να υπάρξει ένα νέο πρόγραμμα. Εξαγγέλθηκε ότι θα δημιουργηθεί ένας νέος ΟΣΕ με συγχώνευση πλέον των εταιριών σε έναν ενιαίο δημόσιο φορέα. Γιατί κρίνεται αναγκαίο? Μήπως, κύριε Υπουργέ, θεωρείτε ότι πλέον ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα χρήζει ριζικής ανασυγκρότησης? Και σας συμπληρωματικά, μήπως τα δισεκατομμύρια πήγαν στο βρόντο, δεν έγιναν τα έργα που έπρεπε να γίνουν και κατέληξαν σε τσέπες πολιτικών διεφθαρμένων ή ολιγαρχών οι οποίοι χειραγωγούσαν τα έργα στο σιδηρόδρομο και εκμεταλλεύονταν τα κονδύλια?
όταν έγινε το δυστύχημα των Ντεμπών και συζητήσαμε κατόπιν για τις πολιτικές ευθύνες και τους πήγε στραβά, ανοιχτά μιλήσαμε και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, όχι μόνο για πολιτικές ευθύνες, αλλά και για μια εικόνα που είχαμε και έχουμε μπροστά μας σε σχέση με το αυτό που εμείς τουλάχιστον ονομάζουμε ελληνικό βαθύ κράτος. Αυτό που ζήσαμε με μια σειρά από λιγότερο ή περισσότερο προβληματικές δέκο. Και είπαμε ότι όπως το ελληνικό δημόσιο τα κατάφερε με επιχειρήσεις όπως είναι ο ΟΤΕ, που σήμερα δεν έχει καμιά σχέση με τον ΟΤΕ που χρειαζόταν να βάζεις μέσον για να βάζεις τηλέφωνο, όπως τα καταφέραμε με την Ολυμπιακή και πια δεν πληρώνουμε κάθε χρόνο οι Έλληνες φορολογούμενοι 350 εκατομμύρια ευρώ για να συντηρούμε μια προβληματική επιχείρηση, όπως τα καταφέραμε με τη ΔΕΗ που ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και σήμερα είναι σε τελείως διαφορετικές ταχύτητες, θα έπρεπε, αλλά δεν το κατορθώσαμε, να το πετύχουμε και με τον ΟΣΕ, που ήταν πιο σύνθετο πρόβλημα, ακριβώς γιατί χρειάζεται μια προσπάθεια μεγάλης διάρκειας, έχει να κάνει με τα δίκτυα, έχει να κάνει με ολόκληρη τη χώρα και εδώ δυστυχώς υπήρξε μια ασυνέχεια. Αναλαμβάνοντας λοιπόν τις πολιτικές μας ευθύνες, είπαμε από τότε ότι θα επικεντρωθούμε πολύ περισσότερο στην εφαρμογή ενός θαραλέου προγράμματος για την εξυγίανση και ανάταξη του ΟΣΕ και αυτό είναι τώρα που θέλει να προχωρήσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπό τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Κύριε Υπουργέ, επειδή είπατε ότι ο ΟΤΕ βελτιώθηκε, απλώς να σας θυμίσω ότι ο ΟΤΕ πλέον ανήκει στο γερμανικό, είναι υπό γερμανικό έλεγχο και δεν θα ήθελα να επεκταθούμε περισσότερο. Απλώς οι Έλληνες καταναλωτές ήταν που κάποτε έβαζαν μέσον για να βάλουν τηλέφωνο στο σπίτι τους, ενώ σήμερα ζουν μια τελείως διαφορετική... Οι κυβερνήσεις φταίνε που τον είχαν απαξιώσει και ήταν απαρχαιωμένος στις υπηρεσίες του ΟΤΕ, αλλά και το κάνουν μεθοδευμένα κάποιοι για να ιδιωτικοποιηθούν. Δεν έχει σημασία αν έχεις άσπρη γάτα ή μαύρη γάτα, αλλά αν πιάνει ποντίκα. Θα τα πούμε... Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο ΟΤΕ σήμερα λειτουργεί πολύ καλύτερα από τον ΟΤΕ τον κρατικό. Θα μπορούσα να σας απαντήσω, κύριε Υπουργέ, αλλά εδώ είναι άλλος. Δεν είμαστε στην αίθουσα του Κοινοβουλίου για να κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση. Εδώ είναι η Εξεταστική Επιτροπή. Εγώ σας ρώτησα, αυτά τα δισεκατομμύρια που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έγιναν τα έργα. Αυτή είναι η διαπίστωση, αυτό διαπιστώνει και η κυβέρνησή σας και εξαγγέλει νέον δημόσιο φορέα. Δηλαδή, από το μηδέν να ξεκινήσει ο σιδηρόδρομος στην πατρίδα μας. Πού πήγαν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια? Και ρωτώ, πήγαν σε τσέπες διεφθαρμένων πολιτικών? Πήγαν σε τσέπες ολιγαρχών οι οποίοι ήταν ανάδοχοι του έργου? Πού πήγαν αυτά τα χρήματα και δεν έγιναν τα έργα? Αυτό σας ρώτησα και μου είπατε, δώσατε πολιτική απάντηση, γενική και αόριστη. Κοιτάξτε, είπα ότι θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος προγραμματισμός και ορθολογικότερη εκμετάλλευση των κοινοτικών κονδυλίων. Όμως, οι συμβάσεις αυτές ελέγχονται από την ελληνική δικαιοσύνη, περνάνε από το ελεκτικό συνέδριο και επίσης ελέγχεται η εφαρμογή των προγραμμάτων όχι μόνο από την ΕΔΕΛ εδώ, την αρμόδια αρχή, αλλά και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Επομένως, όσο λάθος θα ήταν να έρθουμε και να πούμε ότι ζούμε σε ένα κόσμο ιδανικό, αγγελικά πλασμένο γύρω από τον ΟΣΕ και τα έργα του ΟΣΕ, άλλο τόσο λάθος είναι να οδηγηθούμε και σε συμπεράσματα που εσείς οδηγείστε. Να το δούμε με ψυχραιμία, με σοβαρότητα και να αντιμετωπίσουμε μια πράγματι προβληματική κατάσταση. Δεν το αρνούμε. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε την προσπάθεια για το νέο ΟΣΕ. Η ΕΔΕΛ, κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι λέει για τη Σύμβαση 717? Τι πόρισμα ετοίμαζε η ΕΔΕ? Δεν μίλησα για την 717, μίλησα για το σύνολο των έργων. Γιατί τόση ώρα για το σύνολο μιλούσαμε. Για το σύνολο των έργων. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γνωρίζετε την Alstom? Τη γνωρίζω εξ αποστάσεως. Εξ αποστάσεως. Είναι μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία η οποία εξειδικεύεται και στα συστήματα στο σιδηροδρομικά δίκτυα. Σωστά? Μάλιστα. Πράγματι, το επιβεβαιώνω. Γνωρίζετε την Bombardier? Εκ μεγαλυτέρας αποστάσεως. Ωραία. Τη γνωρίζω πάντως. Γνωρίζετε όμως ότι το αντικείμενό τους... Καναδική δεν είναι? Σωστά. Είναι να παράγουν ηλεκτρονικά συστήματα και να έχουν, αν θέλετε, παγκόσμιο μονοπόλιο σε αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα. Έτσι. Ερώτημα. Πώς ήταν δυνατόν να υπογραφεί μία σύμβαση και να δοθεί κοινοπραξία στην Alstom και στην τομή του Μπόμπολα με την 717 να ανατάξουν συστήματα της Bombardier? Ήταν πρακτικά δυνατόν να γίνει αυτό
ή ήταν μια ανάθεση να πάρει χρήματα ο Μπόμπολας ή το ΜΗ και να μην γίνει ποτέ το έργο, γιατί δεν είχαν το know-how να ανατάξουν ηλεκτρονικά συστήματα μιας άλλης εταιρείας. Απαντήστε, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε αυτό? Κύριε Σαράκη, θα απαντήσω. Όταν θα έρθει η ώρα και θα εμβαθύνετε στα ζητήματα αυτά που τώρα θέτετε, θα καλέσετε τους ειδικούς που υπέγραψαν τη σύμβαση και στη συνέχεια αυτούς που την εφάρμοσαν να σας πούν, να σας δώσουν τις απαντήσεις στις απορίες σας. Κύριε Υπουργέ, εσείς είστε και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, αλλά με ρωτάτε ένα για λεπτό, ένα τεχνικό θέμα, αν είναι συμβατά τα δίκτυα της Μπομπαρδιέ με τις τεχνολογίες της Alstom. Δεν το γνωρίζω. Γνωρίζετε γιατί λοιπόν. Μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι, δεν ξέρω. Ρωτήστε αυτούς που το ξέρουν. Έγινε ένα πολύ νεκρό δυστύχημα επί των ημερών σας. Ρωτήσατε εσείς, σαν υπεύθυνος πολιτικός, γιατί δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας, δεν αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν ολοκληρώθηκε 7-17. Πρακτικά, γιατί, τι σας απάντησαν? Υπήρξαν τοποθετήσεις, δεν χρειάζεται και να ρωτήσω, γιατί υπήρξαν τοποθετήσεις, όπως ξέρετε, τόσο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όσο και από τον αρμόδιο Υπουργό. Και τι είναι ο Θεός, είναι ο Πρωθυπουργός? Εσείς δεν έχετε, δηλαδή, εσείς δεν αναρωτηθήκατε που οφείλετε το δυστύχημα? Ποιον μου προτείνετε, κύριε Σαράκη, να εμπιστεύομαι? Να εμπιστεύεστε, για να το γνωρίζω, και τον εαυτό σας και να ρωτάτε. Εάν είσαστε υπεύθυνος πολιτικός που λογοδοτείτε στην ελληνική κοινωνία, θα έπρεπε, είσαστε υποχρεωμένος τώρα που ήρθατε εδώ και σας βλέπουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, να απαντήσετε στο ερώτημα γιατί δεν ολοκληρώθηκε η σύμβαση 7-17. Και σας θέτω ένα ερώτημα. Ένας ολιγάρχης, ο οποίος η εταιρεία του Ιτομή ανέλαβε ένα έργο με μια άλλη πολυεθνική εταιρεία να ανατάξει συστήματα της Bombardier που ήταν πρακτικά αδύνατο να το κάνει. Γιατί το κάνατε αυτό? Μάλιστα, μάλιστα. Υπήρξαν λοιπόν τοποθετήσεις, σας είπα, του Πρωθυπουργού που εσάς δεν σας καλύπτουν. Και είπε τι ο Πρωθυπουργός? Εσάς δεν σας καλύπτουν. Εμένα τυχαίνει να με καλύπτουν. Υπήρξαν τοποθετήσεις του αρμόδιου Υπουργού που εσάς επίσης δεν σας καλύπτουν. Αλλά εγώ. Ποιες είναι αυτές? Υπήρξαν συζητήσεις στη Βουλή. Ότι φταίει ο μηχανοδηγός. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Θα το δείτε το πόρισμα, το έχετε δει από όσο καταλαβαίνω, και στο τέλος θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εγώ είμαι περισσότερο ειδικός από τον αρμόδιο υπουργό και από τους εμπειρογνώμονες που συνέταξαν το πρόγραμμα. Υπεύθυνος πολιτικός είναι να ενημερώνεται και να ενημερώνει τους Έλληνες πολίτες. Μα γι' αυτό η κυβέρνηση από πολίτες. Την αρχή συγκρότησε μια επιτροπή ανεξάρτητων των εμπειρογνωμόνων, έτσι ώστε να μην μιλάμε απλώς μόνο εμείς, αλλά να μιλάνε και οι ειδικοί, έτσι ώστε να έχουμε ένα σημείο αναφοράς στο δημόσιο διάλογο. Εμείς ερευνούμε λοιπόν τα αίτια του δυστυχήματος και δεν περιμένουμε μόνο τους εμπειρογνώμονες. Ερώτημα σε λοιπόν. Ευχαριστώ πάντως που με εμπιστεύεστε περισσότερο από τους ειδικούς που συνέταξαν το πρόγραμμα. Εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και την επιτροπή και εμείς πρέπει να εκπληρώσουμε το καθήκον μας, αυτή η εξεταστική επιτροπή, να φτάσει σε ορθά συμπεράσματα για να δώσουμε την αλήθεια στην ελληνική κοινωνία. Είναι υποχρέωσή μας και καθήκον όλων μας και είναι υπερκομματική. Εμείς εδώ δεν εκπροσωπούμε κόμματα, εκπροσωπούμε την ελληνική κοινωνία σαν ένα σώμα. Ερώτημα. Γιατί μας είπατε ότι ο Πρωθυπουργός είπε, δημιούργησε την Επιτροπή Εμπειρογνώμονων. Γιατί καθιερώσατε ακαταδίωκτο, ποινικά ακαταδίωκτο σε αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων? Τι φοβόσαστε? Γιατί τους δίνετε ποινική ασυλία? Η κυβέρνησή σας το έκανε. Απαντήστε. Σε ποια διάταξη αναφέρεστε? Σε ό,τι δόθηκε ασυλία, καταδίωκτο. Σε ποια διάταξη αναφέρεστε? Δεν μπορώ να σας πω τη διάταξη. Αμφισβητείτε ότι δόθηκε ακαταδίωκτο στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων? Επειδή αυτή την ώρα δεν επικαλείστε κάτι, όταν μου φέρετε. Όχι, το επικαλούμε. Και τι λέω, ψέματα? Επικαλείστε κάτι το οποίο δεν δόθηκε ακαταδίωκτο ασυλία στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που διερευνά το δυστύχημα των Τεμπών. Θα θυμηθείτε, θα μας φέρετε συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν είναι. Δικηγόρος είστε. Συμφοιτητές ήμασταν. Ωραία. Έτσι, κύριε Μάρτυρα, κύριε Υπουργέ, δόθηκε, γνωρίζετε αν δόθηκε? Αυτή την ώρα δεν το θυμάμαι, αλλά δεν θυμάστε και εσείς που το επικαλείστε. Εγώ δεν το επικαλείστε. Εγώ το θυμάμαι και σας το λέω, δεν θυμάμαι τη διάταξη. Ωραία, να τη διαβάσουμε να δούμε τι ακριβώς γράφει. Το τι γράφει, ναι. Γιατί αμφισβητείτε ότι έχει δώσει η κυβέρνησή σας ακαταδίωκτο σε διάφορους? Δεν είναι πρόχειρος αυτή τη στιγμή. Δεν είναι. Αν μπορείτε να το διευκολύνετε, θα ήταν καλό και για τη διαδικασία μας.
Βεβαίως και θα το διευκολύνω, αν θέλει να μείνει ο Υπουργός εδώ για να το βρούμε το συγκεκριμένο. Κύριε Υπουργέ, μιλήσατε για εκτεταμένη διαφθορά στο σιδηρόδρομο. Και ιδιαίτερα, και δεν το είπατε μόνο εσείς, και άλλοι το ανέφεραν, οι οποίοι έχουν διατελέσει υπουργοί σε συγκεκριμένο Υπουργείο, ότι οι κλοπές του τροχαίου υλικού είναι ένας παράγοντας ο οποίος στάθηκε μοιραίος για την ανάταξη των συστημάτων. Είπατε ότι παρόλο που προσφύγατε στην ελληνική αστυνομία στις αρχές, δεν μπορέσατε να επιλύσετε το πρόβλημα όπως έχει συμβεί σε άλλες χώρες που αντιμετώπισαν παρόμοια προβλήματα. Ερώτηση. Σε ποιον θα αναζητήσει η ελληνική κοινωνία ευθύνες στο ότι υπάρχει συστηματική λαιλασία του τροχαίου υλικού που το έχουν πληρώσει οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων για την απόκτηση αυτού του τροχαίου υλικού και αδυνατεί μέχρι τώρα να το επιλύσει. Για τα δίκτυα μιλάμε βασικά, όχι για το τροχαίο υλικό. Για τα δίκτυα μιλάμε. Για τα δίκτυα. Ναι, για το χαλκό. Το τροχαίο είναι τα τρένα. Ναι, μπράβο. Και για το, μπράβο. Και για το χαλκό και για τα καλώδια, τα πάντα. Μήπως, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν συμμορίες που φοβάται η κυβέρνηση, δεν έχει την πολιτική βούληση, γιατί όλοι αποφεύγετε να λέτε, για παράδειγμα, ότι επί το πλείστον συμμορίες Ρωμά είναι αυτοί που λαιλατούν αυτό το υλικό. Μήπως, λόγω ότι έχει πολιτικό κόστος ή λόγω του ότι έχουν συγκεντρώσει πολλά χρήματα αυτές οι συμμορίες και εξαγοράζουν συνειδήσεις, δεν μπορείτε να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα. Ποιος θα το επιλύσει? Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι δεν μπορώ να μιλάω με υποψίες. Δεν μπορώ να πω. Εδώ είστε μια εξήγηση, γιατί δεν μπορείτε ότι να το επιλύσετε. Ο κύριος Σαράκης του χρόνου θα είναι υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ Φυσικής. Μπορεί να το υποπτεύομαι, αλλά δεν μπορώ να το στοιχειοθετήσω. Συγγνώμη που θα σας διακόψω. Ο πρόεδρος του ΟΣΕ την περίοδο 10-16. Μισό λεπτό, θα ολοκληρώσω. Είπε, γνωρίζουμε, λέει, τους φυσικούς ακτινοβούλους. Θα ολοκληρώσω. Όποιος τους γνωρίζει να πάει να τους κατονομάσει. Ναι, αλλά λέει εδώ, απευθύνθηκε μέχρι και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και σήκωσαν τα κέρια ψηλά. Αν το είπε πράγματι. Τώρα, είναι το είπε, δείτε στα πρακτικά. Είναι βέβαιο ότι χρειάζεται μια διαφορετική προτεραιοποίηση σε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Χρειάζεται δηλαδή πολιτική βούληση. Χρειάζεται, είπα, μια πολιτική προτεραιοποίηση. Και το γεγονός ότι η κυβέρνηση έρχεται και λέει, πρώτων εκλογών μάλιστα, τρεις μήνες πριν από τις εκλογές, ότι ναι, έχουμε κάνει λάθη, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ με το βαθύ κράτος, θα έπρεπε να το έχουμε αντιμετωπίσει διαφορετικά και ξεκινάμε τώρα μια άλλη προσπάθεια, και νομίζω αυτό δείχνει και αυτό το οποίο εσείς λέτε, την πολιτική βούληση. Ναι. Το βαθύ κράτος, κάποιοι ευθύνονται για το βαθύ κράτος ή για το παρακράτος. Αυτοί που κυβερνάνε, φαντάζομαι, και όχι οι κυβερνούμενοι. Τώρα, αν πω πάλι ότι κατά καιρούς τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης ενθαρρύνουν αυτή τη λογική που οδηγεί σε διαιώνιση το βαθύ κράτος και είναι απέναντι σε κάθε εξηγιαντική προσπάθεια, θα αρχίσετε πάλι να διαμαρτύρεστε. Τότε, κύριε Υπουργέ, γιατί κυβερνάτε, άμα κυβερνάει η αντιπολίτευση αυτό, και όλα, και δηλαδή αυτό όλα τα δίκιο. Δεν είναι άλλοθη η αντιδράση της αντιπολίτευσης και οι εκάστοτε κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Κύριε Υπουργέ, δεν απαντήσατε όμως πού πήγαν τα λεφτά των Ευρωπαίων φορολογουμένων, τα δισεκατομμύρια που δόθηκαν για να αποκτήσουμε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο σύγχρονο και ασφαλές, και είναι υποχρεωμένη η κυβέρνησή σας πλέον να ξεκινήσει από το 0 το 2024. Πού πήγαν τα λεφτά, σας απαντούσα επί ένα δίλεπτο περίπου, ενδεχομένως δεν θα είχατε τόσο τεταμένη την προσοχή σας. Εγώ την έχω απόλυτα, αλλά δεν μου απαντάτε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι σε μένα προσωπικά. Αν ανατρέξετε το απόγευμα αύριο στα πρακτικά της Επιτροπής, θα δείτε την απάντησή σας. Την απάντησή μου θα ήταν κουραστικό να ξαναλέω τα ίδια πάλι. Δεν θυμάστε αυτά που σας είπα, ότι ναι, είναι προβληματική κατάσταση, αλλά παρόλα αυτά έχουν γίνει έλεγχοι από το Ελεκτικό Συνέδριο, από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κτλ. Ότι όντως παρόλα αυτά χρειάζεται ένας εξορθολογισμός. Τάπα. Ναι, και δεν ξαναλέω. Και γι' αυτό και έχουμε και την επέμβαση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Κύριε Σαράκη. Ναι. Συγγνώμη. Θα δείτε, θέλω να δείτε όλα τα βίντεο
Δεν υπάρχει όταν εξετάζω εγώ μάρτυρα να μου κάνετε υπόμνηση για το χρόνο, όταν οι εισηγητές όλοι τους δίνετε περισσότερο χρόνο. Κάποτε και εμένα μόνο διακόπτετε φορά. Κύριε Πρόεδρε. Κάποτε... Αν θέλετε να λειτουργείτε σαν σανίδα έτσι, ή μάλλον σαν ασπίδα προστασίας των εξεταζόμενων μάρτυρα, εντάξει σήμερα... το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά σας παρακαλώ κύριε πάρα Σαρά... πολύ όχι να μου δίνετε το λιγότερο χρόνο από ό,τι δίνετε σε όλους τους εισηγητές των Σαράκ... κομμάτων. Και όχι να μου κάνετε συνέχεια παρατηρήσεις και για να βγάζετε κύριε και να λειτουργείτε σαν ασπίδα στον εξεταζόμενο. Αφήστε με, δεν υπάρχει ασπίδα. Καμία ασπίδα. Μα τον ρωτάω να μας πει πιο πολύ μιλάτε για, εάν πήγαν τα χρήματα σε διεφθαρμένους πολιτικούς και σε συγκεκριμένους ολιγάρχες, χορηγούς των εκάστοτε κυβερνήσεων και δεν απαντάει. Σας παρακαλώ, διευκολύνετε με. Ήθελα να σας πω. Εγώ είπα ονόματα. Κύριε Σαράκη. Διευκολύνετε με. Ήθελα να σας επιτρέψω μία τελευταία ερώτηση. Όμως παρακαλώ πάρα πολύ τους εισηγητές. Πάρα πολύ. Σήμερα δεν ξέρω τι έχετε πάθει. Μέχρι στιγμής ήσασταν όλοι στα πλαίσια του χρόνου. Όλοι θέλετε παραπάνω. Καταλαβαίνω ότι η παρουσία του κυρίου Χατζηδάκη προσφέρει έτσι πεδίο για παραπάνω. Όλοι σας παρακαλώ κύριε Σαράκη. Δεν έχετε το λόγο. Σας δίνω λοιπόν ένα περιθώριο για μία τελευταία ερώτηση και παρακαλώ σύντομα. Πάμε. Κύριε Υπουργέ. Από την πλευρά πολλών στελεχών της κυβερνήσεως αναγνωρίζουν ότι υπάρχει μεγάλη ευθύνη του μηχανοδηγού του σταθμάρχη για το συγκεκριμένο ατύχημα. Κύριε Υπουργέ, ο ανθρώπινος παράγοντας ναι είναι καθοριστικός για τα δυστυχήματα που συμβαίνουν στα μεταφορικά μέσα, είτε είναι τρένα, είτε είναι πλοία, είτε είναι αεροπλάνα. Η τεχνολογία όμως εξελίσσεται ακριβώς για να διορθώνει, να μην έχει συνέπειες, το ανθρώπινο λάθος. Η τεχνολογία, αυτή που πλήρωσε ο Ευρωπαίος φορολογούμενος και ο Έλληνας φορολογούμενος, για να έχει ο ελληνικός σιδηρόδρομος, τον είχε στον χρόνο που έγινε το δυστύχημα των Ντεμπών. Υπήρχαν τα συστήματα ασφαλείας. Και εάν υπήρχαν το ανθρώπινο λάθος, εάν οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, θα είχε αποφευχθεί το τραγικό αποτέλεσμα της απώλειας των 57 ζώων. Κύριε Σαράκη, έχω απαντήσει τουλάχιστον 2, αν όχι 3 φορές σε αυτήν τη συγκεκριμένη ερώτηση. Διαρωτώ με τι καινούριο μπορώ να πω. Παραπέμπω σε αυτά που είπα προηγουμένως στους άλλους συναδέλφους. Με έχει ρωτήσει και ο κύριος Κόκαλης. Έκανε το λάθος, λέμε. Να δεχθούμε ότι έκανε το ανθρώπινο λάθος. Αυτά, δηλαδή, η επαιτειότητα τελειώνει στον σταθμάρχη ή η πέτη είναι και όσοι εκείνοι δεν μερίμνησαν να αξιοποιήσουν τα χρήματα των φορολογουμένων και να αποκτήσουμε συστήματα ασφαλείας για το σιδηρόδρομο. Σαφώς με... πολύ συγκεκριμένο τρόπο και από εκεί και από εκεί. Δεν έχω να πω κάτι. Όπως με ενημερώνουν, το άρθρο 5 μου λένε εδώ ήταν, όχι, ήταν για το που καθιέρωσε το ακαταδίωκτο στην Επιτροπή Εμπειρογνωμών για τα Τέμπη. Έχετε δώσει κάποια απάντηση. Θα είχε υπάρξει μία συζήτηση προφανώς, αν είναι ακριβές αυτό που λέτε, είναι. Τότε και θα, ο αρμόδιος υπουργός θα απάντησε. Να φέρτε μου τη διάθεση. Όλοι κάποιος άλλος. Διαβάσω τη διάθεση. Μα είσαστε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κορυφαίος υπουργός και δεν ξέρετε γιατί καθιερώσατε ακαταδίωκτο στην Επιτροπή εσείς... που δερευνά τα αίτια δυστυχήματος των Ντεμπών. Εσείς που το θέτετε, κύριε Σαράκη. Σας είπα το άρθρο, σας είπα, μου ζητήσατε τη διάταξη, σας την είπα. Δεν θέλετε να απαντήσετε, κύριε Σαράκη. Σας επέτρεψα 3 ερωτήσεις. Παρακαλώ, το λόγο τώρα έχει η κυρία Πέττη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά. Ο κύριος Δημητριάδης από τους Σπαρτιάτες ζητώ συγγνώμη. Η κυρία Πέρκα τότε... Κάνει για πολλωστή φορά και τον ευχαριστώ πολύ. Η κυρία ευχαριστώ Πέρκα. Ευχαριστώ πολύ γιατί πραγματικά πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Λοιπόν, θα κάνω ένα πρώτο σχόλιο κύριε Υπουργέ και θα περάσω έτσι σύντομα όσο μπορώ σε κάποιες ερωτήσεις. Είπατε όσο πρόλαβα να ακούσω γιατί είμαστε και στην Ολομέλεια κάτω, έρχεται το ένα πάνω στο άλλο. Όπως το καταφέραμε στη ΔΕΗ, όπως το καταφέραμε στον ΟΤΕ, όπως τα καταφέρατε παντού, ωστόσο υπενθυμίζω ότι η χώρα πτώχευσε. Ότι αυτοί οι φορείς, οι παλιές ΔΕΚΟ είχαν γίνει χώροι ρουσφετιών, κατασπατάλησης χρημάτων, διαφθοράς. Εγώ δεν θα επιμείνω μόνο στη διαφθορά. Κυρίως όμως το ότι δεν έχουμε σήμερα σιδηρόδρομο
που τόσα χρόνια παίρνουμε λεφτά από την Ευρώπη και μάλιστα έχουν επιβληθεί στη χώρα μας και δημοσιονομικές διορθώσεις ακριβώς επειδή δεν κάναμε σιδηρόδρομο και αυτού κάναμε άλλα έργα όπως αυτοκινητοδρόμους, είναι γιατί δεν υπήρχε ποτέ στις κυβερνήσεις που επί πολλά 40 και πλέον έτη, εναλλάσσουν στην διακυβέρνηση η προτεραιοποίηση σε σιδηρόδρομο και η προτεραιοποίηση έργων χρήσιμων μέσα από ένα στρατηγικό σχεδιασμό όπως κάνει κάθε πολιτισμένη ευρωπαϊκή χώρα. Εκεί έχει κατασταλθεί και πόροι και χώροι. Αυτό είναι μία παρατήρηση. Νομίζω ότι δεν παρακολούθησα, δεν θέλω να επιμείνω. Έχω αναφέρει σε άλλους συναδέλφους σας που έχουν έρθει εδώ για το συνολικό χρέος του ΟΣΕ. Ο κύριος Στεφανόπουλος χθες μας απάντησε έτσι με μεγάλη ειλικρίνεια. Ήταν ο μόνος μάρτυρας για 10 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2000-2010. 1 δισεκατομμύριο ευρώ λειτουργικά έξοδα. Απίστευτα νούμερα. Ωραία. Συμφωνείτε σε αυτά. Ωραία. Εδώ βέβαια... Παρουσιάσει τα προβλήματα του ΟΣΕ από το καλοκαίρι του 2008, δεχόμενος συνεχή κριτική και επιθετική κριτική ότι δήθεν θέλω να εκθεμελιώσω τον ΟΣΕ και τα λέω όλα αυτά επειδή είμαι νέο φιλελεύθερος. Τώρα εδώ επειδή τα λέτε αυτά και τα πείτε πάλι η αντιπολίτευση μου, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Μία κυβέρνηση που σχεδιάζει, ακολουθεί ένα πρόγραμμα και είναι δίκαιο και έχει και διαφάνεια, δεν θα είχε αντιδράσεις. Μπορεί να έχει πολύ μεμονωμένες, πάντως δεν μπορούσε να μείνει πίσω το έργο της. Εδώ έγινε κάτι πολύ στραβό. Εγώ μπορώ να πω ότι ένα μέρος του χρέους της χώρας ή το του γεγονότος ότι πτώχευσε η χώρα ήταν αυτές οι πολιτικές και σε αυτούς τις φορείς. Εδώ τώρα έχω μπροστά μου τη λίστα, όχι με τη διάσπαση των φορέων όπως τους ξέρουμε σήμερα. Εδώ με ένα πρόγραμμα, χωρίς πρόγραμμα, τελείως πειραματικά έγιναν, μετά ακυρώθηκαν. Και θέλω να μου τοποθετηθείτε, τις θυμάστε αυτές τις εταιρείες? ΟΣΕ Holding, Εργοσέ ΑΕ, Τρενοσέ ΑΕ, Γεωσέ ΑΕ, Εντισί ΑΕ, Προϊστιακός ΑΕ, Τριάσιο ΑΕ, Εμπορευματικά Κέντρα ΑΕ, ΕΤΙΔΙ, ΕΣΤΙ. Γιατί και πώς λειτουργήσαν, τι αποτέλεσμα έβγαλαν και γιατί στο τέλος έμειναν αυτές που έμειναν. Όπως εξήγησα προηγουμένως, στη θέση του παλιού ενιαίου ΟΣΕ υπήρξαν κατά καιρούς αποφάσεις για διαφορετικές εταιρείες και λόγω του ενωσιακού δικαίου ή και λόγω υποδείξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι, και αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Άλλο το μεταφορικό έργο και υποδομές. Μια στιγμή, με ρωτήσατε κάτι, να το εξηγήσω. Ναι. Το παράδειγμα ΟΣΕ και Τρένοσε. Παντού στην Ευρώπη υπάρχει μία, ας το πούμε για να συνηθούμε μεταξύ μας, Τρένοσε. Έτσι. Δεύτερον, είπα ότι η Εργοσέ δημιουργήθηκε τη υποδείξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί κυβερνήσεως Σιμίτη κατά τα πρότυπα περίπου του Αττικού Μετρό και ότι δεν λειτουργήσε το ίδιο θετικά στη συνέχεια όσο το Αττικό Μετρό. Από εκεί και πέρα, εγώ ίδιος κατήργησα την Εδησή, διότι θεωρούσα ότι συγκριτικά τουλάχιστον με την Εργοσέ δεν παρήγαγε τα ίδια αποτελέσματα, και ότι η Εργοσέ, είπα προηγουμένως, δεν ήταν μια τέλεια επιχείρηση, αλλά η Εδησή ήταν ακόμα χειρότερη. Η ΓΕΟΣΕ έχει δημιουργηθεί βασικά για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ και την κρατήσατε κι εσείς όσο κυβερνούσατε, ο ΣΥΡΙΖΑ, στο υπερταμείο. Δεν αλλάξετε κάτι σε σχέση με όλα αυτά τα οποία επικρίνετε. Ο Προαστιακός δημιουργήθηκε πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων ως μια ανεξάρτητη επιχείρηση και στη συνέχεια συγχωνεύθηκε στην Τρένοσε. Ποια δεν είπαμε? Είναι και άλλες. Αλλά κύριε Υπουργέ, αυτό που ρωτάω. Αυτή είναι η κατάσταση. Ναι, αυτό που ρωτάω εγώ είναι ότι όλα αυτά δεν σημαίνουν προσλήψεις, διοικητικά συμβούλια, κόστος λειτουργίας. Αλλά προσέξτε να σας πω και κάτι άλλο. Δείτε το κι αλλιώς. Οργανωτικά μιλώντας, τώρα δεν ενδιαφέρει νομίζω την επιτροπή αυτή. Ας πούμε ότι στον ενιαίο ΟΣΕ, θεωρητικά, είχαμε και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Ποιος μας εγγυάται ότι μέσα στα πλαίσια του ενιαίου ΟΣΕ, που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει να ασχοληθεί με 1,002, θα δώσει ιδιαίτερη σημασία στην αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας? Δεν το έκανα εγώ. Το βρήκα.
το κράτησα όπως το κρατήσατε κι εσείς. Έτσι. Δηλαδή, τώρα αν πάμε θεωρητικά τη ΓΕΑ ΟΣΕ πίσω στον ΟΣΕ, θα δώσουμε δηλαδή σε ένα προβληματικό οργανισμό και το real estate. Τι θα κάνει, διερωτώμε. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ξαναλέω, λέτε... δεν αφορά τη συζήτηση, αλλά τα λέω δεν τώρα αφορά, με βάση αλλά... και τη δική μου πείρα και τη δική σας πείρα. Αλλά έτσι πως ξεκίνησε αυτή η επιτροπή από το παρελθόν, πρέπει να κάνουμε και για το παρελθόν. Δυστυχώς θα φτάσουμε στο έγκλημα, στο δυστύχημα. Επειδή αναφερθήκατε λίγο και στην Τρανοσέ και το ένα με το διατηρήσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εννοείται και το άλλο, ξεχνώντας βέβαια πάντα ότι η χώρα είχε πτωχεύσει και είχαμε μπει σε μνημόνιο και υπήρχε καταναγκασμός. Όμως για την Τρανοσέ, η οποία η ιδιωτικοποίησή της περιγράφεται από το πρώτο μνημόνιο, διότι είχε 800, λέω, αλλά με διόρθωση ο κ. Στεφανόπουλος, 760 εκατομμύρια επιδικασμένες κρατικές ενισχύσεις και στο πρώτο μνημόνιο είχε υπογράψει τότε η κυβέρνηση ότι αν δεν ιδιωτικοποιηθεί, θα πρέπει το ελληνικό δημόσιο να δώσει πίσω 760 εκατομμύρια. Άρα, να μην λέμε, κάνατε το ένα, κάνετε το άλλο. Μην μιλάμε, εγώ τα είπα. Και το θέμα είναι ότι με τη ρύθμιση που να κάναμε για τις και ενισχύσεις. Τη συνεχίσατε κι εσείς, γλιτώσαμε αυτό το πρόβλημα των κρατικών ενισχύσεων, γιατί θα κλείνε η Τρενοσέ. Όπως θυμάστε, είχε γραφτεί ενδεικτικά τότε στο πρώτο μνημόνιο, όπως λέτε, ότι από την πώληση της Τρενοσέ το δημόσιο θα κερδίσει 300 εκατομμύρια. Ο κύριος Σταθάκης τότε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ είχε πει τι 300 εκατομμύρια μόνο έσχος και μετά εσείς την δώσατε 45. Ναι. Λέω κάτι ανακριβές. Λέτε ανακριβές. Όχι. Μα δεν είχε. Η ίδια περίμετρο. Συνάδελφα, απαντάω εγώ. Με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ και το ξέρετε. Τώρα εδώ λέτε. Συγγνώμη που το λέω ψέματα. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι άλλο να μην πουλιέται υποδομή αλλά μόνο δικαίωμα μεταφορικού έργου και άλλο και πάγια. Η δεύτερη περίπτωση είχε μόνο μεταφορικό έργο. Ωστόσο η ερώτηση που κάνω αυτή μεταφορικό τη στιγμή, έργο ήταν από την αρχή. Από την αρχή μιλούσαμε για μεταφορικό όχι. Έργο θα σας και εμπάσχε τόσο όταν έκανε ο κύριος Σταθάκης την τοποθέτησή δεσμεύομαι, του ήταν απολύτως διευκρινισμένη η περίμετρος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ήταν εκεί η μόνη ατυχής δήλωση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η μόνη Κολοτούμπα. Δεν θα υπερασπιστώ, ξέρετε ότι έχω φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τα δίκαια θα τα λέω και τα πράγματα που ξέρω και σε αυτά που υπάρχουν στοιχεία. Και επανέρχομαι λοιπόν και λέω ποιος ο λόγος και ποιος ευθύνεται για αυτές τις κρατικές ενισχύσεις 760 εκατομμυρίων. Και δεν, ρητορική είναι η ερώτηση. Επανέρχομαι και λέω ότι κάποια κόμματα με ονόματα διευθύνσεις και συγκεκριμένα κόμματα θα έλεγα χρεοκόπησαν τη χώρα και ένα παράδειγμα είναι ο σιδηρόδρομος. Πάμε όμως με τα τάξη, τα μουσεία, θα τα περάσω όλα αυτά. Έργα που δεν γίνανε ποτέ. Έχω ολόκληρη λίστα που ξεκίνησε το 1 το 90. Γραμμή τη Θωρέα Δομοκός ξεκίνησε το 90, υλοποιήθηκε το 18. Καλλίδρομο ξεκίνησε το 90, υλοποιήθηκε το 18. GSMR θα το δούμε και παρακάτω, ολοκληρώθηκε το 19. ETCS σε 88 αμαξοστοιχείες ξεκίνησε το 2005, ολοκληρώθηκε το 18. Γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη ξεκίνησε τη δεκαετία του 80, ολοκληρώθηκε το 2017. Θριάσιο, Κόρυθος, Πάτρα. Είναι μεγάλη λίστα. Εδώ έχει γίνει πολύ κακιά δουλειά, όχι μόνο κακοδιαχείριση. Λοιπόν, θέλω όμως να πάμε... να επιστρέψετε στο ΣΥΡΙΖΑ για να υποστηρίζετε μαζί με τον κύριο Κασελάκη αυτή την επιχειρηματολογία. Δεν ξέρω ο κύριος Κασελάκης αν τα γνωρίζει αυτά. Εγώ όμως είμαι και μηχανικός και είμαι και σοβαρός άνθρωπος και όλα τα λάθος και διαβάζω και έχω στοιχεία. Με τις άλλες κυβερνήσεις, και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν κυβέρνησε ήταν ένα μοναδικό παράδειγμα κόμματος τέλειων ανθρώπων που ήρθαν και κυβέρνησαν χωρίς κανένα λάθος. Λοιπόν. Δεν ξέρω πού το κυρία πάτε. Κυρία Πέρκα, παρακαλώ έμεσα μην αφήνουμε χμές. Τι έχουμε για ανθρώπους που δεν βρίσκονται παρόντες. Παρακαλώ, δεν είναι κακό αυτό που είπα. Δεν οφείλει ο κάθε πολιτικός να ξέρει την ιστορία του σιδηρόδρομου στην Ελλάδα. Είχατε έρθει έμεσα για τον κύριο Κασελάκη και τους σοβαρότητά του. Δεν πειρά, μπορεί να μην το κατάλαβα. Δεν είπα κάτι άλλο. Λοιπόν, και είναι λογικό να μην ξέρει. Εγώ τυχαίνει να ξέρω. Και δεν μπορώ να μην υποστηρίξω κάποια πράγματα που γίνανε όπως γίνανε και έχουν καταγραφεί. Και πάμε όμως τώρα, γιατί υποτίθεται ότι αυτό θα έπρεπε να εξετάζουμε τόσες μέρες και να λέμε. Στα θέματα του ίδιου του τραγικού γεγονότος. Και θα ήθελα και τη γνώμη σας εδώ, γιατί και εσείς αυτό πρέπει να το ξέρετε. Υπήρξε καμιά αντικλίδα ασφαλείας ώστε να αποτραπεί αυτό το δυστύχημα. Και αναφέρομαι στην παρουσία του σταθμάρχη, ο οποίος ήταν ακατάλληλος, στη μη παρουσία δεύτερου σταθμάρχη, στη μη λειτουργία του δεύτερου βαθμού ελέγχου στην Καρόλου, στη μη αξιοποίηση του GSMR, το οποίο είχε παραδοθεί
Και μάλιστα η Εργοσέ καλούσε, ο ΣΕ καλούσε την Hellenic Train να το χρησιμοποιήσει. Είχαν γίνει και προηγουμένες δοκιμές. Υπήρχε άλλη μία δικλίδα ασφαλείας, η οποία. Α, και στη τηλεδιοίκηση, βέβαια, την περίφημη στην Λάρισα, που μέχρι το 19 λειτουργούσε, έγινε μία φωτιά. Η αποκατάσταση εκτιμάται ότι άξιζε γύρω στους 5.000 ευρώ, δεν δόθηκαν ποτέ, δεν έγινε ποτέ. Ανέφερα αυτές τέσσερις δικλίδες ασφαλείας που λείπανε και βεβαίως και η σύμβαση 717, που είναι μια άλλη ιστορία που θα συνεχίσω τις ερωτήσεις μου. Λέω, τι ρωτάω, θεωρείτε ότι το ότι λείπανε όλες οι δικλείδες ασφαλείας δεν επιφέρει κάποια ευθύνη στην κυβέρνηση και στον αρμόδιο υπουργό? Δεν δικαιούμαι να απορρίσω για την ερώτησή σας για τον πολύ απλό λόγο ότι λείπατε από την αίθουσα. Διότι έχω απαντήσει σε όλα αυτά. Α, συγγνώμη. Ναι. Ζήτησα συγγνώμη γιατί η κυβέρνηση φέρει τα νομοσχέδια. Ναι, έχω απαντήσει. Κάτι φοβερές συμβάσεις ιδιωτικοποιήσεων χωρίς να μας προειδοποιεί. Ωραία. Λίγο θέλω τη γνώμη σας για το νέο ΣΕ. Ακούστε τώρα. Ποιοι λόγοι επέβαλαν τον διαχωρισμό των εταιριών το 10, ποιοι λόγοι επιβάλλουν τη σημερινή συγχώνευση, όταν πρώτου δυστυχήματος είχε υπάρξει νόμος με αντίθετο περιεχόμενο και μάλιστα δουλεύαν επιτροπές και καταλήξαν σε αυτό το νόμο που είχε τελείως άλλη κατεύθυνση. Η αιτία ήταν το δυστύχημα. Η ενημέρωση που έχω από τον κύριο Σταϊκούρα είναι ότι μέχρι και πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέμενε να υπάρχει χωριστά η Εργοσέ και κάνοντας συζητήσεις στους τελευταίους μήνες πίστηκαν να δημιουργηθεί το νέο σχήμα. Θα κάνετε όμως μια κοινοβουλευτική ερώτηση στον κύριο Σταϊκούρα να σας πω. Για να μάθουμε. Ωραία. Μία τελευταία, γιατί δεν θέλω να καταχρηστώ το χρόνο. Ξέρετε, σε ό,τι αφορά τη σύμβαση 717, μάλλον να ξεκινήσω από την πρώτη σύμβαση που υπογράφηκε το ECTCS στο 2007, ενώ προαπαιτούμενο για να τοποθετηθεί ήταν η δεύτερη σύμβαση που υπογράφηκε το 2014. Δεν υπήρχε σηματοδότηση, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Ωστόσο, για την 717, εάν έχετε υπόψη σας τα ευρήματα της ΕΔΕΛ, της... Όχι, δεν είμαι πρόχειρος. Ωραία, αυτή θα τη τα πω στιγμή, εγώ έτσι πολύ επιγραμματικά. Έτσι καλώς, θα τα βρείτε, θα, ναι, θα συζητήσετε και όπως ξέρετε έχει παρέμβει και ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Ναι. Γίνεται μόνο... έρευνα και από την ελληνική δικαιοσύνη. Μόνο αυτό θα αναφέρω, ότι η ΕΔΕΛ βρήκε, το πρώτο εύρημα ήταν ότι ήταν μια κακή σύμβαση που υπεγράφει το 2014 που βασίστηκε σε πλημελείς μελέτες της περίοδου 12-14 και αναφέρομαι σε παρένθεση εγώ. Αναφέρεται και αλλού ότι τότε στη σύμβαση περιγραφόταν υλικά τα οποία δεν υπήρχαν στην αγορά. Και υλικά τα οποία δεν μπορούσαν να υποστηριχτούν για 15 χρόνια, δηλαδή υπήρχε πρόβλημα. Είχα φύγει από το Υπουργείο ήδη. Εντάξει, σας ενημερώνω επομένως. Ένα χρόνο και 3-4 μήνες νωρίτερα. Και το δεύτερο πολύ σοβαρό ήταν η ιστορία με τις υπογραφές της δανειοπαρόχου εταιρείας Alstom για να υπογράψει μελέτες του έργου. Για αυτά τα ευρήματα επιβλήθηκε στην Εργοσέ πρόστιμο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το οποίο βέβαια όταν αυτά λύθηκαν. Επιστράφει, δεν κατευλήθη. Αλλά όταν αυτά λύθηκαν ήταν Αύγουστος του 19 και η συμπληρωματική σύμβαση που αυτή η σύμβαση επέβαλε υπογράφηκε το Μάιο του 21, δηλαδή 2 χρόνια καθυστέρηση. Αυτό πώς το κρίνετε? Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο ξέρω, μιλώντας γενικότερα τώρα πολιτικά, είναι ότι αφού το θέτετε έτσι και βλέπετε όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία τα πηγαίνετε, τα χρονικά τα εκτείνετε μέχρι και το 21, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι κυβέρνησε μια κυβέρνηση από το 2015 ίσα με το 2019, που αν βρήκε όλα αυτά τα προβλήματα, κάτι όφιλε να κάνει. Και να μην είναι καθησυχαστική ότι όλα πάνε καλά. Διότι εγώ είχα κάνει ερώτηση το 2018 και μου είπαν ότι όλα πάνε καλά και θα έχουμε τελειώσει πολύ σύντομα. Λοιπόν, τώρα εγώ θα γίνω συνήγορος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνω όμως. Ήσασταν στο Υπουργείο. Ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα, κύριε Υπουργέ. Όταν μια κυβέρνηση έχει να υλοποιήσει μια σύμβαση η οποία κρίθηκε από την ΕΔΕΛ. Αλέκο, σε παρακαλώ. Κρίθηκε από την ΕΔΕΛ. Ακατάλληλες οι μελέτες πλημελής και επιβάλλει πρόστιμο. Πώς θα υλοποιηθεί αυτή η σύμβαση? Παρά όλα αυτά υλοποιήθηκε και προχώρησε στο 78% το έργο. Γιατί? Υπάρχει και αλλά χρειαζόταν. Τα... Αφήστε με τότε γιατί το είπατε, πρέπει να απαντήσω. Είναι 30% αλλά το έργο που είχε. Χρειάστηκε, ναι. Θα σας πω και γι' αυτό. Αλλά χρειάστηκε να γίνει συμπληρωματική σύμβαση. Και έγινε συμπληρωματική σύμβαση. Και έγινε και ο έλεγχος και από τον ελεγκτικό συνέδριο και δόθηκε το OK.
Και τον Αύγουστο του 19 και είχε επιβληθεί ειδική πρόσκληση στην ανάδοχο, οπότε λύθηκε και το θέμα των υπογραφών. Και τον Αύγουστο του 19 το έργο μπορούσε να προσχωρήσει απρόσκοπτα. Είχε συμπληρωματική σύμβαση με τα νέα υλικά, είχε τις υπογραφές της δανειοπαρόχου και υπεγράφει η σύμβαση το Μάιο του 21 και μάλιστα με 14 μήνες, δηλαδή μεγάλο περιθώριο, και δεν έγινε τίποτα. 1-2%. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όταν έρθουν οι υπουργοί εκείνης της περίοδου. Πέρκα. Ναι, ευχαριστώ. Πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Πέρκα πάντα στους χρόνους της, όπως και η κυρία Αποστολάκη, θέλω να το επισημάνω. Γίνεται μια καλή προσπάθεια. Ο κύριος Δημητριάδης τώρα από τους Σπαρτιάτες έχει το λόγο. Κύριε Χαριζάκη, καλημέρα σας. Θα ξεκινήσω σε δύο περιόδους που ήταν υπουργός, είστε ο μοναδικός στην Επιτροπή που έχει θητεύσει δύο φορές στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Βασικά, ασχολείται δύο φορές στο σιδηρόδρομο. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω για την Τρενοσέ. Πριν από δύο ημέρες, ο κύριος Ρέπας, που βρισκόταν εκεί, βρίσκεται εδώ, εκεί ακριβώς που ήσασταν εκεί, ερωτώνος από εμένα, είπε ότι έως και την υπουργεία του, τη θητεία του, η Τρενοσέ δεν είχε άδεια λειτουργίας. Έως και την υπουργεία του, του κύριου Ρέπα, βασικά, η Τρένοσε δεν είχε άδεια λειτουργίας. Το είπε επίσημα εδώ, στην Επιτροπή. Ισχύει αυτό ή όχι? Τον είχα παραθέσει μια δήλωση του κύριου Τσιόκα, που ήταν γενικός γραμματέας του Υπουργείου του, τότε και είχε πει ότι η Τρένοσε λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας. Το γνωρίζει αυτό ή όχι? Από εσάς το ακούω. Το είπε ο κύριος Ρέπας, δεν είναι δική μου διαπίστωση. Πράγματι, αλλά ναι. Το ακούω από εσάς, διότι εσείς το λέτε. Δεν είχα ακούσει τον κύριο Ρέπα. Ναι, θα σας πω, επειδή το έκανα ερώτηση με αφορμή μια δήλωση του κύριου Τσιόκα που είχα δει στο διαδίκτυο και λέω: αυτό, κύριε Υπουργέ, κύριε Ρέπα, ισχύει ή δεν ισχύει? Και μου είπε ότι όντως ίσχυε και επί των ημερών μου απέξει για πρώτη φορά η τρενοσέα. Δεν αφισβητώ αυτό που είπατε. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν το γνωρίζετε ως υπουργός ότι δεν είχε άδεια λειτουργίας? Γιατί λέτε να το γνωρίζω τώρα και να σας το αποκρύπτω? Τώρα το ακούω, ξαναλέω. Ναι, το λέω γιατί ήταν 1,5 χρόνο υπουργός. Και θέλω να το ψάξω να δω αν πράγμα τι συνέβαινε. Διότι ωραία, εγώ το καταθέτω όμως. Πολλά πράγματα λέγονται και δεν ισχύουν. Όχι, ακούστε λίγο. Να το δω όμως. Ακούστε, κύριε Υπουργέ. Δεν είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιστεί το management, το διαχρονικό management του ΟΣΕ. Βλέπετε πώς τοποθετούμε από την αρχή. Δεν αποκλείω να υπάρχει και κάποιο τέτοιο πράγμα. Αλλά πάντως δεν το θυμάμαι. Ναι, να διευκρινίσω ότι είναι στον κύριο Ρέπα. Το έκανε ο κύριος Ρέπας, το είπε βασικά. Αυτό το λέω έτσι. Ναι. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν. Άρα δεν το γνωρίζετε. Ναι. Άρα δηλαδή δεν γνωρίζετε επιπουργές αν συνέβαινε κάτι τέτοιο βασικά. Δεν το γνωρίζετε βασικά από ό,τι μου λέτε. Ωραία. Λοιπόν. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο για την Τρενοσέ πάλι. Επειδή μιλήσαμε για ελλείμματα βασικά. Οι μισθοί των μηχανοδηγών του προσωπικού κίνησης και άλλων κλάδων στην Τρενοσέ, από τότε που συστάθηκε, την 1η Ιουλίου του 2007, συστάθηκε η Τρενοσέ, διπλασιάστηκαν. Το γνωρίζετε αυτό εδώ? Ξέρω ότι όταν ανέλαβα υπήρχαν μισθοί των μηχανοδηγών της τάξης των 9.000 ευρώ το μήνα περίπου. 9, ναι, 10, εσείς 8. Τους μειώσατε. Ναι, βεβαίως. Ξεκινήσαμε, κόψαμε τις υπερορίες και μετά μειώθηκαν, συνέχισε ο κύριος Στυλιανίδης το πρόγραμμα και μετά στη συνέχεια, στην εφαρμογή του προγράμματος, μειώθηκαν πολύ, πολύ περισσότερο. Στην εφαρμογή του προγράμματος πότε όμως, από ποια περίοδο και μετά? Ξαναλέω, ήδη εμείς κόψαμε υπερορίες. Έχω εδώ στα χαρτιά μου, αν θέλετε να σας βρω πόσο, αν έχετε αυτή την περιέργεια, να σας πω. Ναι. Ήδη είχαμε μια εξοικονόμηση δαπανών από το 2008, μεγαλύτερη ως προς τη μισθοδοσία το 2009 και στη συνέχεια 10, 11 κτλ. Μεγαλύτερη. Μήπως δηλαδή ουσιαστικά τα ελλείμματα προκλήθηκαν από αυτό εδώ, από τους μισθούς και από την υπερορία? Τα ελλείμματα προκλήθηκαν από πολλούς λόγους, προκλήθηκαν και από τους μισθούς. Και από την μισθοδοσία, λοιπόν. Προκλήθηκαν και από το ότι γενικότερα υπήρχε ένα θέμα με τα καύσιμα, ας πούμε, σε σχέση με την Τρενοσέ και τον τρόπο διαχείρισης των καυσίμων. Υπήρχε ένα θέμα σε σχέση με τον προγραμματισμό και τη διαχείριση του μεταφορικού έργου. Υπήρχε πρόβλημα σε σχέση με το ύψος των εισιτηρίων που ήταν χαμηλά. Υπήρχε πρόβλημα σε σχέση με τα δρομολόγια, γιατί εκτός από τα βασικά δρομολόγια υπήρχε και δρομολόγια τα οποία ήταν, όπως εξήγησα αυτά προηγουμένως που αναφέρθηκα, τα οποία ήταν τελείως ζημιογόνα. Άρα, ακόμα μια φορά σας λέω ότι το πρόβλημα του ΟΣΕ είναι πολυπαραγοντικό. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Λοιπόν, θα επικαλεστώ τον κύριο Πάσχο Μανδραβέλη, ο οποίος έγραψε ένα άρθρο σε 11 Μαρτίου του 2023 με κείμενο με τίτλο «Ο εκτοχιασμός των επενδύσεων». Εκεί λοιπόν επικαλείται στοιχεία του ΟΣΑ και λέει ότι κατά την περίοδο 2005-2009 υπήρξε μείωση των επενδύσεων στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Λέει, μειώθηκε κατά πολύ, ήταν στο περίπου στο 0,1-0,2% του ΑΕΠ. Το λέει ο κύριος Μανδραβέλης, δεν είναι δική μου άποψη βασικά. Και δηλαδή και επί των ημερών σας έγινε αυτό εδώ.
Αυτό πού οφείλονταν βασικά? Γιατί μειώθηκαν οι επενδύσεις στο σιδηρόδρομο? Κοιτάξτε, ήταν σε εξέλιξη έργα τα οποία συνεχίστηκαν, υπήρχαν συμβασιοποιήσεις, υπήρχε εκτέλεση έργων. Παραδείγματος χάρη, τότε, ας πούμε, όπως αναφέραμε προηγουμένως, έκλεισε το θέμα της διπλής γραμμής με ηλεκτροκίνηση από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τη Λάρισα. Και μέχρι το Νοέμβρη, το καλοκαίρι, και μέχρι του 2008, και μέχρι το χειμώνα που ανέλαβε ο κύριος Τηλιανίδης, είχε κλείσει και το κομμάτι της, μέχρι το Δομοκό, ας πούμε. Αυτά ήταν έργα, τα οποία ήταν συγκεκριμένα και κόστησαν. Τότε βεβαίως υπάρχει και ένα ζήτημα λογιστικό, όπως ξέρετε, σε όλους αυτούς τους υπολογισμούς που αναφέρετε, πότε γίνονται οι δηλώσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πληρωθούν τα έργα. Άρα το ένα θέμα είναι οι μέρες πραγματοποίησης, ο χρόνος πραγματοποίησης των έργων, και το δεύτερο θέμα είναι το λογιστικό. Το βέβαιο είναι, ακούστε, το πρόβλημα δεν είναι η μείωση των επενδύσεων. Επενδύσεις έγιναν, και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, όποιος και να λέει το αντίθετο. Το θέμα είναι πώς έγιναν και αν έπιασαν τον τόπο όπως θα έπρεπε. Πράγμα το οποίο είπαν και αρκετοί συνάδελφοι σήμερα από την αντιπολίτευση. Ναι, εγώ να πω την αλήθεια. Εγώ επικαλούμαι στοιχεία του ΟΣΑ, τον κύριο Μανδραβέλη. Δεν είναι δηλαδή... Το άκουσα ποια στοιχεία επικαλείστε. Είμαστε στην ίδια αίθουσα. Ακριβώς, ναι, το λέω για να μην θεωρηθεί ότι τα επινώ από το κεφάλι μου, βασικά. Το λέω έτσι για να μην θεωρηθεί ότι έχω επινώσει στοιχείο. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσεί ήταν εξ αρχή υπέρ τη αποκρατικοποίηση του ΟΣΕ, εξ αρχή. Εγώ το 2008. Το καλοκαίρι κάναμε εδώ πέρα το συζήτηση με αφορμή το πρόγραμμα αυτό στο οποίο αναφέρθηκα, και στη συνέχεια φέραμε και μια διατάξεις νόμου για το συγκεκριμένο θέμα. Λέγαν όλοι τότε ότι ο Χατζηδάκης προχωρεί σε αυτό το πρόγραμμα για τον ΟΣΕ γιατί θέλει να αποκρατικοποιήσει τον ΟΣΕ. Απάντησα και το απαντώ και τώρα, τότε στη Βουλή, ότι θα έπρεπε να είναι κανείς τρελός για δέσιμο να αγοράσει τον ΟΣΕ. Διότι θα αγόραζε όλα αυτά τα ελλείμματα, τα προβλήματα προφανώς και τα χρέη. Η προσπάθειά μας τότε ήταν η εξυγίανση το 2008-2009. Στη συνέχεια, όταν φτάσαμε στο 2012, ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έθεσε για την Τρενοσέ πια το θέμα των κρατικών ενισχύσεων. Και είπε ευθέως, δεν είναι κανένα μυστικό, δεν ήταν κάποια συζήτηση σε διάδρομο, υπάρχουν επίσημα έγγραφα. Είπε ότι αν θέλετε να αντιμετωπιστεί το θέμα των παράνομων κρατικών ενισχύσεων που ξεπερνούσαν πράγματι τα 700 εκατομμύρια, θα πρέπει να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση της Τρενοσέ. Πράγματι, η Τρενοσέ εντωμεταξύ, όταν ήμουνα εγώ υπουργός τη δεύτερη φορά, με τις παρεμβάσεις που έγιναν και πριν και τότε, κατέστη οριακά κερδοφόρα με τον κύριο Ζηλιασκόπουλο, τότε διευθύνοντα σύμβουλο της Τρενοσέ, κατέστη οριακά κερδοφόρα, και είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος γι' αυτό, γιατί δεν θέλω να διαχειρίζομαι ζημιογόνες επιχειρήσεις, γιατί οι ζημιές περνάνε στους φορολογούμενους, και γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν τότε και οι προϋποθέσεις για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση, όπως προχώρησε και με τις ενστάσεις που έχω και τις είπα προηγουμένως. Να ρωτήσω, πώς κατέστηκε κερδοφόρα, με ποιες μεθόδους? Δηλαδή, ας πούμε, εκδιώχθηκε προσωπικό εξειδικευμένο? Εκδιώχθηκε, έφυγε, τι έγινε? Εξειδικευμένο μασικά? Προσωπικό δεν εκδιώχθηκε. Έγινε μια προσπάθεια εξορθολογισμού. Έγινε παρέμβαση στα δρομολόγια που περιορίστηκαν. Έγινε παρέμβαση στα εισιτήρια που αυξήθηκαν. Έγινε παρέμβαση στη διαχείριση των καυσίμων. Έγινε παρέμβαση σε ζητήματα διαφάνειας σε σχέση με τον τρόπο που λειτουργεί η Τρενοσέ. Έγινε μια πολυεπίπεδη προσπάθεια, η οποία οδήγησε τελικά το 1:4 να γίνει 1:1. Η ασφάλεια βελτιώθηκε στους αεροδρόμους, αυτά εδώ. Μόλις προηγουμένως, και ξέρετε, είναι και λίγο κουραστικό να τοποθετούμε, σας εξήγησα τις παρεμβάσεις που έγιναν, τις διάβασα μία-μία στο επίπεδο της ασφάλειας. Ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο ή είχε ακόμα χρόνο? Ξαναλέω, τότε τουλάχιστον δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει διαρκούς προσοχής, και καμιά φορά είναι και θέμα, ξέρετε, συμπτώσεων ενίοτε, έτσι. Δηλαδή μπορεί να λείπουν κάποιες πτυχές, να μην υπάρχουν στο σύστημα, και να κάποιο διάστημα να τρέξει χωρίς ατύχημα, και μετά για πολλούς και διαφόρους λόγους να έχεις ατύχημα ενώ έχεις πάρει κάποια μέτρα. Το βέβαιο είναι, ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ από όλα αυτά, ότι ναι, υπήρχε ένα ζήτημα ασφάλειας, το προτεραιοποιήσαμε, κάναμε συγκεκριμένες κινήσεις, σας είπα, συνεργασία με τους γαλλικούς σιδηροδρόμους, γραφείο σιδηροδρομικής ασφάλειας, άλλες επιμέρους κινήσεις, τις οποίες μόλις προηγουμένως ανέφερα.
είναι ζήτημα προτεραιότητας, πρέπει να είναι ζήτημα προτεραιότητας. Οι τεχνολογίες πάντοτε βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, το υπογραμμίζω αλίμονο, αλλά και ο ανθρώπινος παράγων παραμένει πάντοτε και σε όλα τα μέσα μεταφοράς καθοριστικός. Η τεχνολογία πάντως παίζει σημαντικό ρόλο. Συμφωνούμε σε αυτό, έτσι. Συμφωνούμε ότι παίζει. Τώρα, ναι, λέμε πράγματα τα οποία είναι λυμένα διεθνώς. Απλώς ενίοτε εξυπηρετεί κάποιους να επικεντρωθούν στον ένα παράγοντα και να αγνοήσουν τους υπόλοιπους ή αντιστρόφως. Ισχύουν όλα μαζί. Ναι, η έλλειψη τεχνολογίας όμως είναι σημαντική. Για το λόγο, γιατί χθες ο κ. Στοφανόπουλος, αν το ρώτησα αν δικαιολογείται βασικά με την εξέλιξη της τεχνολογίας τέτοιο πολύ νεκρό δυστύχημα, σαν τέμι μου είπε είναι αδικαιολόγητο. Και ο κ. Στοφανόπουλος το είπε, το οποίο υπήρξατε και πολιτικός προϊστάμενος βασικά. Γι' αυτό το λέω. Κοιτάξτε, ο κ. Στοφανόπουλος ήταν πρόεδρος του ΟΣΕ. Επομένως είχε μια πιο άμεση εποπτεία και με το τεχνικό. Τις τεχνικές πτυχές από ό,τι εγώ, έτσι. Εγώ έκανα αυτές τις παρατηρήσεις, τις οποίες έχω κάνει ήδη, τις επαναλαμβάνω και θα συνεχίσω να τις επαναλαμβάνω, αλλά δικαίωμά σας φυσικά είναι να με ρωτάτε. Θα ρωτήσω κάτι άλλο. Ήσταν υπέρ τη σύμβαση με την Τρινιτάλια, με τον ΣΥΡΙΖΑ επί ΣΥΡΙΖΑ, ως τότε ως αντιπολίτευση. Είχατε κάνει μια δήλωση και λέγατε πρέπει να γίνει να επιστρέψουν οι δικαιοδικασίες ή όχι, βασικά. Ήσταν υπέρ. Είπα προηγουμένως ότι η ιδιωτικοποίηση ήταν προϋπόθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γλιτώσουμε αυτά τα 750 εκατομμύρια. Επομένως, νομίζω κάθε άνθρωπος, λέω εγώ, με κοινή λογική θα έπρεπε να είναι υπέρ. Διαφορετικά θα σταματούσαμε να έχουμε τρένο στη χώρα. Τελείως. Τελείως. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σημείωσα και πριν, το επαναλαμβάνω και τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ πάγωσε τις διαδικασίες, μετά τις ξαναξεκίνησε, κατέληξε σε αυτή τη συμφωνία με την Τρενιτάλια, που επί της αρχής ήταν πρόοδος και έχει υπάρξει και μια κάποια οριακή πρόοδος σε σχέση με τις απαράδεκτες συνθήκες που υπήρχαν προηγουμένως ως προς την εξυπηρέτηση των πελατών. Επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, οριακή πρόοδος, αλλά δεν θεωρώ την ιδιωτικοποίηση αυτή πετυχημένο παράδειγμα. Το αντίθετο, όχι επειδή την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ ότι αυτοί που επένδυσαν εκεί, οι Ιταλοί, δεν έχουν δώσει την προσοχή που θα, δεν έχουν δείξει την προσοχή που θα έπρεπε να δείξουν. Το είπα και προηγουμένως, το επαναλαμβάνω και τώρα. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν έγινε το έγκλημα των Ντεμπών, είχατε δώσει μια συνέντευξη στον κύριο Ευαγγελάτο. Τη θυμάστε? 11 Μαρτίου. Λοιπόν, έχω εδώ τον οικονομικό ταχυδρόμο και να δημοσιεύει. Εκεί πέρα λοιπόν είπατε πως στον ΟΣΕ δεν τα καταφέραμε. Το είχατε πει εσείς. Είπα κάτι άλλο τώρα. Ναι. Άρα δεν τα καταφέρατε λοιπόν. Είπα. Ναι. Ότι ενώ σε άλλες δημόσιες, ναι, επιχειρήσεις, τις οποίες κατονόμασα προηγουμένως και θα μπορούσα σε αυτές να προσθέσω και τον ΟΛΠ και τα λοιπά, υπήρξε πρόβλημα, στον ΟΣΕ, παρότι έγιναν προσπάθειες από διαφορετικούς υπουργούς, θα μου επιτρέψετε να συμπεριλάβω και τον εαυτό μου, και διαφορετικές κυβερνήσεις, υπήρξε ασυνέχεια, δεν υπήρξε το κατάλληλο αποτέλεσμα και τελικώς, ναι, επαναλαμβάνω αυτό που έχω πει στον κύριο Ευαγγελάτο, με τον τρόπο όμως που το λέω τώρα, έτσι το είπα και στον κύριο Ευαγγελάτο. Το είχατε πει και στο Sky βασικά, και εκεί πέρα το είχατε πει, σε δύο συνεντεύξεις. Ενδεχομένως να το είπα και στον Αντένα, ναι, ναι, και στον Αλφα. Εγώ βρήκα το Sky και το Μέγκα, βρήκα αυτές τις δύο συνεντεύξεις. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι. Ποιοι φέρουν ευθύνη όμως για αυτή την αποτυχία? Δεν τα πρέπει να το ακούσουμε κάποτε. Ποιοι? Τοποθετήθηκα προηγουμένως. Πολιτικά πρόσωπα. Το ότι με ακούσατε. Ναι, πολιτικά πρόσωπα. Είπα ότι υπάρχουν μονίμως, ξαναγυρνάμε στο ίδιο, ότι πρέπει να δούμε γενικότερα για το πολιτικό σύστημα πώς ευθύνεται ή πώς δεν ευθύνεται. Εμείς μιλήσαμε για την ανάγκη και πριν από τις εκλογές να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του βαθέως κράτους και προχωρούμε. Όποτε κάνουμε εξυγιαντικές παρεμβάσεις, είπα, συνήθως βρίσκουμε απέναντι την αντιπολίτευση. Και μίλησα και συγκεκριμένα για το δυστύχημα για το οποίο έγινε η Εξεταστική Επιτροπή των Ντεμπών και μίλησα και για το ευρύτερο πλαίσιο και για τις ευθύνες τις συγκεκριμένες, τις οποίες θέλετε να τα ξαναπώ τα ίδια, μήπως εσείς όμως ως βαθέ, ειδικά θα κάνω κάποια αποκλειστική δήλωση. Επειδή όμως εσείς λέτε βαθύ κράτος και αντιπολίτευση, δηλαδή το βαθύ κράτος και αντιπολίτευση δεν σας εμποδίζανε να εξηγιάνε το σιδηρόδρομο βάσκα και να τα λύσετε τα προβλήματα? Το βαθύ κράτος ήταν το πρόβλημα. Δεν είπα να το ότι έγιναν πρόοδοι τις οποίες προσδιορίσα και στο οικονομικό επίπεδο και στο επίπεδο της διαφάνειας και στο επίπεδο της αποκρατικοποίησης, το οποίο μας οδήγησε, μας βοήθησε να γλιτώσουμε αυτά τα 700 και εκατομμύρια, αλλά ότι υπήρξε πρόοδος, μικρή, αλλά υπήρξε πάντως και στα τεχνικά έργα, αλλά παρά τα αυτά, ναι, συγκρινόμενος ο ΟΣΕ με άλλες δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, είχε μείνει πίσω, αρκετά πίσω. Αυτό είπα. Το λέω με διαφορετικό τρόπο, τα ίδια πράγματα λέω.
Ναι, θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν. Όχι, ξέρετε, δεν θέλω να σα υποδείξω. Θα σα πω τι μου κάνει εντύπωση. Απλά επιτρέπετε συνέχεια οι αντιπολίτευση συνδικαλιστέ στο βάθη κράτου. Αυτό θέλω να καταλάβω. Δηλαδή, είστε υπουργό και έχετε κάνει δύο θητείε. Δεν μπορούσε αυτέ τι δύο θητείε. Μα δεν, εδώ ναι. δεν ήσασταν όταν μίλησα για τι ευθύνε ναι, των κυβερνήσεων και τι δικέ μα ευθύνε. Δεν μίλησα χρησιμοποιώντα τι δηλώσει του Πρωθυπουργού, αναφέροντα τι δηλώσει του Πρωθυπουργού, την παρέτηση του αρμόδιου υπουργού. Αυτά τι είναι, είναι αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργό. Όταν λέτε οι πολιτικά πρόσωπα έχουμε ευθύνη. Στον κύριο Καραμαλή αναφερθήκατε. Επευθύνεται και τον κύριο Καραμαλή. Ο κύριο Καραμαλή ανέλαβε ο ίδιο πολιτικέ ευθύνε και παρετήθηκε. Δεν το θυμάστε. Το θυμάμαι, ναι. Απλά θέλω να μου τα αποσυνείστε. Το είπα και πριν. Ωραία. Να πω και κάτι ακόμα, επειδή είχαμε πει για το καταδίκτυο τη Επιτροπή, να βοηθήσω λίγο. Στι 30 Μαρτίου του 2023 είχε κατευθεί ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξη. Εκεί... Ούτε ένα λεπτό. Είχε κατατεθεί ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης βασικά και εκεί υπήρχε μια τροπολογία και στο άρθρο 5 προβλέπονταν αυτό εδώ. Από ό,τι έχω διαβάσει μέσα βασικά. Το άρθρο 105 του νομοσχεδίου. 105 του νομοσχεδίου είναι 50-39 του 2023. Από ωραία, το Υπουργείο Ανάπτυξης βασικά. Ο τίτλος, αλλά τι λέει το περιεχόμενο. Διότι ο τίτλος μπορεί να είναι αυτός που λέτε εσείς. Θα το βρω και θα σου αλλά το περιεχόμενο βασικά. Έχει σημασία. Λοιπόν. Λοιπόν. Εγώ τελείωσα την ευχαριστία. Ευχαριστώ εντάξει. πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Δημητριάδη. Τώρα ο λόγος στον κύριο Οικονομόπουλο από το κόμμα της Νίκης. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου κύριε Υπουργέ. Ένα από τα πιο ωραία που ακούστηκαν σε αυτή την αίθουσα από τότε που είμαστε εδώ και παλεύουμε κανά δύο μήνες είναι ότι θα κάνουμε ένα καινούργιο ξεκίνημα και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τον ΟΣΕ. Και σας θυμά αυτό που λέτε και χαίρομαι που το άκουσα. Έχω όμως μία απορία, γιατί στη συνέχεια, αφού το είπατε 3-4 φορές, αρχίσατε τα εμείς και τα εσείς. Εσύ έκανες αυτό, εσύ έκανες εκείνο. Έχω επίσης την απορία, γιατί είμαστε εδώ. Η δική σας η κυβέρνηση αποφάσισε να είμαστε εδώ και να σκαλίζουμε το σιδηρόδρομο από την εποχή του Χαριλάου Τρικούπη. Είναι αυτό στο πλαίσιο του «θα κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα»? Τι να σας πω. Είναι θέμα εκτιμήσεων πώς είδατε την τοποθέτησή μου. Εγώ αναφέρθηκα κατ' επανάληψη μάλιστα σε ευθύνες και των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Όσα δεν είπα για το δικό μας πρόγραμμα είχαν να κάνουν με ελλείμματα που δημιουργήθηκαν επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας τότε. Τι να κάνω. Δηλαδή, το θέμα είναι να μου κάνετε κριτική, αλλά να λαμβάνοντας υπόψη αυτά που είπα, βεβαίως, όχι αυτά βεβαίως. Που θα σας βόλευε εσάς να βεβαίως. Πω. Ενδεχομένως θα σας βόλευε να πω ότι φταίει μόνο το ΠΑΣΟΚ ή μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ για όλους μίλησα. Προσωπικά, σαν και είναι και λίγο ασύνηθες για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα. Σας διαβεβαιώ ότι σαν εκπρόσωπος της Νίκης εδώ πέρα μέσα, αναζητώ την αλήθεια και μόνο την αλήθεια και δεν έχω... τίποτα να κρύψω, ούτε τίποτα με βολεύει. Ούτε στην πλάτη μου έχω κάτι το οποίο να με βαρύνει, ούτε έχω να διαφωνήσω μαζί σας ότι η Ελλάδα χρειάζεται σιδηρόδρομο. Έχω όμως κάποιες απορίες και σε αυτές προσπαθώ να διαφωτίσω τη διαδικασία. Πέστε μου λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, ο κύριος Ζηλιασκόπουλος, με τον οποίο είστε σε εργαστή συνεργασία, μιλάει με τα καλύτερα λόγια για εσάς, όπως και εσείς για αυτόν. Είπε ότι τα 15 δισεκατομμύρια που δαπανήθηκαν για τον ελληνικό σιδηρόδρομο είναι πάρα πολλά παρά το ανάγλυφο και ο ίδιος αναρωτιέται γιατί δεν μπόρεσαν με αυτά τα λεφτά να ολοκληρωθεί το έργο. Δώστε μας μια απάντηση. Ερωτήθηκα γι' αυτό και είπα ότι πράγματι δεν έγινε ο καλύτερος προγραμματισμός και η ορθολογικότερη αξιοποίηση. Παραδείγματος χάρη, αν θέλετε να σας δώσω και ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα, σε σχέση με τη χάραξη, την καινούρια χάραξη που έγινε τη δεκαετία του 90 ακόμα στο τρένο. Είμαστε εκτός περίοδου εξάστικης. Και ακολούθησε την παλαιά χάραξη. Υπάρχουν απόψεις πολλών ειδικών, εγώ δεν είμαι μηχανικός, που λένε ότι αν πήγαινε από κάτω και δεν πήγαινε από την όθρη και να γίνουν όλα αυτά τα τούνελ, θα γινόταν τα έργα πιο γρήγορα και πιο φτηνά. Αλλά... Από επαγγελματική διαστροφή, μπαίνω στον πειρασμό να σας ρωτήσω κάτι πιο βαθύ, αν θέλετε μου απαντάτε. Από τότε που πήρε η Κόσκο το λιμάνι του Πειραιά,
Κάποιοι άνθρωποι οραματίστηκαν ότι θα φεύγουν τα εμπορεύματα από την Ασία μέσω του Κόσμου και θα πηγαίνανε στην Ευρώπη. Μήπως υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλησαν να υλοποιηθεί αυτό το έργο ποτέ? Αντιθέτως, από τότε που έγινε η επένδυση στο λιμάνι του Πειραιά, επένδυση που είχε επικριθεί πάρα πολύ, όπως θυμάστε, από όλους όσους επέκριναν και όλα τα υπόλοιπα για τα οποία συζητήσαμε, το λιμάνι του Πειραιά έχει γίνει τα τελευταία χρόνια τέταρτο λιμάνι στα containers σε όλη την Ευρώπη και το ταχύτερα αναπτυσσόμενο λιμάνι της Ηπείρου μας. Το λιμάνι σίγουρα, όχι το τρένο. Τώρα, μήπως είναι τα ίδια συμφέροντα που εμποδίζουν? Υπήρχαν συμφωνίες. Έχουν όταν συμφέροντα στα τρένα και όχι στα αυτοκίνητα και όχι στα τρένα. Επικυβερνήσεως Σαμαρά, με μένα υπουργό και τον κύριο Ζηλιασκόπουλο τότε στην Τρένοσε, υπήρξαν συμφωνίες, υπήρξε μια μεγάλη, συζητήθηκε αρκετά τότε, τη Hewlett Packard με την Τρένοσε και την Costco για να μεταφέρονται εμπορεύματα που σχετίζονται με τη Hewlett Packard από εδώ. Η αλήθεια είναι ότι η επένδυση της Costco θα είχε υποστηριχθεί περισσότερο εάν το βασικό σιδηροδρομικό μας δίκτυο, ιδίως το δίκτυο από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στα σύνορα παραπάνω, είχε ολοκληρωθεί πλήρως και με όλες τις εκφάνσεις. Μήπως για κάποιες εταιρείες θυγατρικές, εν προκειμένου της Alstom, που είχαν αναλάβει τμήματα του έργου, είχαν και συγκρουόμενα συμφέροντα στο θέμα αυτό που συζητάμε με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και προτιμούσαμε τις μεταφορές από τους αυτοκινητοδρόμους αντί να τις προτιμάμε με το σιδηρόδρομο? Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, κύριε Οικονομή. Δεν ισχύει. Απλά ρωτάω, ειλικρινά σας το λέω, ούτε ξέρω κάτι, θέλω απλά να μάθω την αλήθεια. Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω, γιατί είπατε προηγουμένως κάτι το οποίο θα μου επιτρέψετε ευγενικά να πω ότι το θεωρώ ανακρίβεια. Ενώ μας είπατε ότι έχετε διαβάσει τα πρακτικά της Επιτροπής μας, που η κάθε συνεδρία είναι 280 σελίδες. Μας το είπατε να γυρίσουμε τα πρακτικά πίσω. Μας είπατε ότι έχετε διαβάσει τμήματα των πρακτικών. Και δεν έχετε διαβάσει το πόρισμα Γεραπετρίτη? Είπα ότι έχω διαβάσει, έχω δει, τα έχω μαζί μου άλλωστε, έγγραφα που σας έχει στείλει η Εργοσέ σε σχέση με έργα που έγιναν και τα διάβασα, γιατί ήταν και έργα της εποχής μου και αυτός είναι ο πάρα λόγος γιατί το έκανα. Και σας παρακαλώ άλλη φορά να σας δώσω λίγο χρόνο, να δείτε, είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Αλλά δεν μπορεί να είμαστε εδώ πέρα και να συζητάμε. Ούτε εγώ μπορώ για να είμαι όμως και να υφίσταμε τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα. Κανένα χαρακτηρισμό δεν σας απίφθηνα. Σας είπα μόνο ότι δεν μπορεί να έρχεστε εδώ και να μην έχετε υπόψη σας το πόρισμα Ούτε Γεραπετρίτη. Ακούσατε τι είπα. Το πόρισμα Γεραπετρίτη, κύριε, λοιπόν, για να σας διευκολύνω, μιλάει για μια φωτιά που έγινε στις 29 Ιουλίου του 2019. Στο κέντρο τηλεδιοίκησης και είχε σαν αποτέλεσμα αυτό να εκτεθεί εκτός λειτουργίας. Φαντάζομαι δεν το αφισβητείτε, εκτός αν θέλετε να διακόψουμε και να σας το διαβάσω. Όχι, για τη φωτιά το γνωρίζω, αλλά είπα και προηγουμένως ότι ξέρω τις δηλώσεις του κυρίου Τερεζάκη. Μα δεν θέλω άλλων... να σας ρωτήσω, κύριε, είστε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εκτός των άλλων. Αφήστε με να κάνω την ερώτηση. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Μπορώ να την απευθύνω? Μπορώ να κάνω την ερώτησή μου? Ωραία. Κύριε Υπουργέ, είστε συντονιστής του κυβερνητικού έργου όταν απουσιάζει ο Πρωθυπουργός. Είστε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης? Δεν είμαι, κύριε. Δεν είστε αντιπρόεδρος του κόμματος. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, από την κοινή σας εμπειρία και από τις γνώσεις την κοινή πείρα, έρχεται αυτή τη στιγμή και καίγεται το κέντρο τηλεδιοίκησης. Έρχεται και μας ενημερώνουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι το 2020, ένα χρόνο μετά φανταστείτε, ότι αν δεν φτιάξετε τη στέγη για τη στάζη, δεν μπορούμε να επισκευάσουμε από κάτω τα μηχανήματα. Δεν μπορεί ο ανάδοχος η Εργοσέ να φτιάξει τα μηχανήματα. Και δεν υπάρχει ένα συντονιστής του κυβερνητικού έργου ένα χρόνο μετά να φτιάξει μια ρημάδα στέγη για να μπουν από κάτω και να δουλέψει τη τηλεδιοίκηση και σκοτώνονται 57 άνθρωποι. Αυτό το θεωρείτε εσείς ότι είναι φυσιολογικό?
Ότι είναι ευθύνη του σταθμάρχη ή ποιος έχει ευθύνη γιατί δεν έγινε αυτός ο συντονισμός? Όλα αυτά διερευνώνται. Εγώ δεν μπορώ σε αυτά να έχω βαθύτατη γνώση, ναι, ναι, διότι ήμουν υπουργός τότε περιβάλλοντος, θέλω να σας θυμίσω. Ωραία. Είστε έτσι, λοιπόν. Επομένως, όταν θα ρωτήσετε τους αρμοδίους εκείνης της περίοδου, με τη γνώση που έχουν για το θέμα θα σας δώσω. Ήμουν σίγουρος ότι θα μου πείτε δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν είδα. Όπως άλλωστε μου είπε και ο κύριος Χρυσοχοίδης χτες. Μου είπε ότι δεν ήξερε ότι ήταν υπουργός. Το διανοείστε. Μου είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν ήταν υπουργός. Και ο αρμόδιος υπουργός προστασίας του πολίτη την περίοδο εκείνη μου είπε ότι δεν ήταν υπό την πυροσβεστική υπηρεσία στην κυριοδοσία του. Είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγματα σε αυτήν την αίθουσα και μετά να μιλάμε δεν ξέρω, δεν είδα, όλοι ανεύθυνοι? Απαντήστε μου αν θέλετε και σας απαλλάσσω, δεν θα σας κουράσω άλλο. Να σας απαντήσω για τον κύριο Χρυσοχοίδη. Να μου απαντήσετε αν νοείται ένας υπουργός να μην ξέρει ότι είναι υπουργός και ποιες υπηρεσίες έχει στη δικαιοδοσία του. Δεν ήμουν εγώ εδώ χθες για να ξέρω τι σας είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης και αν το περιγράφετε ακριβώς ή όχι, διότι σε μέναν τον ίδιο προηγουμένως αναφερόμενος είπατε ανακρίβειες, είπατε ότι είπα πράγματα τα οποία δεν είχα πει. Επομένως, πώς να πιστέψω αυτά που λέτε για τον κύριο Χρυσοχοίδη? Ωραία λοιπόν, αφού δεν τα πιστεύετε και με διαψεύετε, έχω μαζί μου τα πρακτικά. Να σας τα διαβάσω. Χρόνο έχω 5 λεπτά ακόμα. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχω ως εκτίμηση τον κύριο Χρυσοχοίδη. Καλημέρα σας και από μένα, κύριε Υπουργέ, καλή χρονιά. Ποιος έχει, φυσικά και έχει να κάνει. Μιλάμε, καίγεται το κέντρο τηλεδιοίκησης, κύριε Πρόεδρε, και ο αρμόδιος υπουργός μας λέει δεν ήξερε. Και καλείτε τον κύριο Χατζηδάκη να σας σχολιάσει κάτι για το οποίο δεν είχε αρμοδιότητα, δεν έχει γνώση να σας σχολιάσει τον συνάδελφό του υπουργό. Δηλαδή, τον καλείτε σε μια κρίση γιατί, σε τι θα εισφέρει γνώση γύρω από το αντικείμενο της υπόθεσης την οποία διερευνούμε. Σε τι, δηλαδή, πιστεύω, τον καλείτε να κάνει πολιτικό σχόλιο. Πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ναι, εντάξει, ότι όλη εδώ η κυβέρνηση, όμως έχουμε, δεν διαφωνώ. Το να πηγαίνουμε από κανάλι σε κανάλι όπως μας είπε και να δίνουμε συνεντεύξεις δεν είναι το ίδιο χρήσιμο. Σε τι θα εισφέρει όμως εδώ μέσα? Τον καλείτε να κάνει μια κρίση. Δεν θέλω τον καλείτε να εισφέρει κρίση. Δεν επιτρέπεται να μην ξέρει ένας υπουργός ότι η πυροσβεστική είναι στη δικαιοδοσία του. Ωραία, κάνετε το σχόλιο σας, καταγράφει και στα πρακτικά, το βλέπουν όσοι μας παρακολουθούν. Ο υπουργός τώρα να σχολιάσει τι, δηλαδή είναι κάποιο να στοιχείο απαντήσει, αν τον επιτρέπετε, οποίο καλείται να το καταθέσει, γιατί δηλαδή δεν σας καταλαβαίνω δηλαδή. Αν γιατί επιτρέπετε ή δεν επιτρέπετε, δεν θέλω να μου πει απαντήσει, εντάξει, πάλι αγαπημένοι θα είμαστε. Η προσβεστική δεν έχει πάει στο πολιτικής προστασίας. Ναι, αλλά το 19 που κάηκε ήταν στην πυροσβεστική, στην πολιτική πήγε τώρα. Ωραία, πάντως ωραία η προσπάθεια να τον προστατεύσετε, ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, λεπτό, κύριε Σαράκη. Ναι, ναι. Θα ήθελα να κάνω το εξής σχόλιο. Παρατήρηση δεν θέλω να κάνω σε συναδέλφους. Είμαστε όλοι ισότιμοι σε αυτήν την επιτροπή. Ακούστε να δείτε. Διαβάζω. Ο κύριος Χατζηδάκης είναι πρώην Υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών 2007-2009. Πρώην Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών και Μεταφορών και Δικτύων το 2012 και το 2013. Έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία και δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Χατζηδάκη. Αναφέρομαι και σε άλλους οι οποίοι έρχονται. Να τον ρωτήσουμε λεπτομέρειες, διεξοδικά, τα πάντα για δύο υπουργικές θητείες. Να ζητήσουμε την εμπειρία του. Το να καλούμε διαρκώς σε πολιτικό σχολιασμό και να αναμασάμε τα ίδια και τα ίδια. Και αυτό σας το λέω μιλώντας ισότιμα ως βουλευτής προς βουλευτές. Δεν νομίζω ότι βοηθά την υπόθεσή μας. Κατανοώ ότι έχουμε κάποιο χρόνο να τοποθετηθούμε. Επίσης βλέπω πάρα πολλούς, και το λέω επί της διαδικασίας αυτό, πάρα πολλούς να κάνουν τοποθετήσεις και να έχουμε μάρτυρες. Εδώ ερχόμαστε για ένα συγκεκριμένο έργο. Ερχόμαστε να φωτίσουμε, μάλλον να μας φωτίσουν οι μάρτυρες την υπόθεση. Το να κάνουμε λοιπόν διαρκώς τοποθετήσεις πολιτικές και να προσπαθούμε να χειριστούμε επικοινωνιακά μια υπόθεση με την οποία πρέπει να φωτίσουμε με στοιχεία, κατά τη γνώμη μου και κατά το σκοπό αυτής της Επιτροπής, δεν υπηρετεί αυτό το οποίο θέλουμε ως αποτέλεσμα να βγάλουμε. Και τραβάμε και σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο μάκρο στη διαδικασία, κουράζοντας τους πολίτες που περιμένουν αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί και να είναι πιο σοφή. Κύριε Σαράκη, πέστε μου παρακαλώ.
Κύριε Πρόεδρε, για την πληρότητα και την τεκμηρίωση του ερωτήματος που υπέβαλα στον Υπουργό, στον κύριο Χατζηδάκη, έχω προσκομίσει για να κατευθύνουν στα πρακτικά το άρθρο 5 του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης που ψηφίστηκε στις 30 Μαρτίου 2023, το οποίο ορίζει στο άρθρο 5 ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων δεν δέχονται οδηγίες και υποδείξεις, δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν. Ωραία. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της λειτουργίας της, εκτός αν ανήργησα με δόλο. Είναι για την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και τα ΤΕΜΠΗ. Άρα το ψηφίσατε και εσείς, κύριε Υπουργέ. Κύριε Χατζηδάκη, μισό. Άρα τώρα το θυμηθήκατε, κύριε Υπουργέ. Όχι. Αυτό το... Ναι. Αλλά πριν όμως λέγατε. Να σας, άλλο λέγατε. Προσέξτε. Όχι, είναι σημαντικό, κύριε Πρόεδρε. Είπε για ακαταδίωκτο. Είναι άλλο το ακαταδίωκτο γενικώς και άλλο το ακαταδίωκτο για γνώμη που εξέφρασαν. Μην παραπλανάτε εδώ την Επιτροπή, κύριε Σαράκη. Αλλά να μην εξετάζονται όμως. Προηγουμένως είπατε άρα, ένα δηλαδή, πράγμα δεν μπορούμε να τους εξετάσουμε εδώ. Προηγουμένως είπατε ένα πράγμα που με ξένησε. Για τα συμπεράσματά και ορθώς με ξένησε, διότι δεν είναι. Αποδεικνύεται από αυτό που διαβάσατε αυτό που είπατε. Είναι ακαταδίωκτο για γνώμη. Τώρα, αν εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να διώκονται για τη γνώμη που εξέφραζαν, να το πείτε. Το πόρισμά τους είναι η γνώμη τους. Και θα πρέπει να εξετάζονται. Παρακαλώ, για τα αίτια του δυστυχήματος των ΤΕΜΠΟΝ. Ολοκληρώσατε την εξέτασή σας. Δεν πάρετε επιπλέον χρόνο. Σας παρακαλώ πολύ. Έπρεπε να το διευκρινίσω. Και σας απάντησε και ο Υπουργός. Πριν δεν απαντούσε όμως. Σας παρακαλώ, σεβαστείτε τη συνάδελφό σας που θέλει να ρωτήσει. Η κυρία Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, από το 1998 μέχρι και επί των ημερών σας περίπου στο 2008, 6.811 βαγόνια και 100 κινητήριες μονάδες είχαν πουληθεί ως παλιοσίδερα στον ΟΣΕ, σε ιδιώτες, σε πολύ χαμηλές τιμές. Εσείς τότε λοιπόν προσπαθούσατε να εξηγιάνετε τον ΟΣΕ. Με σύμβαση μάλιστα του 2008 επί Υπουργείας σας, ο ΟΣΕ συμφώνησε να εισπράττει μισό λεπτό το κιλό, με την τρέχουσα τιμή χάλιβα στην αγορά να βρίσκεται στα 35 λεπτά. Αυτό πώς το εξηγείτε στο πλαίσιο της προσπάθειας εξυγίανσης που κάνατε και μάλιστα στην εποχή σας έχετε και αρνητικά παράσημα που εσείς μπορεί να το εκλαμβάνετε διαφορετικά, αλλά το ξεπούλημα της Ολυμπιακής για 177 εκατομμύρια ευρώ στον κύριο Βιεννόπουλο δεν είναι κάτι που τιμά την πολιτική σας. Ευχαριστώ. Όταν κάποιος με τις ιδέες σας θα γίνει κυβέρνηση, θα επαναφέρει την Ολυμπιακή για να ξαναπληρώνουμε 350 εκατομμύρια το χρόνο. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ο ΣΕ και τα ΤΕΜΠΗ. Αναφέρθηκα προηγουμένως στο ΣΚΡΑΠ. Η πώληση ΣΚΡΑΠ πεπαλαιωμένων βαγονιών, παλαιού υλικού. Δεν αναφερθήκατε σε αυτή την τιμή. Γενικότερα, είναι συνήθις πρακτική. Για μισό λεπτό, όταν στην αγορά είναι 35 λεπτά. Να απαντήσω. Πρακτική σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν διεθνεί standards. Υπάρχουν παλαιότεροι διαγωνισμοί, γιατί διαχρονικά γίνεται αυτό το πράγμα, με βάση τα οποία ορίζονται οι σχετικές τιμές εκκίνησης. Υπάρχουν πλειοδοτικοί διαγωνισμοί, επίσης, οι οποίοι ανάλογα και με την τιμή εκκίνησης κηρύσσονται άγωνοι ή όχι. Εγώ, πάντως, παρενέβην τότε ακριβώς σε έναν από αυτούς τους διαγωνισμούς, όπου είδα αθέμητες πρακτικές. Και αυτά μπορείτε να ανατρέξετε να τα βρείτε, όχι μόνο στα πρακτικά της Βουλής, αλλά και στη δικαιοσύνη, διότι η υπόθεση με μένα να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, εγώ την ανέλαβα την πρωτοβουλία, παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη. Και μάλιστα, όπως είπα και προηγουμένως, σε αυτά τα σκάνδαλα είχαν εμπλοκεί και κάποια μέλη της Νέας Δημοκρατίας, παρά τα αυτά όμως δεν έκανα πίσω. Γνωρίζετε σήμερα πού βρίσκεται η έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού κατά της Hellenic Train, η οποία ξεκίνησε μετά από προσφυγή της Rail Cargo Logistics Gold Air για την τιμολογιακή πολιτική Hellenic Train. Δεν το ξέρω. Με πρόσχημα τα ελλείμματα που σε μεγάλο βαθμό αφορούσαν το δημόσιο χρέος, δρομολογήσατε κατά τα έτη 2007-2009, όταν αναλάβατε ως υπουργός με αρμοδιότητα και τον ΟΣΕ, μια πρωτοφανή συρρήκνωση του σιδηροδρομικού δικτύου, που όχι μόνο εξαφάνισε το μεγαλύτερο μέρος του, αλλά υπονόμευσε σε πολύ μεγάλο βαθμό την προοπτική του. Δισεκατομμύρια δημόσιου χρέους μεταμφιέστηκαν σε χρέος του ΟΣΕ, περίπου κατά 85% του χρέους του ήταν δημόσιο,
και θα ήθελα να μου απαντήσετε αν αυτή η πολιτική που σχεδιάσατε είχε στόχο να ευνοήσει την αγορά των αυτοκινήτων σύμφωνα και με εντολές της Τρόικα και να παραμένουν απαρχαιωμένα τα τρένα που στο πλαίσιο μεν εξυγίανσης προσπαθούσατε κάτι άλλο, απ' την άλλη όμως συνηθίζετε και σήμερα το επαναλάβετε να δυσφημίζετε τον ΟΣΕ μιλώντας για την λειτουργία του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και με την ιδιότητά σας αργότερα ως ευρωβουλευτής. Όλα αυτά έγιναν γιατί υπήρχαν παράλογες οικονομικά καταστάσεις μέσα στον ΟΣΕ. Έγιναν για λόγους εξορθολογισμού της κατάστασης, προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων και θα περίμενα από όλους να συντάσσονται με μια τέτοια πολιτική και όχι με μια πολιτική διασπάθησης των φορολογουμένων, των χρημάτων των φορολογουμένων, όχι μόνο μέσω των αμέσων φόρων, όπως ξέρετε, αλλά και μέσω των εμέσων φόρων. Αναφέρθηκα σε παραδείγματα σπατάλης τα οποία ήταν κραυγαλαία. Και είμαι περήφανος, πραγματικά, είμαι περήφανος που προχώρησα αυτό το πρόγραμμα. Γιατί εξαναγκάστηκε ο οργανισμός επαχθή δανεισμό για την κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών εξόδων του με υψηλότατα τοκοχρεωλήσια, ακόμα και για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα. Τι περιμένετε, όταν υπάρχει ένας τόσο προβληματικός οργανισμός, ο οποίος για κάθε ευρώ που κερδίζει χάνει 9,5, λέω για την περίοδο τότε. Την πρώτη φορά που πήγα στο Υπουργείο, τι φανταζόσασταν, ότι θα ερχόταν κάποιος δωρητής να του καλύψει τα δισεκατομμύρια ουσιαστικά που του λείπανε? Εκδιώξατε εξειδικευμένο προσωπικό και επί των ημερών σας απολύθηκε προσωπικό, ενώ πριν είπατε ότι δεν απολύθηκε. Μηχανοδικούς, συνοδούς, σταθμάρχες, κλειδούχους, τεχνίτες μηχανοστασίων που ρύθμιζε την κυκλοφορία αυτό το προσωπικό, συντηρούσε το τροχαίο υλικό και μετατάχθηκε σε άσχετους τομείς, νοσοκομεία, αρχαιολογικούς χώρους, με αποτέλεσμα σε μεγάλες περιοχές της χώρας ο σιδηρόδρομος να πάψει να υφίσταται ενώ υπολειτουργούσε στις υπόλοιπες. Δεν είναι ακριβής η ενημέρωσή σας. Χρειαζόταν εξορθολογισμός, είχε προγραμματιστεί ένας διαφορετικός εξορθολογισμός του προσωπικού από εμάς, με μια διαφορετική μέθοδο, τα είχε εξηγήσει. Στη συνέχεια τα είχε παρουσιάσει ο κύριος Στυλιανίδης ως αρμόδιος υπουργός. Όλα αυτά που λέτε είχαν γίνει με πίεση και από την πλευρά της Τρόικας όταν ήταν το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Ποιο ήταν το νόημα όμως της μετάταξης τόσων υπαλλήλων σε τομείς που ήταν ο κύριος Ρέπας, συνέχιζαν να πιστοδοτούνται και ρωτάτε εμένα για κάτι που εγώ θεωρώ ότι εν μέρη μπορεί να είχε και μια χρησιμότητα διότι περιορίζει το κόστος κτλ. Αλλά ρωτάτε εμένα για τη λογική και τις διαδικασίες κάποιου πράγματος το οποίο το προώθησε ο κύριος Ρέπας. Προφανώς από εσφαλμένη ενημέρωση, δεν το ρωτήσατε χτες νομίζοντας ότι το έκανα εγώ. Η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού όπως αυτός του δικτύου των σιδηροδρόμων δεν πρέπει όμως να εκτιμώνται σε επίπεδο ισολογισμού επιχείρησης του κοινού εμπορικού δικαίου, αλλά σε επίπεδο εθνικής οικονομίας. Βεβαίως, αλλά υπάρχουν και τότε, κάποια όρια. Επί της Υπουργείας σας λανσάρατε το σύνθημα, το οποίο το επαναλάβατε και σήμερα, ότι ο ΟΣΕ είναι η πιο ζημιογόνος επιχείρηση της Ευρώπης. Και μαζί με τον κύριο Στυλιανίδη, ο οποίος στη συνέχεια είχε εκτιμήσει και δηλώσει ότι η σχέση εσόδων-εξόδων του ΟΣΕ ήταν 1:8 όταν σε ολόκληρη την Ευρώπη ο μέσος όρος αυτό το πολιτικό μέσο ήταν 8 έσοδα, 10 έξοδα. Ναι, ακριβές είναι αυτό. Πείτε μας λοιπόν, γιατί αυτό είναι όμως η μισή αλήθεια. Δεν μας είπατε πού οφείλεται αυτό. Πού οφειλόταν, δεν οφειλόταν στις πελατειακές σχέσεις, στην αναξιοκρατία και στις πολιτικές που επιφυλάξατε. Οφείλεται σε πολλούς παράγοντες που σας τις εξήγησα προηγουμένως. Αν θέλετε να προσθέσω και άλλους παράγοντες, έχει να κάνει και με το περιορισμένο σχετικά δίκτυο της χώρας, με τις υψηλές επενδύσεις που απαιτούνται για τον εξυγχρονισμό του, με πολλά και διαφορετικά θέματα. Ωστόσο όμως δεν είναι νοητό να έχεις μια επιχείρηση η οποία να εισπράττει ένα και να ξοδεύει 9 ή 10 και εσύ να παραμένεις αδρανής και να ερχόσαστε και εσύ σήμερα και μου λέτε ότι κακώς δράσαμε και έπρεπε να παραμείνουμε αδρανείς και να πετάμε από το παράθυρο τα λεφτά των φορολογουμένων. Όχι, ο καθένας έχει τη συνείδησή του, κυρία Καραγεωργοπούλου, και η δική μας συνείδηση μας επέβαλε αυτή την κίνηση.
Με τη δική σας συνείδηση, κύριε Χατζηδάκη, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, με τη συνείδηση που έχει η κυβέρνησή σας, ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε συγγνώμη, ο κύριος Καραμανλής ζήτησε συγγνώμη, ο κύριος πρόεδρος της Επιτροπής είπε Γουρλίδη και ζήτησε συγγνώμη. Έτσι όμως συμψηφίζεται το έγκλημα. Συμψηφίζεται με την φορολογική διάταξη που φέρατε για τη διαγραφή των χρεών, των πληγέντων, των ληξιπροθέσμων χρεών μέχρι 31 Τρίτου του 23. Έτσι συμψηφίζεται, είναι ένας πολιτικάντικος συμψηφισμός, να θεωρείτε ότι διαγράφοντας τα χρέη και ζητώντας συγγνώμη λύνεται το πρόβλημα, δίνεται τα αίτια του εγκλήματος. Μα γι' αυτό το λόγο μίλησε ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός από την αρχή, αναλαμβάνοντας πολιτικές ευθύνες, γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκε ο Υπουργός, γι' αυτό το λόγο έγινε Επιτροπή Εμπαραγνωμόνων, γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή και γι' αυτό παράλληλα ο κύριος Ταϊκούρας προωθεί την προσπάθεια αναδιοργάνωσης του ΟΣΕ. Πάμε λοιπόν στην αναδιοργάνωση, όπως λέτε, και στην αναδιάρθρωση, την ανασυγκρότηση, αυτό το σχέδιο ανασυγκρότησης με το οποίο διασπάστηκε ο ΟΣΕ σε πάρα πολλές εταιρείες. Το είπατε και πριν, δεν θέλω να πω γιατί και πώς, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το απέτησε και όλο αυτό. Εγώ θέλω να μείνω στο αν, από την εμπειρία σας, στο διάστημα που ήσασταν υπουργός, οι αρμοδιότητες ήταν τόσο διακριτές, ώστε να μπορεί να οι αρμοδιότητες της κάθε μια εταιρείας ήταν τόσο διακριτές, ώστε να μπορεί ο ΟΣΕ να επιτελεί το έργο είναι του με έναν τρόπο. Ήταν. Δεν ήταν θέμα διάκριση των αρμοδιοτήτων, ήταν θέμα ασκήσεως των αρμοδιοτήτων. Το γεγονός ότι παρερχόντουσαν πάρα πολλοί μήνες μέχρι να διοριστούν διοικήσεις με βάση την πολιτική του OpenGov δεν επέφερε κάποιο αποτέλεσμα βάλτωσης. Έχω υπάρξει υπουργός στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν έχω υπάρξει υπουργός, αν θυμάμαι καλά, στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Το OpenGov έγινε επί Γιώργου Παπανδρέου. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να πάρετε θέση στο γεγονός ότι παρέρχονται πάρα πολλοί μήνες μέχρι να διοριστούν διοικήσεις. Αλλά και πάλι περισσότερο νομίζω αρμόδιο να σας απαντήσει ήταν ο κύριος Ρέπας παρά εγώ σε αυτό. Μέχρι τώρα έχετε αναφερθεί πολλές φορές στα χρέη της Τρενοσέ και στο γεγονός ότι ήταν μια προβληματική κατάσταση η οποία κατέληξε να είναι κερδοφόρα. Η κερδοφορία των σιδηροδρόμων για εσάς τι σημαίνει τελικά? Είναι μόνο η οικονομία ή είναι και το πάγιο κεφάλαιο μιας εταιρείας που πέρα από τα οικονομικά είναι και το ανθρώπινο κεφάλαιο? Καλά. Το οποίο αν τυχόν συνέχιζε να υπάρχει ως εμπειρία και γνώση που θα μπορούσε να έχει μεταλαμπαδευτεί στους επόμενους εργαζομένους, θα υπήρχε το φαινόμενο των ρουσφετιών, το φαινόμενο μπλοκάκι, το φαινόμενο ο σταθμάρχης της Λάρισας με την ελάχιστη εκπαίδευση. Η κερδοφορία τι είναι? Η κερδοφορία ορίζεται λογιστικώς και παγκοσμίως με τα ίδια στάνταρτς. Είναι συνήθως όταν τα έξοδά σου είναι λιγότερα από τα έσοδά σου. Αυτό είναι η κερδοφορία. Τώρα, το πετύχαμε, ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Νομίζω ότι είναι θετικό για τη χώρα, όπως είναι θετικό ότι ξεπεράσαμε και αυτή την εκκρεμότητα των 750 εκατομμυρίων. Τα υπόλοιπα θέματα που εσείς θέλετε... Το ανθρώπινο δυναμικό είναι, δεν είναι, είναι σοβαρά και σχετίζονται με το management της επιχείρησης, με τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, που προφανώς πρέπει να είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, διότι διαφορετικά καμιά επιχείρηση δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική και σύγχρονη, αν παραγνωριστεί αυτός ο παράγοντας. Πώς εξηγείτε, κύριε Υπουργέ, ότι μετά το έγκλημα δεν κατασχέθηκαν τα ψηφιακά δεδομένα σε ό,τι αφορά την καταγραφή των συνομιλιών και δεν διατάχθηκε η αποθήκευσή τους σε υλικό μέσο που θα αποτελούσε περιεχόμενο της δικογραφίας? Αυτά δεν μπορώ να σας κάνω κάποιο σχόλιο. Έχετε τεράστια εμπειρία όμως στον χώρο και ως υπουργός μιας κυβέρνησης δεν θα μπορούσατε να μας πείτε εμπειρία πώς το εξηγείτε από αυτό. Μου γιατί και δεν από τη διαδρομή μου σε κατασχέσεις αποδεικτικών στοιχείων κτλ. Μπορείτε να καλέσετε τους αρμόδιους που το χειρίστηκαν. Δεν ξέρω αν ήταν η αστυνομία ή ήταν η δικαιοσύνη ή δεν ξέρω ποια αρχή, προκειμένου να σας δώσουν τις απαντήσεις. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο κύριος Φλώρος, έχει το χρόνο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Χατζηδάκη, η τροπολογία στο άρθρο 5 ή αλλιώς στο άρθρο 105 του νομοσχεδίου 5039 του 23 του Υπουργείου Ανάπτυξης μας είπατε ότι θα την ψηφίζατε και με τα δύο χέρια. Μια τροπολογία που μας λέει εδώ πέρα ότι ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής δεν δέχονται οδηγίες και υποδείξεις, δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν
ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων στο πλαίσιο της λειτουργίας της, εκτός αν ενήργησαν με δόλο. Εδώ, αρχικά, έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πριν μας είπατε ότι καταρχάς την αμφισβητήσατε ως τροπολογία γενικότερα την ύπαρξή της, που μας δείχνει ότι δεν ξέρετε καν τι ψηφίσατε. Όπως ο κ. Χρυσοχοίδης που ψήφισε το μνημόνιο και δεν το είχε καν διαβάσει. Αμφισβήτησε την ύπαρξη και το περιεχόμενο. Είπε, δεν γνωρίζατε το περιεχόμενο. Ακούστε τι είπα. Ακούστε. Δεν ξέρατε καν τι ψηφίσατε. Εδώ υπάρχουν λοιπόν τα πρακτικά. Μια στιγμή. Υπάρχουν τα πρακτικά. Μην κάνει να έχετε ο καθένας εδώ πέρα. Ο καθένας δεν είμαστε. Να κάνει τον έξυπνο. Προσέξτε. Ο κ. Σαράκης προσπάθησε να πείσει και εμένα και το σώμα ότι είχε περάσει μία διάταξη η οποία θέσπιζε το ακαταδίωκτο γενικώς και οριζόντια για τα μέλη της Επιτροπής. Όταν το ρώτησα να μου πει, δεν ήξερε και μετά βρήκε αυτή τη διάταξη, την οποία την έχετε μπροστά σας, η οποία περιορίζει την προστασία των μελών της Επιτροπής αυτής για την έκφραση γνώμης. Και σας ρωτάω, κύριε συνάδελφε, χρειάζεται κάποιο εσείς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να δέχονται υποδείξεις, γιατί αυτό λέει, ή ότι θα έπρεπε να τιμωρούνται για την όποια γνώμη εκφράζουν? Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω τι είναι, γιατί θα γίνουν συνειρμοί για το κόμμα από το οποίο προέρχεστε, αλλά εν πάση περιπτώσει Δημοκρατία δεν είναι. Ονοείτο, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Γιατί δεν είναι αντικείμενο της Επιτροπής. Μάλλον έχετε αντιληφθεί λάθος τη δημοκρατία γενικότερα. Λοιπόν, κάποιος για να εκφράσει τη γνώμη του, και πόσο μάλλον όταν είναι εμπειρογνώμων, άρα έχει και γνώση του τι κάνει, δεν χρειάζεται ακαταδίωκτο, δεν χρειάζεται αυτή την προστασία. Αυτή η προστασία έρχεται για να προστατεύσει την ίδια την κυβέρνηση, γι' αυτό και θα το ψηφίσατε και με τα δύο χέρια όπως είπατε. Και όπως και το ψηφίσατε. Ασχέτως ότι δεν γνωρίζατε το περιεχόμενο. Πάμε παρακάτω. 2019, 1 Ιουλίου, μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, σε ανάρτησή σας στο Twitter, τότε πλέον πλατφόρμα X, αναφέρεται ότι η Τρενοσέ έγινε κερδοφόρα. Χάρη στις δικές σας παρεμβάσεις επιτεύχθηκε η μετέπειτα αποκρατικοποίηση της εταιρείας. Hashtag κοστίζουμε την καρδιά μου. Εμείς θα πάθουμε καρδιά. Αυτά που ακούμε. Τα ίδια επανέλαβα και σήμερα, αν προσέξατε. Λοιπόν, τώρα σας εύχομαι να είστε καλά πάντα και να μην ταράζεστε τόσο πολύ με τα tweets. Μην διακόπτετε, κύριε Μάρτυρα. Βάσει της ανάρτησής σας, η Τρενοσέ λέτε ότι έγινε κερδοφόρα. Σήμερα μας λέτε, αυτό το 19, πριν τις εκλογές, ξαναλέω, ήταν ακόμα ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν τη εβδομάδα των εκλογών, βασικά. 7 Ιουλίου γίνανε οι εκλογές το 19. Σήμερα μας αναφέρετε ότι τα προβλήματα συνεχίζουν, άρα η αποκρατικοποίηση απέτυχε και η ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. Και πώς καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα? Μας λέτε εδώ, ξανααναφέρω, η Τρενοσέ έγινε κερδοφόρα. Στο δωμό των χρημάτων και της κερδοφορίας, το αποτέλεσμα που έχουμε είναι 57 νεκροί. Να είστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που αναφέρετε. Συνεχίζουμε. Σεπτέμβρη 2008. Εγκαινιάσατε, λέτε, την τηλεδιοίκηση Θεσσαλονίκη Λάρισα και Λάρισα Θεσσαλονίκη, και μέχρι τον Νοέμβρη είχε επεκταθεί μέχρι το Δομοκό. Όταν επιστρέψατε 3,5 χρόνια μετά στο Υπουργείο, δεν υπήρχε. Αναζητήσατε ευθύνες. Για το δεύτερο απάντησα επανειλημμένος. Μάλιστα, οπότε είναι και λίγο κουραστικό να επανέλθω. Επανάληψη μητήρ μαθήσεως, όπως μας είπατε. Για το πρώτο, θέλω να σας πω ότι ναι, έγινε κερδοφόρα. Είμαι περήφανος που έγινε κερδοφόρα. Το επαναλαμβάνω και σήμερα. Η ασφάλεια που πάει ακόμα μια φορά. Στην κερδοφορία, πόσα εισιτήρια θα ακόμα κομπεί. Μια φορά, για την ιδιωτικοποίηση που λέτε ότι είπα ότι απέτυχε. Είπα ότι δεν είναι μια από τις. Ότι έγινε οριακή βελτίωση σε σχέση με την κατάσταση που υπήρχε προηγουμένως της κρατικής Τρενοσέ επί ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν είναι η ιδιωτικοποίηση που εγώ θα ευχόμουν να γίνει και δεν είναι αντίστοιχα πετυχημένη με άλλες αντίστοιχες ιδιωτικοποίησεις. Αυτό είπα. Και αυτό αποδείχτηκε στη συνέχεια. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα θέματα της ασφαλείας, όπως ξέρετε, έχουν να κάνουν με το δίκτυο, τόση ώρα αυτό συζητάμε, ακριβώς. Όχι με το τρένο ή το μηχανοδηγό εν προκειμένου, έχουν να κάνουν με το δίκτυο και με το σταθμάρχη. Και τα δύο αυτά ανήκουν στον κρατικό ΟΣΕ και όχι στην Τρένοσέ. Το λέω για γνώση σας, για να μην παριστάνετε τον εισαγγελέα χωρίς να έχετε βασικές γνώσεις για αυτά τα οποία μιλάτε. Δεν παριστάνω καθόλου τον εισαγγελέα. Ερωτήσεις κάνω. Ξαναναφέρω λοιπόν. Αναζητήσατε ευθύνες?
απάντησα προηγουμένως. Τι ακριβώς δεν υπήρχε? Αυτό που λέτε 3,5 χρόνια μετά στην Υπουργή. Έχω απαντήσει ήδη 2-3 φορές για το θέμα. Τι δεν υπήρχε? Μια πρωτοτυπία δεν θα ήταν άσχημο στις ερωτήσεις σας. Αντί να επαναλαμβάνετε ερωτήσεις προηγουμένων συναδέλφων. Άρα τι θέλετε να μας? Τι δεν υπήρχε? Θέλω να προχωρήσω στις ερωτήσεις μου. Θέλω να μου απαντήσετε τι δεν υπήρχε 3,5 χρόνια μετά που πήγατε πάλι στο Υπουργείο. Διάβασε ο κύριος Κόκαλης ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις μου και φάνηκε από το απόσπασμα, είπα ότι τμήματα του δικτύου είχαν βανδαλιστεί. Πάρα πολύ ωραία. Σε τι ενέργειες προβήκατε για την αποκατάσταση του προβλήματος αυτού που βρήκατε και για να διασφαλίσετε ότι αυτό το πρόβλημα δεν θα ξανασυμβεί? Ή τουλάχιστον θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί. Είπα ότι απευθύνθηκα στην αστυνομία, έγιναν έλεγχοι από εκεί και πέρα και για το παρελθόν αλλά και για το μέλλον. Υπήρξε μια σχετική δραστηριοποίηση της αστυνομίας. Η χώρα είχε οικονομικές δυσκολίες. Τις ξέρετε, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που έκαναν οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι ή οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι την ίδια στιγμή. Και κυρίως προχωρήσαμε αμέσως και πείσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ζητάμε κανένα μπράβο για αυτό, που δεν ήθελε στην αρχή να ξαναχρηματοδοτήσει το έργο, γιατί έλεγε ότι είναι το ίδιο έργο. Και την πείσαμε και έδωσε ακόμη περισσότερα μάλιστα χρήματα, γιατί αναβαθμίστηκε και το έργο για να προχωρήσουμε μπροστά. Τα είπα προηγουμένως. Δεν είναι κακό να ξανακουστούν. Μπορείτε να με ξαναρωτήσετε. Αναφέρετε για να ότι και στην Ευρώπη συμβαίνουν αυτά. Το αναφέρατε πριν. Δολιοφθορές, περιστατικά δολιοφθορών, συμβαίνουν και στην Ευρώπη. Προφανώς, σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι προνόμιο της Ελλάδας αυτό, ούτε παγκόσμια αποκλειστικότητα δική μας. Λοιπόν, στην Ευρώπη όμως, σε σοβαρά κράτη, όπως αναφέρατε και τη Γαλλία, την επόμενη ακριβώς ημέρα υπάρχει εκεί συνεργείο για να αποκατασταθεί η βλάβη. Στην Ελλάδα πότε αποκαταστάθηκε η βλάβη? Το 19 που κάηκε ο σταθμός, πότε αποκαταστάθηκε? Εγώ όσο ήμουν υπουργός στην περίοδο 7-8 κτιζόταν καινούργια πράγματα. Έτσι, γύρισα το 12 και βρήκα αρκετά κομμάτια κατεστραμμένα. Δεν είναι με εγώ αυτός που πρέπει να με ρωτήσετε τι έγινε όταν καταστράφηκα. Εγώ σας λέω τι έγινε, για, να τι έγινε για να αποκατασταθούν. Σας απάντησα. Εξετάζω το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα λέει κατεστραμμένα κομμάτια δικτύου. Κοιτάξτε, και εσείς να γινόσασταν υπουργός το 12, το ίδιο θα βρίσκεται. Θα έπαιρνα πρωτοβουλίες τουλάχιστον. Σίγουρα εσείς είστε φοβερός, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Το εκτιμώ από τον τρόπο που διατυπώνετε τα ερωτήματα. Και καλό είναι να μας δανείσετε την τεχνογνωσία σας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ έλαβα υπόψη τις δυνατότητες του ελληνικού κράτους τότε, τις δυνατότητες των ελληνικών σιδηροδρόμων, τις δυνατότητες της ελληνικής αστυνομίας, με την οποία ήρθαμε αμέσως σε επαφή και σας είπα ότι εντάθηκαν οι έλεγχοι. Και είχαν εστιαστεί και σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Και από εκεί και πέρα, επίσης, προχωρήσαμε την σύμβαση, την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήθελε να εγκρίνει. Συνεχώς, δεν με κύριε Πρόεδρε, το λέω για 5η-6η φορά, είναι μια ανακύκλωση των ίδιων πραγμάτων. Η σύμβαση 717 προβλέπει την αντικατάσταση των παλαιών μόντεμ και καλωδίων χαλκού που χρησιμοποιούνται στην φωτοσήμανση και τηλεδιοίκηση με σύγχρονα καλώδια οπτικής σύνας. Είστε ενήμερος γι' αυτό? Δεν θα μπορούσε να είμαι ενήμερος. Εγώ έφυγα 15-16 μήνες πριν υπογραφεί η σύμβαση. Θα έπρεπε να ρωτήσετε αυτούς που σχετίζονται με το θέμα. Ενημερωθήκατε τώρα λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Είναι ένα σημαντικό μέτρο κατά της δολιοφθοράς. Γιατί η οπτική ίνα προφανώς δεν θα βγάλει τα ίδια χρήματα όταν θα τα κλέψει κάποιος όσο θα έβγαζε με ένα χαλκό. Από το 2016 αλλά και σε παρατάσεις που δόθηκαν μέχρι το 2022, οι παλιές εγκαταστάσεις χαλκού θα έπρεπε να έχουν αντικατασταθεί. Πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί. Γιατί πιστεύετε ότι δεν έχει συμβεί αυτό? Θα ρωτήσετε τους αρμόδιους, τους μηχανικούς, τους ανθρώπους που κάναν τη σύμβαση. Οι τεχνικές μου γνώσεις δεν επεκτείνονται μέχρι αυτού του σημείου. Ενδεχομένως εσείς θα μπορέσετε να υποδείξετε και στους μηχανικούς και σε όλους τους υπόλοιπους γιατί δεν έγινε και να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα με τη δική σας συμβολή. Στους σιδηροδρόμους παρατηρούμε διαρκώς και διαχρονικά ένα μοτίβο το οποίο έχετε ομολογήσει όλοι οι μάρτυρες και έχει να κάνει με τις δολιοφθορές. Η συνεχής ανάγκη για αντικατάσταση των καλωδίων ή φθαρμένων καλωδίων χαλκού θα μπορούσε να αποτελέσει μια σταθερή πηγή εσόδων για συγκεκριμένες εταιρείες ή ομάδες ενδιαφερομένων. Κοιτάξτε, για να κλέβουν τα καλώδια, για κάποιο λόγο το κάνουν. Δεν το κάνουν από χόμπι. Προφανώς κάποιοι προσπορίζονται παρανόμως ωφέλη. Ποιοι είναι θέμα ερεύνης των αρμοδίων αρχών. Έλεια. Ο κύριος Γεραπετρίτης δήλωσε αμέσως μετά τη σύγκρουση ότι η τοπική τηλεδιοίκηση λειτουργούσε. Το γνωρίζετε αυτό? Μα δεν είπα προηγουμένως τη δική μου άποψη. Πού ήσασταν? Εγώ ρωτάω ξανά. Εντάξει, και εγώ δικαιούμαι να σας απαντάω. Το γνωρίζετε λοιπόν. Γιατί από κάποιο σημείο και μετά, ξέρετε,
Εντάξει, δεν πειράζει, είμαι και ο τελευταίος συζητητής, μετά θα έχετε σύντομες ερωτήσεις. Άρα το γνωρίζετε. Τι μπορείτε να μας πείτε για την τοπική τηλεδιοίκηση? Αυτά που είπα ήδη. Υπάρχει δηλαδή τοπική τηλεδιοίκηση. Να σας θυμίσω πως έρχεται ορκιστή. Ξαναλέω, είπα με τον τρόπο που είπα και όχι με τον τρόπο που το λέτε εσείς, mm-hmm. αυτά τα οποία σημείωσα παραπέμποντας στις δηλώσεις του κυρίου Τερεζάκη. Γνωρίζετε πως λέγεται τηλεδιοίκηση στα αγγλικά? Πείτε μας. Είναι και ερώτηση στις εξετάσεις της ΡΑΣ αυτό. Εντάξει τώρα. Γνωρίζετε? Σας παρακαλώ, κύριε. Δηλαδή, μια ερώτηση κάνω. Γνωρίζω ή δεν γνωρίζω? Εντάξει, είναι η απάντηση. Ναι ή όχι. Εντάξει. Είναι πολύ απλό. Κύριε Φλόρε, ακούστε. Και πάλι ο συνάδελφος προς συνάδελφο. Τους μάρτυρες προφανώς να τους ρωτήσουμε τα πάντα και με τον τρόπο που θέλουμε. Όχι όμως προσβάλλοντάς τους. Δεν θα υποβάλουμε σε lingua fond τον υπουργό. Έκανα μια ερώτηση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς λέγεται τηλεδιοίκηση? Νομίζω είμαι κατανοητός και σαφής. Άμα ξέρει να μου το απαντήσει. Παρακαλώ. Μου το απαντήσει. Δεν θα επιτρέψω όχι μόνο στον κύριο Χατζηδάκη, σε κανέναν μάρτυρα προσβολές. Ας μου το απαντήσει. Λοιπόν, και εμένα με προσέβαλε πριν. Σας παρακαλώ, κύριε Χατζηδάκη, αυτό να μην το απαντήσετε. Σας παρακαλώ. Συνεχίστε την εξέτασή σας. Λοιπόν, λέγεται Centralized Traffic Control System. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λοιπόν πώς ένα κεντρικό σύστημα μπορεί να είναι και τοπικό? Έστω ότι αυτό εδώ είναι ένας σιδηρόδρομος. Μπερδεύεται όλοι διαρκώς έναν τοπικό πίνακα ελέγχου που βλέπει την έξοδο με την είσοδο στο σταθμό με την τηλεδιοίκηση, το οποίο επιβλέπει όλο το σειρμό μέχρι την επόμενη στάση. Δεν επιβλέπει μόνο 2 χιλιόμετρα πριν και 2 μετά. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί προσβάλλετε και τη μνήμη των θυμάτων κατά αυτόν τον τρόπο. Μπορείτε να μας αναφέρετε αναλυτικά τις συγκεκριμένες πολιτικές που εφαρμόσατε σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων κατά τη θητεία σας? Τις ανέφερα παραπέμπω στις προηγούμενες απαντήσεις. Υπήρξαν συστάσεις για βελτιώσεις ασφαλείας από εμπειρογνώμονες ή συμβουλευτικά όργανα κατά τη διάρκεια της θητεία σας? Το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάσαμε προφανώς βασιζόταν σε συστάσεις εμπειρογνωμόνων και έτσι προχωρήσαμε σε όλα αυτά που είπα. Υπήρξαν κάποιες που δεν ελήφθησαν υπόψη και δεν εφαρμόστηκαν? Ελήφθησαν υπόψη όλα αυτά τα οποία παρουσιάσαμε. Πολύ ωραίες απαντήσεις. Ποια ήταν η ακριβής κατανομή του προϋπολογισμού για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και τη συντήρηση της υποδομής υπό το Υπουργείο σας? Να υποβάλλετε κοινοβουλευτική ερώτηση και θα σας απαντήσει το αρμόδιο Υπουργείο. Μάλιστα. Γιατί εγώ ρώτησα για τη θητεία σας ουσιαστικά υπό το Υπουργείο σας. Δεν θέλετε? Να απαντήσω εκεί, να ρωτήσω από εκεί. Πώς συγκρίνεται αυτό με το συνιστόμενο πρότυπα ή τις χορηγίες των προηγούμενων ετών? Και αυτό να το κάνω ερώτηση. Πολύ ωραία. Μπορείτε να εξηγήσετε οποιασδήποτε αποφάσεις για να δοθεί προτεραιότητα σε άλλους τομείς μεταφορών έναντι των αναβαθμίσεων ασφαλείας των σιδηροδρόμων? Προσπαθήσαμε να έχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη των μεταφορών στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι διαχρονικά το κράτος, προηγούμενες δεκαετίες και πριν από την πτώση της δικτατορίας, είχε δώσει μια έμφαση στους αυτοκινητοδρόμους, και η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες δεκαετίες μαζί με τους αυτοκινητοδρόμους επιχειρείται να δοθεί από διαφορετικές κυβερνήσεις μια έμφαση και στους σιδηροδρόμους. Δεν έχει γίνει πάντοτε με τον σωστό τρόπο, ούτε με τα αντίστοιχα αποτελέσματα, αλλά πάντως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η προσπάθεια αυτή έχει προωθηθεί. Γνωρίζατε τυχόν προειδοποιήσεις ασφαλείας ή προηγούμενα περιστατικά στο σιδηροδρομικό δίκτυο πριν από τη συντριβή στα Τέμπη? Όχι. Μάλιστα. Διεξήγαγε το Υπουργείο σας τακτικούς ελέγχους ασφάλειας του σιδηροδρομικού συστήματος? Αυτά που προβλέπονται από τον κανονισμό του ΟΣΕ. Ποια ήταν τα ευρήματα από αυτούς τους ελέγχους και πώς αντιμετωπίστηκαν? Μπορείτε να καλέσετε τους διευθύνοντες συμβούλους του ΟΣΕ. Εμείς πάντως, ακριβώς επειδή βλέπαμε ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα, γι' αυτό παρουσιάσαμε ένα ολόκληρο πρόγραμμα για την ασφάλεια το καλοκαίρι του 2008. Άρα να κληθούν οι διευθύνων σύμβουλοι του ΟΣΕ. Ναι, συνέφη. Ευχαριστώ. Είναι καλύτερο στα αγγλικά. Ως αρμόδιος υπουργός, πώς διασφαλίσατε ότι οι σιδηροδρομικοί φορείς συμμορφώνονταν με τους κανονισμούς ασφαλείας? Υπήρχαν έλεγχοι και από τις ρυθμιστικές αρχές, όπως προβλέπονται από το Ενωσιακό Δίκαιο και από τους κανονισμούς τους ίδιους ασφαλείας του ΟΣΕ. Άρα έτσι το διασφαλίζατε κι εσείς? Κοιτάξτε, σχέση εμπιστοσύνης, υπάρχει, όχι, υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο, mm-hmm. το οποίο διέπει από πλευράς κανονιστικής όλους τους σιδηροδρόμους όλης της Ευρώπης. Υπήρξαν 5 λεπτάκια. Υπήρξαν γνωστές ελλείψεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων κατά τη θητεία σας? Σας είπα, ακριβώς επειδή
το σύστημα θα μπορούσε να λειτουργεί καλύτερα και είχε διάφορα προβλήματα τα οποία ήδη αναφέρω. Παρουσιάσαμε ένα ολόκληρο πρόγραμμα εξυγίανσης των σιδηροδρόμων. Ένας από τους τέσσερις άξονες ήταν η ασφάλεια. Και αναφέρθηκα και σε όλα τα επιμέρους μέτρα τα οποία λάβαμε. Πόσο αποτελεσματικά πιστεύετε ότι ήταν τα πρωτόκολλα απόκρισης έκτακτης ανάγκης και ποιο ρόλο έπαιξε το Υπουργείο σας σε αυτή την απόκριση? Κοιτάξτε, τώρα μπαίνετε σε πιο τεχνικά θέματα. Θα ρωτήσετε εδώ τους διευθύνοντες συμβούλους και τους υπεύθυνους ασφαλείας και όποιους καλέσετε ειδικούς για τα θέματα αυτά να σας πούν. Και αυτούς από τον ΟΣΕ ή από κάποια άλλη εταιρεία να. Εσείς φαντάζομαι ότι ξέρετε καλύτερα. Πριν να σου δεν γνωρίζω καλύτερα, εσείς ήσασταν υπουργός. Ναι. Εγώ ερωτήσεις κάνω γιατί θέλω να βοηθήσω εδώ την Επιτροπή, το σώμα. Θα καλέσετε από τον ΟΣΕ και θα σας πούν. Μάλιστα. Και εδώ από τον ΟΣΕ. Εκ των υστέρων, πιστεύετε ότι υπήρχαν ελλείψεις στην προσέγγιση του Υπουργείου σας για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων? Σας είπα ότι ήδη από το 2008 και χωρίς να περιμένουμε τις υποδείξεις οποιουδήποτε, παρουσιάσαμε ένα σφαιρικό πρόγραμμα, το οποίο το έχω εδώ μαζί μου και στις βασικές πλευρές του οποίου αναφέρθηκα, που επικεντρώνεται ακριβώς στα θέματα της ασφάλειας για να ενισχύσουμε την ασφάλεια. Τέλεια. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω να κάνω άλλη ερώτηση. Ολοκληρώνουμε λοιπόν τον κύκλο των εισηγητών. Ξεκινάμε με τον κύριο Στυλιανίδη, ακολουθεί ο κύριος Σαρακιώτης, ο κύριος Καραγκούνης και ο κύριος Αυλονίτης. Και ολοκληρώνουμε. Και κλείνουμε με τον κύριο Λαζαρίδη. Ο κύριος Στυλιανίδης, 5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθώντας από την αρχή τη διαδικασία, διαπιστώνω ότι αρκετοί συνάδελφοι από το περιεχόμενο των ερωτήσεών τους φαίνεται να μην είναι εξοικειωμένοι με τον τρόπο λειτουργίας προφανώς του σιδηρόδρομου. Γι' αυτό και βλέπουμε συχνές επαναλήψεις και άστοχες ερωτήσεις. Για παράδειγμα, έκανε εντύπωση σε κάποιους το ζημιογόνο των σιδηροδρόμων όταν οι σχεδιασμοί δεκαετιών απέκλαιαν από το εμπορικό σιδηρόδρομο της ΒΙΠΕ και τα λιμάνια. Η περίοδος που ξεκίνησε με τον κύριο Χατζηδάκη είναι μια περίοδος που δυστυχώς γίνεται παράλληλα διαχείριση ενός τρομερού προβληματικού χρέους και παράλληλα γίνεται και προσπάθεια ανασύνταξης της λειτουργίας. Δηλαδή τρέχει ένα εξυγειαντικό με ένα, θα έλεγα, και αναπτυξιακό πρόγραμμα μαζί. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι προσθέτει δυσκολίες. Νομίζω ότι ο Υπουργός έδωσε κάποιες απαντήσεις σε σχέση με την υποδομή, σε συνάρτηση υποδομή και ασφάλεια. Εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, το εξής. Και κατά το παρελθόν, δηλαδή πριν υιοθετηθούν οι νέες τεχνολογίες στη διαχείριση των τρένων, αλλά και τώρα, ο κύριος, ο καταλυτικός παράγων, ο οποίος ρυθμίζει τα πάντα, είναι ο ανθρώπινος παράγων, σωστά? Σωστά. Στο πρόγραμμα λοιπόν που εσείς τότε ξεκινήσατε και συνεχίσαμε στη συνέχεια, προβλέπεται ένας εξορθολογισμός και της μισθοδοσίας και της αξιοποίησης του έμπειρου προσωπικού και ενδεχομένως και διορθωτικών κινήσεων σε περιπτώσεις που το προσωπικό είτε δεν ήταν κατάλληλο είτε ήταν εξειδικευμένο σε άλλα αντικείμενα. Η μετεξέλιξη αυτού του προγράμματος, και το λέω εδώ στην αίθουσα γιατί δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα, ήταν στο θέμα του προσωπικού το πρόγραμμα μισθωτής εφεδρείας, το οποίο τι προέβλεπε? Προέβλεπε κατά την μετάβαση τα έμπειρα στελέχη, κλειδούχοι, μηχανοδηγοί, σταθμάρχες, συντηρητές κτλ. Να παραμένουν σε μια συνεχή σχέση με το Υπουργείο, ώστε να μην απολυθεί ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο μπορούσε με την εμπειρία του να προστατεύσει αποτελεσματικά την ασφάλεια του τρένου, ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που η ηλεκτρονική ή άλλη υποδομή, η τεχνική υποδομή δεν ήταν επαρκής. Παρακολουθώντας τα manuals που μας έλεγε ο κύριος Σοχοίδης χθες. Ωστόσο, αυτό το πρόγραμμα στη συνέχεια, κύριε Υπουργέ, ακυρώθηκε από την επόμενη κυβέρνηση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, χωρίς διάθεση, έτσι, χωρίς καμία προκατάληψη για τους ακολουθούντες τη μνημονιακή πολιτική μετά, πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να επηρέασε αυτή η μεταβολή? Δεν έγινε μια ομαλή μετάβαση. Αντιθέτως, υπό την πίεση της Τρόικα, μετά το 10, έχουμε ανεξέλεγκτες και άκρητες μερικές φορές απολύσεις που μπορεί να στέρισαν από το δυναμικό του προσωπικού του ΟΣΕ τις μονάδες εκείνες που θα φρόντιζαν την ασφαλή λειτουργία του και ενδεχομένως θα εκπαίδευαν και την επόμενη γενιά στελεχών.
Έχουμε δηλαδή μια διακοπή της συνέχειας. Θέλω λοιπόν πρώτα απ' όλα να μου αξιολογήσετε αυτή τη μεταβολή που επήρθε μετά το 10. Να σταματήσω εδώ, να μην κουράσω περισσότερο. Έχω κι άλλα, αλλά μένω εδώ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο ανθρώπινος παράγων, είδατε ότι αν λειτουργούσε και τώρα, σωστά δεν θα είχαμε το ατύχημα. Η προσπάθεια που κάναμε τότε ήταν να εξηγειάνουμε τον ΟΣΕ, διότι είχαμε αυτές τις πολύ αρνητικές οικονομικές επιδόσεις. Και στο πλαίσιο αυτό, όταν ανέλαβε τον Ιανουάριο ο κύριος Τηλιανίδης, εξειδίκευσε περαιτέρω το πρόγραμμα, μεταξύ των άλλων με το θεσμό της μισθωτής εφεδρείας στον οποίο αναφέρθηκε. Το ΠΑΣΟΚ θεωρούσε όλες τις κινήσεις αυτές ανάλγητες εκείνη την περίοδο. Τώρα μια ιστορία, μην είναι πολύ ευχάριστο τώρα να τρέχουμε τόσα χρόνια πριν, αλλά αναγκαστικά η Επιτροπή σας ανατρέχει. Θεωρούσε το πρόγραμμα αυτό ανάλγητο και το κατήργησε όταν ήρθε. Πλήρως. Και μετά, καθώς χειροτέρευαν φυσικά τα οικονομικά δεδομένα, ήρθε η Τρόικα και υπό την πίεση της Τρόικα τον Οκτώβριο, αν δεν απατώνω, του 2010, μετά από ένα χρόνο, έκανε ένα νέο πρόγραμμα το οποίο είχε αρκετές ομοιότητες και ήταν προς την κατεύθυνση της οικονομικής εξυγίανσης, αλλά είχε και διαφορές. Και σίγουρα στο κομμάτι του προσωπικού ήταν πολύ πιο αυστηρό και πιο, με περισσότερες οριζόντιες παρεμβάσεις, οι οποίες είχαν προφανώς και αρνητικές συνέπειες. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία σε αυτό. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σαρακιώτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, αν άκουσα καλά, είπατε ότι παρευρεθήκατε το Σεπτέμβριο του 2008 στα εγκαίνια της Τηλεδίκης στη Λάρισα. Της διπλής γραμμής με ηλεκτροκίνηση και τηλεδιοίκηση της εποχής εκείνης. Μάλιστα. Ως τι παρευρεθήκατε, για ποιο λόγο βρεθήκατε εκεί? Έτυχε να είμαι υπουργός. Α, μάλιστα. Άρα είχατε ασχοληθεί με το έργο. Είχα ασχοληθεί με το έργο, προφανώς όλα τα έργα. Ναι. Όλα τα έργα. Και ότι υπήρχε εκείνη την εποχή τηλεδιοίκηση, το επιβεβαιώ. Τηλεδιοίκηση, εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, αλλάζει η τεχνολογία και της εποχής εκείνης. Το επιβεβαιώνει όχι μόνο ο κύριος Τερεζάκης, αλλά και ο κύριος Γενιδούνιας, ο οποίος είναι στέλεχος του κόμματός σας. Με δηλώσεις του που έγιναν πρόσφατα. Και δεν τον αφήνουν να έρθει στην Επιτροπή να καταθέσει, να προσθέσουμε. Η πλειοψηφία. Αφού γνωρίζετε, ήσασταν υπουργός, κόψατε την κορδέλα κτλ., μπορείτε να μας απαντήσετε και από την εμπειρία σας, αν καταστρεφόταν ο σταθμός, πόσο χρονικό της τηλεδιοίκησης, πόσο χρονικό διάστημα θα έπαιρνε επί υπουργείας σας να τον επισκευάσετε? Ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, πέντε μήνες? Δεν μπορώ να σας πω, δεν γνωρίζω παραπάνω λεπτομέρειες, δεν είμαι μηχανικός. Είχα το συντονισμό για την εξυγίανση συνολικότερα του ΟΣΕ. Ναι, γνωρίζετε, για κάποιο χρονικό διάστημα. Πήγατε, κόψατε την κορδέλα, είπατε ότι ήσασταν υπουργός, πολύ καλά φτιάξατε τη λεδίκηση. Δεν ξέρετε αν καταστρεφόταν ο σταθμός ένα χρονικό διάστημα μέσω εδώ πόσο θα μπορούσε ανθρώπους με τεχνικές να γνώσεις, θα σας πούν τις απόψεις τους. Γι' αυτό άλλωστε έγινε και το πόρισμα εμπειρογνωμών, αλλιώς θα υπήρχε ένα πόρισμα Χατζηδάκη. Μάλιστα. Δεν έχετε καμία γνώση επί αυτού? Όχι. Εκτιμήσεις μπορεί να κάνεις, αλλά είναι λίγο αυθαίρετες με βάση τη δική μου διαδρομή. Έτσι, ναι. Επιστημονικά τουλάχιστον. Γνωρίζατε, φαντάζομαι, πόσο χρονικό διάστημα απαιτήθηκε να κατασκευαστεί αφού το εγκαινιάσατε? Κοιτάξτε, έχουμε αναλάβει πολιτικές ευθύνες. Έτσι. Τώρα, συγκεκριμένα παραιτήθηκε ο ίδιος ο υπουργός. Συγκεκριμένα, αν θέλετε. Εγώ δεν σχολίασα κάτι τέτοιο, κύριε Υπουργέ. Μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις. Εγώ σας ρωτώ. Με ρωτάτε για ένα συγκεκριμένο έργο. Πολύ συγκεκριμένο, ναι. Το για την τηλεδιοίκηση. Το οποίο σας λέω, δεν είμαι μηχανικός για να μπορώ αυτή την ώρα να κάνω εδώ μια συζήτηση επιπόλαια. Παρακολουθούσατε τη δημιουργία. Άρα θα γνωρίζετε πόσο χρόνο πήρε αυτή η δημιουργία. Άρα αντιλαμβάνετε. Χρόνια. Κοινή λογική το λέει ότι. Χρόνια. Μα μιλάμε για άλλο έργο. Κοιτάξτε, εγώ εκείνο που εγγενίασα δεν ήταν απλά και μόνο ο σταθμός της τηλεδιοίκησης. Εκείνο που εγγενιάσαμε ήταν η διπλή γραμμή, σας είπα, είναι χιλιόμετρα αρκετά, με ηλεκτροκίνηση κτλ. Μιλάμε για άλλο πράγμα. Έτσι. Εσείς με ρωτάτε για άλλο πράγμα, εγώ εγγενίασα άλλο.
Εσείς είπατε ότι εγκαινιάσατε τη τηλεδιοίκηση. Σύμφωνοι, αλλά εσείς με ρωτάτε για το σταθμό για πόσο κάτι, καιρό χρειάζεται να κατασκευαστεί. Για κάτι που είπατε εσείς. Ναι. Εφόσον ξέρετε και κόψατε την κορδέλα για τα εγκαίνια και τη δημιουργία, φανταζόμαστε ότι θα γνωρίζετε πόσο χρόνο στο περίπου θα χρειαστεί και η επισκευή του. Αν θέλει 3 χρόνια ή 6 μήνες. Δεν το γνωρίζετε, συνεχίζουμε. Γνωρίζετε γιατί δεν λειτουργήσε η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων που νομοθετήσατε εσείς το 2008 με τον 3870 μετά την εθνική τραγωδία των Τεμπών? Δεν κατάλαβα. Γιατί λειτουργήσε... Αν δεν λειτουργήσε η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων που εσείς μετά νομοθετήσατε. Την τραγωδία μετά, ακριβώς. Τώρα, ναι. Θα ρωτήσετε τους αρμοδίους να σας πούνε. Δεν γνωρίζετε. Δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Είχατε λόγους να πιστεύετε ότι το γνωρίζω? Υπουργός ήσασταν, είναι μια τραγωδία η οποία συγκλώνει σε όλη τη χώρα. Φαντάζομαι λίγο ενδιαφέρον θα είχατε. Γνωρίζω μερικά βασικά πράγματα, το συγκεκριμένο. Γιατί είναι, αν το είχε νομοθετήσει την Επιτροπή κάποιος άλλος, δεν θα σας ρωτούσα. Ναι. Αλλά είναι νομοθετική λέω, πρωτοβουλία δική σας. Εσείς που το χειρίστηκαν, αν δεν εσείς το νομοθετήσατε. Αν δεν λειτουργήσε. Ποιο να ρωτήσω, κάποιον που δεν το νομοθέτησε? Το νομοθέτη ρωτάω. Τον νομοθέτη ρωτάει. Αυτόν τον υπουργό, ο οποίος έλαβε την νομοθετική πρωτοβουλία. Υπάρχουν άνθρωποι που χειρίζονται τα θέματα επί του πεδίου. Πολλές φορές και άλλων κυβερνήσεων από αυτούς που τα νομοθετούν. Δηλαδή, αν διατελέσετε κι εσείς υπουργός κάποια στιγμή, και σας το εύχομαι, θα καταλάβετε αυτό που σας λέω. Ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμη. Επί των ημερών σας για την πρόσληψη του προσωπικού, τι διαδικασίες ακολουθούσατε? Δηλαδή, αν θέλατε να προσλάβετε έναν 10 υπαλλήλους στο Λιανοκλάδι, μιλούσατε με τον τοπικό βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας? Δεν προσελήφθησαν, κύριε. Αν ούτε ένα, δεν προσλάβατε ούτε έναν? Νομίζω όχι. Στα υπόλοιπα υπουργεία. Ήταν, ο ΟΣΕ καλύπτεται από το ΑΣΕΠ. Ωραία. Στα υπόλοιπα υπουργεία που έχετε διατελέσει, όταν θέλετε να προσλάβετε κάποιον στον ΕΦΚΑ, ας πούμε, στον Πύργο, συζητάτε με τον τοπικό βουλευτή? Ο ΕΦΚΑ καλύπτεται από το ΑΣΕΠ. Μάλιστα. Πώς κρίνεται το γεγονός ότι ευχαριστούν, μετά την εθνική τραγωδία των Τεμπών, ευχαρίστησε ο προϊστάμενος του σιδηροδρομικού σταθμού Έδεσα στον τοπικό βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για την επιλογή του προσωπικού? Δεν το γνωρίζω πράγματι. Το... Όταν ρωτήσετε, θα φωνάξετε αυτούς που τους προσέλαβαν, από όπως λέτε, να σας τα εξηγήσουν. Μάλιστα. Ούτε δεν το σχολιάσατε και αυτό. Ωραία. Τι να σχολιάσετε, δεν το ξέρω. Πόσο περήφανος νιώθετε που περιγράψατε μια κατάσταση απώλειας δισεκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό δημόσιο που παραδώσατε μετά από 2 θητείες το 2015 και η χώρα μας δεν διέθετε ούτε διπλή γραμμή για την κίνηση των τρένων ούτε ηλεκτροκίνηση? Για ποια περίοδο αναφέρεστε, κύριε Σαρακιώτη? Αναφέρομαι στην περίοδο, στην λήξη της θητείας των κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετών της Νέας Δημοκρατίας. Μας. Και το 2015. Όχι. Που δεν υπήρχε ηλεκτροκίνηση σε όλο το δίκτυο των τρένων και δεν υπήρχε διπλή γραμμή μετά από τα δεκάδες δισεκατομμύρια που κατασπαταλήθηκαν. Διατέλεσα υπουργός, επειδή ρωτάτε εμένα, διατέλεσα υπουργός για 15 μήνες την πρώτη φορά και για 12 μήνες τη δεύτερη φορά. Αν θεωρείτε ότι μέσα σε αυτό το διάστημα έπρεπε να κλείσει όλο το σιδηροδρομικό έργο, με συγχωρείτε, θα σας πω, είστε βαθιά διπτωμένος. Φαντάζομαι δεν εννοείτε αυτό. Ως υπουργό, όχι. Δεν αναφέρω μόνο στο δικό σας διάστημα. Τώρα, εγώ από εκεί και πέρα, σαν υπουργός σειράς κυβερνήσεων, αναφέρθηκα στις ευθύνες. Είστε υπερήφανο. Εγώ δεν λέω για ευθύνες. Ούτε για κατασπατάληση ναι. πόρων. Εγώ λέω, φτάσαμε στο 2015 και η χώρα, παρά το γεγονός ότι δαπάνησε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, δεν είχε διπλή γραμμή και ηλεκτροκίνηση. Οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν, εκτός πρέπει να πω τις κυβερνήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ που τα έκανε όλα τέλεια, παρέδωσε, όλες οι κυβερνήσεις οι υπόλοιπες θα μπορούσαν να τα καταφέρουν καλύτερα. Εξαιρώ και πάλι το ΣΥΡΙΖΑ. Οι οποίες και αυτές αφορούν υπό μία το αντικείμενο της ερεύνης μας και πώς αυτές μπορούν να εξελιχθούν ή αυτές πώς μπορούν να εκτελεστούν. Αναγκαστικά υπάρχουν διακρίσεις 2 φάσεων. Η μία φάση είναι μέχρι το 17-17 του 2014 και το τι έγινε από εκεί και πέρα στην διερεύνηση της συμβάσεως, και η προηγούμενη φάση, το ποιες συμβάσεις ήταν υπό εκτέλεση και ποιες τελικά έγιναν. Εγώ θα σας αναφέρω την εισήγηση της εργοσία του έτους 2017. Προκύπτει λοιπόν από το 97 στο 3, υπήρχαν σε εξέλιξη ακόλουθες συμβάσεις. Τμήμα Αθήνα Ινώη τη Θωρέα 2-15 του 2000, 3-78 του 2002, στο τμήμα Λάρισα Πλατή 9-23, η οποία ήταν συμπληρωματική σύνδεση 8-74,
στο τμήμα πλατή ΤΑΦΧΙ 1, οι συμβάσεις 859-99, μια σειρά από συμβάσεις που εδώ αθροίζονται πολλά εκατομμύρια ευρώ. Στο σύνολο, 64 εκατομμύρια ευρώ. Μπορείτε να μας πείτε, κύριε Υπουργέ, αν γνωρίζετε, πόσες από αυτές τις συμβάσεις ολοκληρώθηκαν και πόσες τελικά εφαρμόστηκαν συνολικά? Κοιτάξτε, αυτά σας τα έχει πει ήδη από ό,τι έχω δει η ΕΡΓΟΣΕ. Μπορείτε να ανατρέξετε στα στοιχεία της ΕΡΓΟΣΕ. Τα έχετε μπροστά σας γραπτά. Λειτουργήσαν ποτέ τα συστήματα αυτά? Κοιτάξτε, είναι συστήματα διαφόρων γενεών. Αυτό εξηγώ. Αυτά εξελίσσονται καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία. Επομένως, κάποια συστήματα τηλεδιοίκησης υπήρχαν πρωτόλια της εποχής εκείνης. Στη συνέχεια ήρθαν καινούργια συστήματα, έπρεπε να συνδεθούν το ETCS με το GSMR, όλα αυτά με την ηλεκτροκίνηση και τη διπλή γραμμή. Και έχω πει, κύριε Καραγκούνη, πολλές φορές το λέω, κύριε Χατζηδάκη, εδώ πέρα, ότι έγιναν μεν πράγματα σε διαφορετικές περιόδους και με διαφορετικές κυβερνήσεις. Το συνολικό όμως αποτύπωμα δεν είναι αυτό που θα ήθελα εγώ και την πατρίδα μας. Το λέω γιατί αναζητούμε όντως σε διαχρονικές ευθύνες, αλλά κάπως πρέπει να δούμε, διότι δαπανήθηκαν εκατομμύρια και σας αναφέρα τις περιόδους αυτές. Αλλά τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω και το είπατε, δεν είχαμε την αντίστοιχη ολοκλήρωση ενός ολοκληρωμένου έργου, το οποίο θα μπορούσε να γίνει με τα λεφτά τα οποία είχαν δαπανηθεί. Και φτάνουμε στην 717, το οποίο. Τι αναγκάζει να φτάσουμε στην σύμβαση 717, συνεπαγωγικά? Βασικά ότι υπήρχαν βανδαλισμοί στο δίκτυο και ότι θα έπρεπε παράλληλα, καθώς είχε εξελιχθεί η τεχνολογία, να γίνει και μια αναβάθμιση. Ώστε να λειτουργήσει συνολικά και με τον πρέποντα τρόπο. Όπως είναι τα σύγχρονα ευρωπαϊκά δίκτυα. Δύο πολύ γρήγορες ερωτήσεις, επειδή επικαλούμε και την γνώση σας για τις δημόσιες συμβάσεις. Θα μπορούσε να πράξει διαφορετικά ο Κώστος Καραμαλής όταν έπρεπε να υπογράψει στις συμπληρωματικές συμβάσεις, ώστε να φτάσουμε, όπως ήδη αποδείχθηκε, ότι έχουμε ολοκληρώσει την τηλεδιοίκηση? Θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά? Αν ήσασταν εσείς στη θέση του, θα είχατε υπογράψει συμπληρωματικές συμβάσεις ή τις τροποποιητικές? Εντάξει, θέλω να είμαι σαφής. Έχω εκτίμηση για το χαρακτήρα και για τις ικανότητες του Κώστα Καραμαλή και έχω ακούσει τις τοποθετήσεις του κτλ. Και ισχύει αυτό και για σας, ισχύει και για τους συναδέλφους που εξεπλάγησαν. Πιστέψτε με, δεν είχα τον καιρό εκ των πραγμάτων, καθώς ήμουνα κάθε μέρα στο Υπουργείο ασχολούμενος με μια σειρά θέματα, να εμβαθύνω όσο και εγώ ενδεχομένως θα ήθελα σε μια σειρά από ζητήματα για να εκφράσω άποψη. Δεν αποφεύγω να τοποθετηθώ. Πιστεύω και προσυπογράφω αυτά τα οποία έχει πει ο Κώστας Καραμαλής, αλλά δεν μπορώ, κινδυνεύω αν μπω σε λεπτομέρειες να πω πράγματα τα οποία δεν τα ξέρω και δεν θα ήταν επιπόλαιο εκ μέρους. Κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ. Επειδή μιλήσατε. Καθώς το ΠΑΣΟΚ είχε ακυρώσει το πρόγραμμα το δικό μας για ένα χρόνο, αν βρίσκονταν κάτω από την πίεση της Τρόικα, τι θα μπορούσα να κάνω? Θέλω να είμαι σαφής προς όλες τις πτέρυχες. Δεν ήρθα να κάνω κάποια κομματική τοποθέτηση. Ήρθα να πω, επειδή είναι μια επιτροπή πραγματικά κρίσιμη, αυτό το οποίο πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καραγκούνη. Ο λόγος στον κύριο Αυλονίτη. Να συνεχίσω αυτό που έλεγε ο κύριος Καραγκούνης, ότι εκείνη την εποχή είχαν κλείσει πολλές τηλεδιοικήσεις, τηλεδιοικητικά κέντρα, συνεπία του γεγονότος ότι δεν υπήρχε προσωπικό. Είχε προηγηθεί η μετάταξη του μισού πληθυσμού των εργαζομένων στον ΟΣΕ. Ο κύριος Λιάπης, υπουργός μεταφορών, ήταν το 2004-2007. Ο κύριος Χατζηδάκης, εσείς, 2007-2009, κάποιους μήνες, όπως είπατε. Ο κύριος Ρέπας, 2009-2011. Ο κύριος Χατζηδάκης, 2012-2013. Έρχεται ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο οποίος ανέλαβε μετά από εσάς, χτες, και είπε ότι παρέλαβε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο και μάλιστα το χαρακτήρισε ως θύελλα. Τόσο τρισάθλια η κατάσταση υπήρξε. Επιπλέον, να θυμίσω, σας το θύμισαν πολλοί συνάδελφοί μου, ότι έτρεχαν οι συμβάσεις 10.012 του 6, 10.004 του 2007 ή μάλλον 1.005 του 2007, δηλαδή τις περιόδους που ήσασταν και εσείς. Σας ρωτώ λοιπόν, συμμερίζεστε την άποψη του κυρίου Χρυσοχοίδη, του συναδέλφου σας, ότι ο σιδηροδρομικό δίκτυο
χαρακτηριζόταν από τη λέξη θύελλα? Και αν ναι, ποιοι ήταν υπεύθυνοι που παρέδωσαν στον κύριο Χρυσοχοίδη μια τέτοια κατάσταση το 2012. Μίλησα ήδη, εξήγησα ότι το πρόβλημα είναι πολυεπίπεδο στον ΟΣΕ και ήταν πολυεπίπεδο. Θα είναι κουραστικό αν επαναλάβω όλα όσα είπα, γιατί είναι σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Μίλησα και για την προώθηση των έργων, μίλησα για την τηλεδιοίκηση, μίλησα για τους βανδαλισμούς και είπα ότι ενώ είχε προωθηθεί ένα κομμάτι, είχε τελειώσει η διπλή γραμμή, ας πούμε, Θεσσαλονίκη-Δομοκός μέχρι το τέλος του 2008 και είχε και τηλεδιοίκηση εκείνης της εποχής και ηλεκτροκίνηση και σε ένα τμήμα νότιο εκτός της Φθιώτιδος επίσης υπήρχαν. Στη συνέχεια όταν γύρισα, τμήματα του δικτύου ήταν βανδαλισμένα. Και να σας πω και την αλήθεια και απαντώ και στους συναδέλφους. Εγώ μεγαλύτερη ευθύνη στο ΠΑΣΟΚ αποδίδω για τον βανδαλισμό των δικτύων όταν είχαν τελειώσει τα έργα παρά για οτιδήποτε άλλο. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη για μένα ευθύνη του ΠΑΣΟΚ εκείνης της περίοδου. Κύριε Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω τις ερωτήσεις μου, αν έχετε την καλοσύνη συνολικά, γιατί να μην χάσω τον χρόνο των 5 λεπτών. Ωραία. Ωραία, θα σας υποβάλω όλες τις ερωτήσεις. Με διευκολύνει και εμένα, σας παρακαλώ κύριε Υπουργέ, απαντήστε μου συνολικά τις ερωτήσεις, με διευκολύνει και εμένα. Λοιπόν, θα πάμε σε μια άλλη ερώτηση. Και σας ρωτάω ως νομικό και κυρίως ως άνθρωπο, να βγάλουμε την ιδιότητα του πολιτικού. Θέλω να μου πείτε, πρέπει να υπάρχει μια σχέση αιτίας και αποτελέσματος, αυτό που λέμε αιτιώδη συνάφεια. Σας ρώτησε προηγουμένως. Ναι, η κυρία Αποστολή. Έτσι. Ξέρετε λοιπόν τη συνάφεια και την έννοιά της, την ποινική έννοιά της. Θέλω να μου πείτε, πιστεύετε μετά από αυτό λοιπόν το θάνατο των 57 ανθρώπων, με τη σύγκρουση δύο αντιθέτως κινουμένων τρένων, να υπάρχει κάποια αιτία που οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα ή είναι πολυπαραγοντικές οι αιτίες? Και αν έχετε την καλοσύνη, ως άνθρωπος, επικαλούμε την ιδιότητά σας, έχετε εντοπίσει κάποιες από αυτές τις αιτίες? Ας βγάλουμε έξω το Σταθμάρχη, που όλοι συμφωνούμε ότι φταίει ο κύριος Σταθμάρχης. Τρίτη ερώτηση. Πιστεύετε ότι ευθύνεται κάποιος, είτε από τη διοίκηση του ΟΣΕ, είτε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στη θέση του Σταθμάρχη να έχει μεταταχθεί ένας άνθρωπος 58 ετών, ενώ ο νόμος έλεγε και οι υπουργικές αποφάσεις ότι το πολύ μπορεί να είναι 42 χρονών το 2016, το 2022 θεσπίστηκε αυτό, προηγουμένως ήταν 28 ετών. Θα πρέπει να αναζητηθεί η ευθύνη, η ποινική ευθύνη αυτών των ανθρώπων οι οποίοι τον έβαλαν σε αυτή τη θέση? Αν ήσασταν εσείς υπουργός, υποθετικό είναι, αλλά πέστε ότι ήσασταν εσείς υπουργός και μαθαίνατε είτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε από ένα έγγραφο ότι η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα κάηκε, τι θα κάνατε ως υπουργός? Απλή ερώτηση, πιο απλή δεν γίνεται. Δεν έχω πάρει ακόμα απάντηση τόσες μέρες που είμαστε εδώ. Να συμπληρώσω την ερώτηση. Εάν λοιπόν το μαθαίνατε αυτό, εσείς ως υπουργός, δεν θα δίνατε μία εντολή ή εν πάση περιπτώσει μία παρότρινση στον πρόεδρο του ΟΣΕ ή της ΤΕΡΝΟΣΕ να φτιάξει την τηλεδιοίκηση? Εάν δεν έχει γίνει αυτό, σας παρακαλώ, ή αν το έχει μάθει ο κύριος Καραμαλής, αν το έχει μάθει, ανεξάρτητα αν υπάρχει ιεραρχική σχέση μεταξύ του υπουργού και του πρόεδρου του ΟΣΕ, θα ήθελα να σας πω, να σας ρωτήσω, αν το είχε μάθει ο κ. Καραμαλής, τι έπρεπε να είχε κάνει? Είπατε κάτι άλλο, ότι το πρόβλημα θέλει ολιστική αντιμετώπιση. Τόσα χρόνια είσαστε υπουργοί. Την περίοδο που ψάχνουμε, από το 97 μέχρι σήμερα, ήταν 6 υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, 4 του ΠΑΣΟΚ και 1 του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω το 1 του ΣΥΡΙΖΑ γιατί λίγο πολύ ηρωνεύεστε κάπως, ενώ δεν πρέπει ως μάρτυρες να ηρωνεύεστε κανέναν από τους συναδέλφους σας που σας κάνουν, γιατί ασκούν έργο προανακριτικό. Λέω λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε εσείς στην εποχή σας, γιατί δεν κάνετε ολιστική αντιμετώπιση του θέματος ή δεν προσπαθήσετε να πείσετε την κυβέρνηση να κάνει ολιστική αντιμετώπιση του όλου θέματος? Και θέλω κάτι άλλο να σας πω, δεν ξέρω αν έχω άλλο χρόνο. Πέστε μου σας παρακαλώ, η μη ολοκλήρωση ή εν πάση περιπτώσει η καθυστέρηση με διάφορους τρόπους της υλοποίησης της 717 της σύμβασης είχε
σχέση αιτίας και αιτιατού, συνάφειες δηλαδή που έλεγα προηγούμενα, με το ζημιογόνο αποτέλεσμα, δηλαδή με τη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο αντιθέτως κινουμένων, η 7-17. Συγκεκριμένα όμως νομικά, αν θέλετε να μου πείτε. Να απαντήσω τώρα, ναι. Λοιπόν, σε σχέση με την αιτιώδη συνάφεια, λέτε εσείς, και το σημειώνω, γιατί δεν ήμουν βέβαιος, οφείλω να πω, γιατί καμιά φορά δεν γίνεται να παρακολουθούμε και όλες τις συζητήσεις που γίνονται στη δημόσια σφαίρα και να τις γνωρίζουμε με λεπτομέρειες. Λέτε κι εσείς ότι δέχεστε ότι υπάρχει ευθύνη του μηχανοδηγού. Το σημειώνω γιατί είχα μείνει με την εντύπωση, όταν είχε γίνει μια σχετική παρατήρηση με τον Πρωθυπουργό, από τον Πρωθυπουργό, ότι υπήρχε αντίδραση τότε και καταδίκη της δηλώσεως αυτής από σύσσωμη με την αντιπολίτευση. Και η ευθύνη του Σταυμάρχη. Και η ευθύνη. Άρα τη δέχεστε κι εσείς και ως προς αυτό συμφωνείτε με τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Τώρα, από εκεί και πέρα με ρωτάτε αν υπάρχουν και άλλα αίτια. Εμείς λέμε ότι όλο αυτό πρέπει να ερευνηθεί. Εσείς τι λέτε? Πρέπει να ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη. Γίνεται έρευνα τώρα. Και αν αποδειχθεί αιτιώδη συνάφεια, να μην χαριστούμε σε κανένα. Μιλάω για αυτό το οποίο είναι πρόδειλο, νομίζω, με βάση αυτά που ακούσαμε από τις συνομιλίες για το πώς λειτουργήσε ο μηχανοδηγός. Τα υπόλοιπα θα ελεγχθούν. Μιλήσαμε για τις πολιτικές ευθύνες, για τις καθυστερήσεις. Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα, αν υπάρχουν, θα αποδειχθούν ή δεν θα αποδειχθούν. Γιατί δεν μας βοηθάτε κι εσείς? Μέχρι εκεί μπορώ να σας βοηθήσω. Δεν μπορείτε παραπάνω. Μόνο μια ερώτηση, αν έχετε καλοσύνη. Κάντε μου τη χάρη, σας παρακαλώ. Αν θέλω να μου πείτε για το ζημιογόνο αποτέλεσμα, το θανατηφόρο αυτό δυστύχημα, φταίνε, επειδή σας άκουσα να λέτε και οι προηγούμενοι, φταίνε οι Ρωμά, φταίνε οι κλέφτες, φταίνε τα μαύρα βαγόνια, οι κακοί σταθμάρχες? Τελειώσα. Με αυτήν την ερώτηση τελείωσα. Πέστε μου, αν αυτή είναι αυτή. Κοιτάξτε, περιέγραψα μια κατάσταση στον ΟΣΕ, μάλλον με μελανά χρώματα. Έτσι. Όπως περιέγραψα και προσπάθειες που έγιναν ανάταξης του προβλήματος, που είχαν όμως χαρακτηριστικά ασυνέχειας, διότι διακόπηκαν κατά διαστήματα. Τώρα, ρωτήσατε επίσης για τη μετάταξη. Πάλι δεν μπορώ να γνωρίζω λεπτομέρειες. Με ρωτάτε σαν να ήμουν υπουργός σε όλα τα υπουργεία και σαν να είχα γνώση όλων των επιμέρους θεμάτων που προκύπτουν σε όλες τα υπουργεία, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και σε όλα τα θέματα. Δεν μπορώ, είναι αδύνατον ένας άνθρωπος να γνωρίζει τόσες λεπτομέρειες. Για τη μετάταξη θα γίνεται, δεν ξέρω, έρευνα, φαντάζομαι γίνεται, και αν υπάρχουν ευθύνες θα πρέπει να αποδοθούν. Η νομιμότητα πρέπει να τηρηθεί και να εφαρμοστούν οι νόμοι. Τι θα έκανα εγώ για την τηλεδιοίκηση? Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρετε, επειδή βεβαίως είναι υποθετικό το ερώτημα, αλλά μην νομίζετε ότι οι υπουργοί και στο δικό τους υπουργείο τα μαθαίνουν όλα, όχι μόνο γιατί είναι πολλά τα θέματα, αλλά γιατί μπορεί πράγματι να υπάρχει και κάποιος υφιστάμενος που να μην τους ενημέρωσε ή να τους ενημέρωσε χωρίς να δώσει τις σωστές διαστάσεις, ή να τους είπε ότι έγινε κάτι αλλά το οποίο θα το φτιάξουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ή να έχουν δώσει προφορική εντολή για να γίνει κάτι και όχι εγγράφως. Δηλαδή, ξέρετε, η διακυβέρνηση της χώρας είναι πιο περίπλοκη διαδικασία από όσο νομίζει κανείς που δεν έχει περάσει από μέσα. Και πάλι θα ήταν επιπόλαιο από τη δική μου πλευρά να έρθω και να πω εγώ, σαν εκείνος που τα χειρίζεται όλα τέλεια και δεν έχει κάνει κανένα λάθος, θα έκανε αυτό και εκείνο, την ώρα που αγνοώ πραγματικά περιστατικά. Θα ρωτήσετε τους ανθρώπους. Δεν έχετε ακούσει εξώδικα? Δεν γνωρίζω τόσα λεπτομέρειες. Δεν ξέρετε. Πραγματικά δεν γνωρίζω. Θα παρακαλέσω να συνεχίσουμε και με τον επόμενο συνάδελφο που θέλει να ρωτήσει. Ο κύριος Λαζαρίδης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, περιγράψατε, όπως είπατε και μόλις πριν από λίγο, με τα μελανότερα χρώματα το ζήτημα του ΟΣΕ, όπως και της ΤΡΕΝΟΣΕ. Είπατε όμως, σε ό,τι αφορά την ΤΡΕΝΟΣΕ, ότι είστε ευτυχής ή τυχερός που επί των ημερών σας υπήρξε μία εξυγίανση της εταιρείας.
θα προσέθετα εγώ, κερδίζοντας την μάχη με τον κρατισμό και τον συνδικαλισμό. Έχω μπροστά μου ένα δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα» με ημερομηνία 16/1/2011, όπου περιγράφει 4 περιπτώσεις τις οποίες ο κύριος Ζηλιασκόπουλος είχε δώσει τότε στην δημοσιότητα, που βρήκε τι ακριβώς γινόταν στην Τρένοσε. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Γνωρίζετε μία εταιρεία που σύμφωνα με το Βήμα, με την επωνυμία Πρόοδος, η οποία είχε δημιουργηθεί από τους συνδικαλιστές? Και θέλω να πω στην Επιτροπή ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είχε το εξής απλό σύστημα. Όταν ένας πελάτης ενδιαφερόταν για μεγάλες μεταφορές, οι αρμόδιοι του ΟΣΥ του έλεγαν ότι ο οργανισμός δεν έχει την κατάλληλη υποδομή και τον έσπρωχναν προς τους ιδιώτες. Αυτοί έπαιρναν τη δουλειά και στη συνέχεια ο ΟΣΥ έβρισκε την υποδομή και διακινούσε τα εμπορεύματα με έκπτωση που έφτανε μέχρι το 87%. Η Πρόοδος, προσέξτε κύριε Υπουργέ, είχε κέρδη 70 εκατομμύρια ετησίως την ίδια στιγμή που ο ΟΣΥ, η Τρενοσέ, συσσόρευαν ζημιές. Άρα το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας υποβάλλω είναι αν μπορείτε να μας διαφωτίσετε περισσότερο για αυτή την ιστορία, για να καταλάβουμε δηλαδή τον ρόλο που διαχρονικά, το λέω από το 1995 έχει σταθεί αυτή η εταιρεία, το ρόλο που διαχρονικά έχουν παίξει κάποιοι συνδικαλιστές εντός του ΟΣΕ, έτσι. Και από εκεί και πέρα, όταν μου απαντήσατε σε αυτό, θα επανέλθω και σε ένα άλλο ερώτημα. Το γνωρίζω. Τώρα, δεν θυμάμαι όλες τις λεπτομέρειες, γιατί έχουν περάσει και 16 χρόνια από τότε. Εκείνο το οποίο θυμάμαι είναι ότι πράγματι υπήρχε αυτή η εταιρεία, σχετίζονταν με συνδικαλιστές. Είναι αυτά τα οποία ανέφερα και προηγουμένως, απαντώντας στην ερώτηση του κυρίου Κόκαλη, και είναι η εταιρεία η οποία έκανε, σχετιζόταν και επίσης και με το δυστύχημα του Μπράλου δευτερογενός, λόγω του ότι εκεί ανακαλύφθηκαν τα λαθρεία βαγόνια, και μετά εμείς προχωρήσαμε την υπόθεση στη δικαιοσύνη και όλοι αυτοί οι οποίοι μετέρχονταν αθέμητες πρακτικές εις βάρος προφανώς και της ΕργοΣΕ αλλά και του της Τρένοσε αλλά και του Δημοσίου, καταδικάστηκαν στη συνέχεια. Υπήρξε μια πρωτόδικη καταδίκη το 2014 και μια τελεσίδικη καταδίκη το 2022. Αυτά είναι που θυμάμαι αυτή την ώρα. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εσείς είστε ένας υπουργός, έχετε περάσει από πολλά υπουργεία και ξέρω ότι έχετε έτσι το αίσθημα της ευθύνης πολύ βαθιά μέσα σας και ξέρω ότι μιλάτε πάντα και με τους εργαζόμενους και με τους συνδικαλιστές. Όταν συναντιόσασταν με τους συνδικαλιστές και στις δύο θητείες σας στο Υπουργείο, ποια ήταν τα αιτήματα τα οποία σας έβαζαν? Ήταν αιτήματα τα οποία συνδέονταν αποκλειστικά και μόνον με ζητήματα ασφαλείας του οργανισμού ή ήταν μόνον με οικονομικά ζητήματα? Κοιτάξτε, πολλά μπορεί να θέτανε. Είναι φυσικό, θα έλεγα και ανθρώπινο, να θέτουν οικονομικά ζητήματα. Δεν θέλω να τους αδικήσω σε αυτό. Το βέβαιο όμως είναι ότι τότε είχε παραγίνει το πράγμα στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Γι' αυτό είχε γίνει παρέμβαση αρχικά και με ένα νόμο για τις ΔΕΚΟ που επικρίθηκε τότε από την αντιπολίτευση της εποχής, και γι' αυτό κάναμε και την παρέμβαση μεταξύ των άλλων εξυγίανσης του ΟΣΕ. Δεν θέλω να δείξω με το δάχτυλο κανέναν. Ούτε θέλω να αθωώσω κανέναν συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου. Εκείνο που πρέπει να δούμε, επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά, είναι ολιστικά το πρόβλημα και την ανάγκη να υιοθετηθούν σύγχρονες και ρεαλιστικές λύσεις, καμιά φορά με κόστος, καμιά φορά που θα προκαλέσουν αντιδράσεις συνδικαλιστών, καμιά φορά που θα προκαλέσουν ενδεχομένως αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών. Αλλά αν θέλουμε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό ΟΣΕ, έναν ευρωπαϊκό ΟΣΕ, αυτό δεν μπορεί να γίνει απλά και μόνο με ευχολόγια. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λαζαρίδη, και κλείνουμε με τον κύριο Κέλλα. Κύριε Υπουργέ, κατά τη διάρκεια της θητείας σας,
ποια ήταν τα βασικά στο Υπουργείο Μεταφορών, ποια ήταν τα βασικότερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσατε σχετικά με το σιδηρόδρομο? Ναι. Να σας πω την αλήθεια, όταν πήγα νόμιζα ότι το πιο μεγάλο πρόβλημα που είχα να αντιμετωπίσω ήταν η Ολυμπιακή. Καθώς περνούσαν οι μέρες και οι μήνες, αντιλαμβανόμουν κάθε μέρα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα και από πλευράς οικονομικής αλλά και από πλευράς παρεμβάσεων που θα έπρεπε να γίνουν, γιατί ήταν πολυεπίπεδες οι παρεμβάσεις, ήταν ο σιδηρόδρομος. Κάτι που προέκυψε σχεδόν αμέσως ήταν το οικονομικό πρόβλημα. Και κατόπιν προέκυψαν τα δύο άλλα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκα, ζητήματα διαφάνειας στη λειτουργία του οργανισμού, για τα οποία κάναμε αμέσως παρεμβάσεις, και με αφορμή, και όχι μόνο βέβαια, αλλά και με αφορμή κυρίαρχη, το δυστύχημα του Μπράλου και τα ζητήματα της ασφάλειας. Και κινηθήκαμε αμέσως σε όλα αυτά τα επίπεδα. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Μέχρι το 1996 την ευθύνη για την μελέτη, εκπόνηση και εκτέλεση και επίβλεψη των τεχνικών έργων του σιδηροδρομικού δικτύου την είχε ο ΟΣΕ. Το 1996 αποφασίστηκε να δημιουργηθεί η ΕργοΣΕ. Ποιες συμβάσεις δημοπρατούσε ο ΟΣΕ και ποιες η ΕργοΣΕ? Και ένα δεύτερο σκέλος στην ερώτηση. Ήταν πολλές οι εταιρείες οι οποίες λάμβαναν μέρος στο διαγωνισμό για το σιδηρόδρομο? Παλιότερα πράγματι ήταν ο ενιαίος ΟΣΕ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι ούτε για τον παλιό τότε ενιαίο ΟΣΕ. Ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργηθεί ΕργοΣΕ κατά τα πρότυπα, όπως είπα, του Αττικού Μετρό. Άλλο αν πέτυχε ή δεν πέτυχε αυτό. Και παρέμειναν τα καινούρια έργα, τα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πήγαν στην ΤΡΕΝΟΣΕ, σύνομαι, στην ΕργοΣΕ. Και τα έργα συντήρησης του δικτύου, έργα κατά βάση μικρότερης κλίμακας, που τα πλήρωνε κυρίως το δημόσιο, πήγαν στον ΕΔΙΣΥ, που ήταν μια θυγατρική του ΟΣΕ. Τώρα, από εκεί και πέρα σας είπα ότι και η ΕργοΣΕ άρχισε να μολύνεται και αυτή από τις παθογένειες του ΟΣΕ διαχρονικά. Οι εταιρείες που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς. Οι εταιρείες που συμμετείχαν. Κοιτάξτε, είναι οι εταιρείες. Ήταν μία, δύο, τρεις ή δέκα. Υπάρχουν κανόνες για τα δημόσια έργα. Ανάλογα με τον προϋπολογισμό, το Υπουργείο Δημοσίων Έργων παλιότερα είπε ΧΟΔΕ και μετά είπε ΜΕΔΗ. Θέτει όρους με βάση την νομοθεσία και λέει ότι ανάλογα με τον προϋπολογισμό των έργων, σε αυτά τα έργα μπορεί να συμμετάσχουν εταιρείες τάδε τάξεως, σε αυτά τα έργα εταιρείες τάδε τάξεως. Συμφωνούμε, αλλά υπήρχαν πολλές εταιρείες εξειδικευμένες σε έργα του ΟΣΕ. Δεν μπορώ, δεν τις έχω. Διεργόταν οι ίδιες και οι ίδιες. Δεν τις έχω μετρήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτό ήταν ένα καθεστώς παρανομίας. Οριζόταν από τον νόμο ποιοι πληρούν τα κριτήρια. Δεν μπορώ να θυμηθώ, εξαρτάται και από τη φύση. Ήτανε καμιά δεκαριά, 15. Στα τεχνικά έργα λιγότερες, στα κατασκευαστικά λιγότερες, σε άλλα έργα που σχετίζονται με το δίκτυο άλλες εταιρείες κτλ. Ωραία, για τα συστήματα ασφαλείας. Αυτό ισχύει για τα συστήματα ασφαλείας. Ήταν 3-4-5 εταιρείες, δεν θυμάμαι τώρα. Ήταν λιγότερες. Μάλιστα. Αν θυμόσαστε, γιατί δεν ήσασταν διοικητής του ΟΣΕ, υπουργός ήσασταν. Με πόσο σταθμάρχη ήταν η επανδρομένη ή μεγάλη κομβική σταθμή, όπως Λάρης? Δεν το ξέρετε. Δεν μπορώ να τα θυμηθώ. Μήπως γνωρίζετε ποια ήταν η αιτία σύστασης της ΡΑΣ? Ήταν πρωτίστως η συμμόρφωσή μας στο ενωσιακό δίκαιο, διότι αυτό απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό γίνεται σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Τώρα αναφορικά με τη σύμβαση 717 του 2014, για την οποία έχει σχηματιστεί δικογραφία από το ελληνικό παράρτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ένας εκ των βασικών μαρτύρων ήταν ο κύριος Παναγιώτου. Τον είχατε γνωρίσει ως τέλεχος του ΟΣΕ? Με ρωτήσαν και στην αρχή. Εντάξει, δεν επιέλειψε. Τον έχω ακουστά. Δεν τον είχατε γνωρίσει. Αυτό που είπα είναι ότι από όσο θυμόμουν, τουλάχιστον είχε εμπλοκεί και σε κάποιες άλλες καταγγελίες, σε μια άλλη εξεταστική επιτροπή που είχε γίνει το 2010-11 εδώ πέρα, για θέματα της Siemens. Γιατί ήταν μαζί πάλι μας είπε ο κύριος Βαρελής ότι ήταν και, ο Βαρελής μας είπε ότι ήταν και στα θέματα της Siemens πάλι. Ναι. Ωραία, και μια. Μπορείτε να τα βρείτε από τα χαρτιά. Ωραία. Εντάξει.
Και μια τελευταία ερώτηση. Ακούσαμε προχθές από τον κύριο Ρέπα αλλά και από τους άλλους υπουργούς και σήμερα από εσάς ότι ο ΟΣΕ χρησιμοποιούνταν τα βαγόνια του για αποθήκες, ότι ο ΟΣΕ χρησιμοποιούσε τα βαγόνια του για βενζινάδικο, για λαθρεμπορία καυσίμων, ότι ο ΟΣΕ είχε τα βαγόνια φαντάσματα που χάνονταν 2-3 μέρες στη Σύνδο, κυρίως μας είπε ο κύριος Ρέπας, αν δεν κάνω λάθος. Ότι εσείς μας είπατε σήμερα ότι είχε 15-10 βαγόνια επιπλέον ο μηχανοδηγός, όλα στα ίδια. Ναι. Και το αποκορύφωμα βέβαια μας είπε ο κύριος Ρέπας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως θέμα διδακτορικής διατριβής για τη διαφθορά. Εσείς συναντιόσασταν με τους εργαζόμενους και με τους συνδικαλιστές και με τους εργαζόμενους. Τι θέματα συζητούσατε? Δεν σας έκανε κανένας καμιά αναφορά, καταγγελίες για όλα αυτά που συμβαίνουν στον ΟΣΕ? Συζητούσαμε, και εγώ τα έθετα τα θέματα της διαφθοράς. Ήταν καταδικαστικοί φυσικά οι συνδικαλιστές. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Έχω εδώ και δηλώσεις που έκανα κατά καιρούς. Δεν ήξερα τι θα με ρωτήσετε. Έχω κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις. Παρουσία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Ήταν καταδικαστική και εγώ ίδιος, όπως σημείωσα προηγουμένως, δύο μείζονες υποθέσεις που έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα τότε, τις έστειλα στον εισαγγελέα. Με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Για θέματα ασφαλείας των σειρμών. Για θέματα ασφαλείας μίλησα, κύριε Κελάνη. Όχι, λέω με τους εργαζόμενους, με τους συνδικαλιστές. Μιλούσαμε για όλα τώρα, δεν μπορώ να θυμάμαι. Όχι ακριβώς. Μόνο οικονομικά δηλαδή, αλλά είχατε και άλλα θέματα που συζητούσατε. Ναι, τώρα, κύριε Υπουργέ. Ναι, μιλούσαμε προφανώς. Ναι. Ευχαριστώ τον κύριο Κέλλα. Ευχαριστώ και τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη. Η Γραμματεία θα επικοινωνήσει μαζί σας για την υπογραφή των πρακτικών μέσα στις επόμενες ημέρες. 10 λεπτά διάλειμμα. Θα πρότεινα μάλλον παρατέταρτο να είμαστε όλοι εδώ για να συνεχίσουμε με την εξέταση του κυρίου Ζηλιασκόπουλου. Ευχαριστώ πολύ. Α, και να προετοιμαστούν μετά το τέλος της κατάθεσης του κυρίου Ζηλιασκόπουλου να συζητήσουμε και για την ροή των υπόλοιπων μαρτύρων για την επόμενη εβδομάδα για να στείλουμε τις κλήσεις. Να δούμε ακριβώς τι. Εγώ θα έλεγα στο τέλος, επειδή περιμένει ο μάρτυρας αρκετή ώρα, να συνεννοηθούμε στο τέλος όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ.